Λοιπόν, γεια σας. ΑΕΛ. Ναι, όχι ΑΕΛ. Τωρίνο, το μανίκι του Τωρίνο. Γουστάρετε. Προοδευτική. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ 3-1, διαμαρτυρίες Παναθηναϊκών. Άνετη νίκη του Ολυμπιακού στο φιλικό στον Ατρόμητο. Πέναλτι του ΠΑΟΚ ανύπαρκτο, μεγάλη μπάλα χωρίς Μπερμπάντοφ. Όχι ανύπαρκτο, έξω από την περιοχή. Θα τα πούμε. Ταλαρού ο Ηρακλής, ο οποίος χαιρετάει. Μεγάλη Ταλαρού. Θα τα πούμε και για τον Ηρακλή. Η Manchester Sky τώρα παιχνίδι με την City. Ο Ασλαμάς εδώ στο Off The Record μας έλεγε αν είδαμε την εκπομπή. Δεν μιλάς, μαλάκα, δεν μιλάς. Μην ξηγέσαι έτσι να πούμε. Έλα, θα πω και για την Original που είναι κότα. Πήγε και έβγαλε ανακοίνωση εναντίον του Μανολά να πούμε και εναντίον του Μπάγκεβιτς, αλλά για το Μελισσανίδη κουβέντα. Έχω να σου πω πολλά. Πριν τα πούμε όλα αυτά, να πάμε στο. Τι είπε ότι είπα, εκτός αέρα μιλούσαμε, τι είπα. Αν είδα την εκπομπή στο Sky. Α, ναι. Ναι, το αφιέρωμα, φοβερό ήταν. Πολύ ωραία δουλειά κάνανε. Ναι. Χίλια μπράβο να πάρω τη δόξα να την πάρει στον Θέμη Σωτηρόπουλο. Ναι, αυτό το έβγαξε. Ρε Σύνικο, μέχρι σε μένα, άμα κάνω έτσι, θα πάω δηλαδή πιο εδώ, δύο εδώ. Κάπως. Μην μπερδεύεσαι. Εντάξει, καλά είναι όλα. Χίλια μπράβο στον Θέμη Σωτηρόπουλο, δημοσιογράφο του Sky, να τα λέμε. Το παιδί. Έκλεγα επί 7 λεπτά. Απίστευτο αφιέρωμα. Στα United City τα παλιά. Και καταλάβαμε τη διαφορά με το τύπο που πήγε το ποδόσφαιρο σήμερα. Ναι. Με τις τακτικές. Με τα διάφορα πορτογαλοειδή. Τα 8 εξάρια, την κατάργηση των εξτρέμ. Καλά που είναι και ο ΠΑΟΚ εδώ και ο Ολυμπιακός, να πούμε. Θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε στο hardball. Εκεί όπου γίνεται πραγματικά χαμός. Χαμός το ίσιο. Ξεκινάει, με είπε ο Παύλος. Διαγωνισμός μπυρίμπας. Ήδη έγινε κλήρωση. Ναι. Καινούρια ποτά, καινούρια κοκτέιλ. Είναι εκεί πίσω ένας τύπος, ένας μάγκας που φτιάχνει απίστευτα πράγματα. Απίστευτα ποτά. Απίστευτοι συνδυασμοί δηλαδή. Και ξέρεις ότι και αυτό είναι ταλέντο για να το κάνεις. Δεν μπορεί να το κάνεις. Φυσικά. Αν βάλεις τώρα εμένα και εσύ να κάνουμε ποτά, θα τους πετάω. Πάμε ποτά σε μέσα. Με ένα θα φτιαχτούν. Θα φτιαχτούν εμένα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στην Ελπίδος 8 είναι καταπληκτικό μαγαζί. Υπάρχει Σπορ πολύ καλό φωτισμό. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και φωτίζει το μαγαζί, παίζεις το χαρτί σου. Βλέπεις το ίντερνετ σου, βλέπεις την μπάλα σου, το τάβλι σου, το μπαρ σου, ό,τι γουστάρεις. Είναι λοιπόν, ένα υπερσύγχρονο σπορ καφέ. Σε καλή γειτονιά. Παλαιστές εκεί πέρα, κοπέλες, μαντράχαλοι, πολυπολιτισμικό μαγαζί. Έχει απ' όλα. Έτσι. Μίλφ έχει. Μίλφ. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός της μπυρίμπας. Όσοι θέλετε και έχετε, γιατί η μπυρίμπα είναι μία ψώρα. Ναι. Είναι μία, δηλαδή πριν από 20 χρόνια, 25. 20-25. Όταν μας παίζαμε Αμερικάνα τότε. Έπαιζες? Αμερικάνα. Εσύ? Εγώ και όλος ο κόσμος. Τι είναι η Αμερικάνα, δεν ξέρω. Αμερικάνα είναι. Αμερικάνα, δηλαδή. Δεν ξέρω τι είναι. Ξέρεις, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, είναι ένας Θανάσης. Ναι. Με τα φυρφυρίκια του. Φυρφυρίκια. Ναι. Λοιπόν, επειδή τώρα μαρμίτα γιοκ. Δεν έχει μαρμίτα. Το ρίξαν στην μπυρίμπα. Στην μπυρίμπα. Η μπυρίμπα ήταν. Παιχνίδι γυναικείο. Γυναικείο. Ναι. Και τις κοροϊδεύαμε τις γυναίκες τότε. Ναι. Και λέγαμε δε στε μπυρίμπα. Παίζουν μπυρίμπα. Ναι. Και τώρα όμως παίζει όλος ο κόσμος μπυρίμπα. Στην Πολύγνη παίζουν μπυρίμπα. Όχι, σε όλο τον κόσμο παίζουν μπυρίμπα. Ειδικά και στους άγριους. Είμαι άγριος. Εννοείς σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Αλλά εκεί είναι το διδακτορικό, να ξέρεις. Ναι. Όχι, ρωτάει πού. Σε όλη την Ελλάδα. Όπου γυρίζω εγώ μπυρίμπα παίζουν τα μαγαζιά. Είπε σε όλο τον κόσμο όμως. Δηλαδή παλιά παίζαν εγκόμενες μπυρίμπα και σκορδεύαν. Και τώρα πα σε ένα χωριό. Πα σε ένα χωριό στην Κυλκίσια πάνω στο βουνό. Έχει ένα κάτι δάχτυλα, σαν σου τσουκάκια με ρουνέι, να πούμε. Και παίζει αυτό. Λοιπόν, στο βελονισμό πήγες και μάθα ότι έγινες καλά. Πολύ ωραία. Στο φίλο μου τον Πανιώτη, τον παθολόγο, ο οποίος θες να κόψεις κάπνισμα. Θες να κόψεις να πούμε φαΐ. Θες να δυνατήσεις. Θες να κόψεις να πούμε ναρκωτικά. Θες να έχεις αϊπνίες. Γιατί τώρα αυτή είναι σύγχρονη άρρωστια. Αυγενικό. Τα πάντα. Σε πετάει κάτι βελόνες μέσα, δεν ξέρω πώς θα κάνει. Σε μετράει λιπομετρή, κόλπα, ιστορίες. Θα πάτε να τον δείτε. Είναι στην Εγνατία, κάπου 61, θα το πει εκεί πέρα, κάπου εκεί. Και στο κέντρο της πόλης. Ναι. Φοβερός, καταπληκτικός και φθηνός. Και πολύ γυναίκα. Πολύ γυναικείο πληθυσμό. Κάτι κυταρίτιδες, κάτι ψωμάκια, κάτι σουτζουκάκια, κάτι αυτά κτλ. Τα πετάει έξω να πούμε μέχρι να πει κείμενο. Πορφύρα. Η κυρία Μέρη μπήκε δυνατά στο χειμώνα. Κάθε Σάββατο μπουζούκι, τραγούδι, έχει εκπληκτικές εκδηλώσεις, να μην το πω και γίνομαι κουραστικός, σε κηδείες, σε γάμους, σε βαφτίσια. Τι χτυπάς, το μόνο πράγμα που θα σου τύχει είναι ότι θα πεθάνεις μια μέρα. Τώρα γνωρίζεις, να αργά θα είναι, μια μέρα πεις πέθανε ο Σλαμάς, 80, 90, δεν χτυπάς, ναι, χτυπάς. Χτύπα τα παπάρια στον πάτωμα.
Χτυπήσει, δεν χτυπήσει. Κουνηθεί, δεν κουνηθεί. Δεν έχει. Λοιπόν, τι. Εκεί λοιπόν στην Πορφύρα που είναι στο ρέμα εκεί πέρα στο Τενεκεδένιο το σχολείο και καταπληκτικοί μεζέδε, μικροί και μεγάλε ψαρούκλε και τι ψαρεύει ο γιο τη εκεί πέρα στι θάλασσε εκεί προ το Ρωναίο κόλπου κτλ. Να κάτι ψαρούκλε. Συναγρίδε και φακρύδε. Ω, τα πάντα. Από μικρό μεζέδε. Τον τέλειο του Μάτσεστερ είναι αυτή η αηδία με του προπονητέ. Λοιπόν, πήγε το ποδόσφαιρο, το χέρι. Πάμε στην Ισάν. Όπου γίνεται μεγάλη μαστοράζα και τίμια μαστοράζα από τότε και Πεντμεζά, από Πεντμεζά και τότε. Να δώσουμε τις ευχές μας στον Πεντμεζά, ο οποίος παντρεύεται, κάνει δεύτερο γάμο. Κάτσε, Πεντμεζάς είναι ο... Ο Πεντμεζάς είναι ο πιο έτσι, φαρδής. Mm. Ο άλλος που μοιάζει με τον Κοέλιο είναι ο Τότης, να πούμε. Ο Τότης δεν είναι πιο φρόνιμος, πιο αυτός κτλ. Ο Πεντμεζάς είναι και χώρης, πρόσεξε. Παντρεύτηκε, χώρισε και ξαναπαντρεύεται. Παντρεύτηκε, έκανε παιδί, χώρισε και τώρα ξαναπαντρεύεται. Λοιπόν, παντρεμένος με παιδί που ξαναπαντρεύεται, ναι. Το άκουσα προθέσεις και συμφωνώ απόλυτα, είναι τραγικό. Ναι. Να είναι καλά το παλικάρι, ο άνθρωπος και η σύζυγός του να είναι καλά, τους εύχομαι κάθε ευτυχία, εσύ αλλά κάποιος που έχει παντρευτεί. Ναι. Έσυ παιδί, ναι. Έστω δει... ένα, ή παιδιά. Παιδιά, έχει ναι. Δει το έργο. Ναι. Ξαναπαντρεύεται. Α, συγγνώμη ρε φίλε, σταθερό. Εσύ τώρα το εσύ το πας από την πλευρά της, ας πούμε, του συντηρητισμού ή από την πλευρά. Ρε μαλάκα, το έκανες μια φορά. Τι θες τη δεύτερη. Παντρεύτηκες και παιδί, ή ναι. Παιδιά. Να είναι γερά να τα χέρεσαι. Ωραία, ωραία. Να ξαναπαντρευτώ γιατί. Δεν γουστάρα, κοιμάται μόνο στο σπίτι. Ωραία, βρίσκω μια σύντροφο, κάτι. Τι ξαναπαντρευτώ. Δηλαδή, δεν θέλω να ξαναπαντρευτώ. Τι γουστάρα, μόνο στο σπίτι, μόνο. Κάτσε ρε φίλε, δεν είναι μόνο αυτό. Κάτσε το παιδί είναι στόχος. Στόχος είναι το παιδί, αλλά. Σε γεμίζει το παιδί. Και τα οικονομικά που πάνω, τα συμφέροντα. Αύριο μεθαύριο άλλο έχει 7, 8, 10.000 σέσημα. Η γυναίκα δεν θα εξασφαλιστεί. Πώς θα παντρευτεί. Σου λέει, αμένω εγώ παιδιά να δει τη σύνταξη, την πάρει άλλη. Τι είπα, α, αυτό αυτά που σου λέω. Τα λεφτά μου στο παιδί μου. Ποιο παιδί. Τη σύνταξη. Που έχω τον πρώτο γάμο. Τη σύνταξη. Είμαι εγώ τώρα, έχω 10.000 έσημα και θα ακούσε 5. Στο παιδί. Δεν σύνταξε ρε μαλάκα. Και η εγκόμενα γυναίκα τι θα έρθει με εμένα. Ποια εγκόμενα. Η άλλη. Η άλλη καινούρια. Ε, ωραία. Άμα έρθει μόνο γι' αυτό, ξεφτύλα. Όχι μόνο γι' αυτό. Όχι μόνο γι' αυτό. Θα έρθει και γι' αυτό. Γιατί να μην κοιτάξει και αυτή τον εαυτό. Αν είναι συντάξει, τι λέει αυτό, τρελάθηκε αυτό. Είχα ζέψει τελείω. Λοιπόν, τέλος πάντων, να πούμε ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά, τίμια δουλειά, φθηνή δουλειά και τα ανταλλακτικά παίρνονται από συγκεκριμένες εταιρείες. Είναι πάρα πολύ προσβάσιμα. Υπάρχουν αυτοκίνητα 20ετίας, 25ετίας, κάτι Nissan παλιά, κάτι παππούδες. 400.000 χιλιόμετρα και εκεί αυτοί το παλεύουν. Ειδικά στις εποχές μας, μισό λεπτό, όπου είναι πάρα πολύ δύσκολες, ναι, όσον αφορά το κομμάτι, ας πούμε, να κάνω ένα πολύ καλό φθηνό και καλό σέρβις και τα λοιπά, είναι για μένα είναι η καλύτερη. Εγώ, παιδιά, με το κόρτεμα, βρήκα την υγειά μου. Έχω 147.000 χιλιόμετρα, δεν με αφήνουν ποτέ. Λέγει ότι το κάρτερ έκανε, θα τα αλλάξουμε. Τι έχει εδώ και τα λοιπά. Τα φρένα, τα κάκια, στο είναι τίμια, πάντα. Παιδιά, ό,τι ναι, θα σου πούνε, ναι, αυτό είναι. Είναι κλασική μαλάκια τίμη, ναι, αυτό θέλω να πω. Ναι. Κομμωτήριο. Κομμωτήριο. Πήγα, έμαθα, έκανες μασάζ. Έκανα γιατί εντάξει και ναι, είμαι τώρα περδίκη. Και κουρεύτηκε και πάλι καλά, θα πάω φυσικά, ναι, αυτές τις, ναι, μέρες. Δεν μου λες, εδώ πλάτη κάνουνε, πλάτη. Ό,τι ξύλινα, πλάτη. Ό,τι θέλεις. Παιδί μου είσαι σγουροπλάτης και μπουκλοκόλης. Πώς το λένε, παιδί μου είσαι, έχεις τρίχες εδώ και τα λοιπά. Σου κάνει ξύρισμα εκεί. Πιθανόν, ναι, τώρα δεν είμαι σίγουρος. Ναι, ναι, αυτά και τα λοιπά. Κουρέασε, ναι, τι είναι. Με τη μηχανή δεν τα παίρνω. Εδώ αυτιά, μύτες, αυτά τα πάντα. Εγώ κάνω κατάλληλα. Φρύδια εκεί τον περπάτο να πας πάλι φλάσσα. Κάνω τα δικά μου, δεν πάω τον περπάτο. Ναι, σωστό. Γράφτε και ιστορία, ρε φίλε. Τραυματίστηκε παίκτη επαγγελματία σε εκτέλεση πέναλτη. Δηλαδή γελούσαμε. Με ποιο ήταν, ο άξιο γιατρό, ο παοξή, ο χειρουργό. Και λέει αυτό δεν το μεταθυμάμαι. Ένα μήνα έξω. Πότε δεν ξέρω. Καλά, δεν πειράζει. Τον κόλτο το βάλω όμω. Κλειδαρά, κλειδαρά, παιδιά. Για σου λέω, γιατρό και χειρουργό γελούσε. Κάνω πρώτου χορηγού, θα το πάμε μέχρι τι 3 σήμερα. Κλειδαρά, πετυχανίτσα. Δύο, φίλε. Τα χαιρετίσματά μα και την αγάπη μα, γιατί μαθαίνουμε από όλε τι γειτονιέ ότι επιτελεί κοινωνικό έργο. Επιτελεί κοινωνικό έργο. Και μάλιστα, κάθε 4-5 χρόνια φτιάχνει καινούργια μαγιά κλειδαριά, διότι λέει τη μαθαίνουν οι κλέφτες και μέχρι να βρουν την καινούργια κάνει αυτό το πράγμα. Να την αλλάζει, δυσκολεύει τον κλέφτη κτλ. Κάθε 4-5 χρόνια. Μετά τη βρίσκουν τα αντίγια. Αλλά κάθε 4 χρόνια, άμα την αλλάζει, δύσκολα θα σε μπουν μέσα κτλ. Θα ήθελα να πω στην προηγούμενη χορηγία στο κομμωτήριο. Ναι. Είναι δύο τα μαγαζιά. Δύο μαγαζιά. Είναι ο Λίμπου 23 το ένα, ο Λίμπου 31. Δίπλα-δίπλα σχεδόν. Στις αρχές δίπλα-δίπλα σχεδόν. Ναι. Το ένα είναι. Κούρεμα, χτένισμα, ξέρω εγώ, κάνα περμανά, κάνα αυτά, ναι, ναι, ναι. Το άλλο είναι μανικιούρ, πεντικιούρ και μασάζ και τα τι αυτά, ας πούμε, τα ειδικά για τα νύχια. Ρεκτυφιέ γυναίκας. Ρεκτυφιέ γυναίκας. Δεν πιστεύω πάει άντρας να κάνει τα νύχια εκεί, δεν νομίζω.
Εντάξει, γιατί δεν είναι. Όχι, μην το λε, έχει αλλάξει. Πάει κακό. Έχει αλλάξει το άνθρωπο. Ο Ιβιτς, α πούμε, πήγαινε. Ο Ιβιτς. Ναι, για καθαρισμό σε νύχια από πίσω. Βέβαια. Πόδι. Είναι πολύ ωραία. Προτείνω εγώ να πάτε. Και εσείς να πάτε. Ήξερα και. Εγώ, α πούμε, τι μπορεί να με κάνει εμένα. Μασάζ. Τα πάντα. Γενικό σέρβις. Τα πάντα. Όπου πω να σου. Φρύδια. Μασάζ, φρύδια, καθάρισμα όπω είπε. Μύτε αυτά. Μύτε. Ποια ιστορία. Βεβαίω. Που κάτω από αυτά. Και πεντικιούρ. Και πεντικιούρ. Πεντικιούρ. Πολύ ωραία. Θα πάμε. Και φυσικά έχουμε και την ανακύκλωση. Και φοβερές τιμές. Ανακύκλωση αυτοκινήτων, έτσι. Όταν θέλεις να το πετάς το αυτοκίνητο και γίνει καλές τιμές. Έχω μάθει, δεν τον έμαθα το χορηγό, τώρα τον έμαθα. Θα μάθω λεπτομέρειες και θα το κάνουμε και αυτόν μια επισκεψάρα να πούμε. Να το πάμε το Κόρντομπα εκεί. Όταν θα διαλύσει το Κόρντομπα, το πάμε εκεί. Πάμε γρήγορα να τους δούμε. Έχουμε πολλά θέματα. Αναλυσάρα. Σήμερα πριν μπούμε μέσα. Μου είπε ο Τζόρνταν, ξέρεις, εγώ δεν γουστάρω να. Τι, δεν το λέω. Φυσικά. Δεν το λέω. Πάμε διαφημίσεις. Πάμε, ναι. Το πε. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με bonus. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sport Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Θέλεις να πετάξεις κάτι που δεν το χρειάζεσαι και να κερδίσεις από 100 έως 1000 ευρώ? Βεβαίως! Την πεθερά μου! Αδελφοί Τσιλιμπόνι, εμείς δεν σας πληρώνουμε για να πετάξετε την πεθερά σας. Ερχόμαστε άμεσα. Εκτιμούμε δωρεάν το παλιό ή τρακαρισμένο αυτοκίνητο, ακόμη και το φορτηγό σας, και σας πληρώνουμε άμεσα από 100 έως 1000 ευρώ ανάλογα με την αξία του. Αναλαμβάνουμε δωρεάν όλη την νόμιμη διαδικασία από την ΕΔΟΕ. Αδελφοί Τσιλιμπόνι, πληρώνουμε από 100 έως 1000 ευρώ για κάτι που δεν χρειάζεστε. Διασταύρωση Νεοχορούδας, στον παλιό δρόμο Κυλκής. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Έφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Έφη. Ολύμπου 23. 231-0515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Έφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Έφη. Ολύμπου 31. 231-0555-703. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφυαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 231-0-282-400. Παρακαλώ! Ψηλαράζει εκεί. Είμαι ανατολική δράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε.
Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιο. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0922-710. Βαρέθηκες να ψάχνεις το ιδανικό συνεργείο? Κουράστηκες να αλλάζεις κάθε λίγο γιατρό για το αμάξι σου? Ανέβα την Κλεάνθο στην κάτω Τούμπα και μόλις αντικρίσεις το γήπεδο του ΠΑΟΚ, στρίψε αριστερά στη Διογένους. Φτάσε στο νούμερο 35 δεξιά και άραξε. Εκεί ο Άγγελος Πετμεζάς και ο Κοσμάς Τότης σε περιμένουν. Για σέρβις και για υπηρεσίες παντός τύπου. Έως 1600 κυβικά λάδι και φίλτρο για 7.500 χιλιόμετρα μόνο με 40 ευρώ. Δώρο στο σέρβις η κάρτα καυσαερίων. Σέρβις κλιματισμού, ελαστικά, αλλαγή αμορτισέρ και συνεργασία με φανοβαφείο και ηλεκτρολόγο. Χωρίς να μετακινηθεί το αυτοκίνητο από το συνεργείο μας. Nissan, Hyundai, Ford, Chevrolet, Kia, Toyota και όλα τα μικρά και μεσαία αυτοκίνητα της πιάτσας. Η μάντα χρονισμού άλλαξες. Μια κριτικάρα για το match. Ψιλοπερίεργη. Συγγνώμη λίγο, παρακαλώ. Παρακαλώ. Γίνεται παρεξήγηση. Ναι. Και έγινε και προηγούμενη φορά. Ναι. Παιδιά, εμείς εδώ έχουμε μια τηλεόραση. Ναι. Δεν βλέπουμε όλα τα μηνύματα. Ένα με δύο γράμματα τα πρώτα. Ναι. Και το ένα τελευταίο. Ναι. Οπότε για το φίλο που ρωτάς, Μάριε, αντικειμενικά, πες τη γνώμη σου για. Ναι. Κουλουλάρα, τι ήταν εκείνο, και συγγνώμη, ναι, φίλε. Δεν βλέπω τα δύο πρώτα γράμματα. Δεν τα βλέπουμε τα δύο πρώτα γράμματα και το τελευταίο. Και το τελευταίο. Οπότε συγγνώμη, δεν κατάλαβα τι εννοεί. Αν θε βάχο κάποιο. Στη μέση δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Εγώ το παιχνίδι το είδα λίγο παράξενα. Και θέλω να σας πω γιατί το είδα. Λες το πάκο να δεκόσω. Ναι. Το είδες, το μελέτησες. Το μελέτησες, το είδα. Το είδες, ναι, εντάξει. Λοιπόν, μέχρι το 25 και οι δύο ομάδες έπαιζαν λάθος. Για μένα. Και οι δύο ομάδες παίζαν λάθος. Μέχρι το 25. Γιατί το λέω αυτό? Έχει κάνει 5 επιθέσεις ο ΠΑΟΚ από την πλάγια γραμμή Γιώμα. 2 με τον Λέο Βάτς και 3 με τον Ροντρίγκες. Στο στυλ που δεν μου αρέσει καθόλου. Αυτό το γέμισμα στην περιοχή. Να είναι 6 παίκτες των αντιπάλων με 3 δικούς μας και οι πιθανότητες να βάλουμε γκολ είναι πρέπει να γίνει ένα λάθος ή να έχω μια σεντερφοράρα που να σηκωθεί, να πιάσει μια κεφαλιά και να στείλει μπάλα στα δίχτυα. Αυτό δεν το έχω. Άρα λοιπόν η μία ομάδα παίζει μέχρι το 25 αυτό το στυλ παιχνιδιού, ο ΠΑΟΚ. Η άλλη ομάδα, ο Παναθηναϊκός, η μαλακισμένη ομάδα, μου βάζει τον κουτρουμπί εξάρι και μου τον ανεβάζει 45 μέτρα από την άμυνα. Τραγική κίνηση. Μια κίνηση η οποία παίρνω τον Καρατζαφέρη και τον στέλνω μήνυμα τον Γιάννη. Λέω: Γιάννη, πολύ ψηλά παίζει ο Κουντρουμπής στο ρόμβο πίσω. Τον ψοφάς πιο γρήγορα. Ναι. Και έχοντας για center back ένα μέτριο ξένο, ένα παλέμαχο Έλληνα και ένα back δεξί, το Μαρινάκι, ο οποίος για μένα, αν τον πάω στον Άρη του Αναστόπουλου, θα κάτσει πάγκο. Ναι. Συμφωνούμε μέχρι εδώ? Πάμε παρακάτω. Μέχρι τη στιγμή που γίνεται το πέναλτι.
Το οποίο το παίρνει. Τι λέει, ήξερα για γάμα από έρωτα. Όχι, αυτό που λέει, κάτσε. Ο Τζόρνταν που είπε, καρά συμφωνώ μαζί του σε τι. Ο γάμος είναι, ο γάμος είναι μια εμπορική πράξη, ξεκάθαρα. Deal, καθαρά. Καθαρά. Ο Γκούντι Άλεν τα είπε όλα. Τι έχει πει ο Γκούντι, ο μεγάλος Γκούντι Άλεν. Τι είπε, αυτός πήδε ο γάμος, παντεύσει στη κόρη του. Ο Γκούντι, είπε ο Γκούντι Άλεν, ο γάμος είναι μια πράξη την οποία εφήβραν οι δικηγόροι για να παίρνουν λεφτά από τα διαζύγια. Δεν μου λες, θα κάνω μια ερώτηση κάτι στο μήνυμα τώρα. Ναι. Το διακόπτουμε βέβαια. Με γαμάστε. Δεν πειράζει. Την ανάλυση, αλλά δεν πειράζει. Είσαι εσύ παντρεμένος και χώρισες. Χώρισες. Και ένα παιδάκι. Και έχω και παιδί. Και εγώ γιατί είμαι... να ξαναπαντρευτώ. Και εγώ είμαι. Εσύ γιατί να ξαναπαντρευτώ. Για ποιο λόγο, πες μου. Αν χωρίσει και μετά. Εσύ γιατί να ξαναπαντρευτώ. Ναι, χωρίζω. Ναι. Παιδί έχω εγώ κάνει. Ναι. Ο προορισμός που λέμε. Ναι. Αν για κάποιος είναι αυτό ο προορισμός. Ναι. Είναι. Εντάξει, γιατί είναι. Να ξαναπαντρευτείς. Γιατί να ξαναπαντρευτείς. Εγώ είμαι τώρα γυναίκα. Και να μην κάνω τη ζωή μου. Εγώ είμαι γυναίκα. Φαντάζεσαι. Και σε γουστάρω, ας πούμε, και θέλω να είμαστε μαζί. Να χαρώ τη φίλη μου την Ιορδανία, ας πούμε. Λοιπόν. Ναι. Δεν πρέπει να έχω κάποιο συμφέρον για να σε πάω. Μπορεί να σου πει. Τότε δεν σε θέλω εγώ. Δεν με θέλει εσύ. Αλλά σε αποκάλυπτα, αποκάλυπτα μου λες. Σε θέλω. Όχι. Για να με εξασφαλίσει όλα τα λεφτά. Αποκάλυπτα. Ξεχνάτε κάτι άλλο και είστε. Κάτσε, κάτσε. Να στο δω. Αυτό τι λέει. Είσαι εσύ 40 χρονών. Ναι. Έχεις παντρευτεί. Άντρας. Ναι. Έχεις παντρευτεί, έχεις κάνει δύο παιδιά, ένα παιδί. Και χωρίζω. Σε βαριέται η γυναίκα σου, ξέρω εγώ. Χωρίζεις για κάποιο λόγο. Για κάποιο ναι. λόγο. Ναι. Και τα βρίσκεις με μία 31 χρονών, 32 χρονών. Περίμενε. Ελεύθερη. Λέω. Ελεύθερη. Ναι. Τι σου τι έλεγε αυτός, γιατί το λέει αυτό. Γιατί κάποιες φορές να καφαίνεται, ναι, μου το έχει πει κι άλλος. Σαν να φοράς φουτιέμι. Όπου πού ρε. Κάποιες φορές φαίνεται, σήμερα δεν φαίνεται. Ή πιο κολλητά τα μπλουζάκια που φοράς, κάτι κι άλλος μου το έχει πει. Να σου πω τώρα. Εγώ είμαι... Να κλείσω να κλείσω εγώ. Αυτό που θέλω να κλείσω εγώ. Ναι, αλλά θα πεις εσύ τα δικά σου. Και μετά μου λες, και μετά μου λες. Τη δικιά μου σκέψη θέλω. Ρε κάτι σκέψη ρε, μην σε... Και 31 χρονών, 32 χρονών, δεν την παντρεύεται κάποιος 35-37 χρονών, γιατί είναι περισσότεροι παντρεμένοι. Πιο μικρός τι να την πάρει να την κάνει, 28 χρονών, τι να την κάνει 32 χρονών, να την πηδήξει μόνο. Και λέει αυτή να πάρω αυτόν που είναι παντρεμένος και τα λοιπά, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα κάνω και ένα παιδί μαζί του. Ναι. Η γυναίκα, το πρώτο, το πρώτο συμφέρον... Τι σωστή λαμπάλη. Ωραία μην. Το πρώτο συμφέρον της γυναίκας είναι η μητρότητα. Πολλές γυναίκες παντρεύτηκαν ανθρώπους... Επιθυμία. Επιθυμία, δηλαδή, το μετρικό. Συμφέρον, επιθυμία. Ναι. Και ρωτάω παιδί με εσάς που βλέπει την εκπομπή. Ναι. Γιατί κουβέντα γίνεται για το παιδί με εσάς. Ναι. Ποιος είναι μαστοράρα, είναι παιδαράς, ένα 85. Ένα άνθρωπος, ναι. Ναι. Κάτω παιδί και τα λοιπά. Προστεύω. Γιατί ρε Κωστή, πες το Μάριο, δεν έχει δικαίωμα να ξαναφτιάξει κάποιος τη ζωή του. Δηλαδή, πέρα από αυτό, φυσικά και έχει δικαίωμα. Κάτσε, πέρα από αυτό. Να ξαναφτ... Μάτια μου. Μάτια μου. Τι να ξαναφτιάξει. Εδώ κάτω τώρα πέρα το μπλέκουμε. Είναι βασικά τι κοσμοθεωρία έχεις. Εντάξει, εσύ τι κοσμοθεωρία έχεις. Πάνε ότι... στην πλευρά της γυναίκας, ρε. Μην παίρνει τα μάτα, ρε. Ότι ένα μέταλλο, ότι ένα δαχτυλίδι, ναι, δεν μου αλλάζει την ζωή και την ευτυχία ή τη δυστυχία. Ναι. Δεν. Μπορεί, αυτός μπορεί να γουστάρει όμως. Μπορεί να συζώ με μια γυναίκα για χρόνια και να είμαι ευτυχισμένος και να κάνω και παιδί. Σου λέω εγώ ένα άλλο. Περίμενε. Εγώ έχω ένα φίλο μου, ο οποίος είναι δημοσιογράφος. Πολύ γνωστός. Άκου τώρα τι παθαίνει. Τα φτιάχνει με τη γυναίκα του, κάνει δύο παιδιά. Η γυναίκα του, ξέρεις, καμιά φορά γυναίκες μπούχτισα, έκανα αέρα να άμα άλλος δεν βγάζει και πολλά λεφτά, ξέρω και τα λοιπά, χωρίζει. Ναι. Συναισθηματικά αδιέξω τα επικαλείτε. Άκουμε, συναισθηματικά αδιέξω τα επικαλείτε. Ναι, χίλια δυο. Πρόσεξε τώρα της. Γνωρίζει ένα από την Κρήτη αυτή. Ναι. Με παίρνει τα παιδιά, πάει στην Κρήτη. Αυτός τα παιδιά δεν τα βλέπει. Υπάρχει μια άλλη περίπτωση, η οποία λέει ότι εγώ τα παιδιά δεν τα δίνω να τα δεις. Υπάρχουν και τέτοια. Δεν μπορεί να δει το παιδί. Τώρα μπαίνουμε σε πολλές ζητήματα. Δεν είναι η κάθε περίπτωση. Η άλλη πάει τα παίρνει τα παιδιά στη Σουηδία. Τα μπέρδεψε. Καλά. Κάτσε, εντάξει. Κάτσε, ναι, κάτσε. Και πάει στην Αλάσκα. Και θέλει να βλέπει ένα παιδί αυτό. Εντάξει, οκ. Κατάλαβε. Αλλά γενικά, γενικά. Μάρια, μεγάλη κλάση στον κόλπο του Μπερμπάτου. Ρακα, δεν υπάρχει! Ψάχνουμε να βρούμε! Ο Άκης, ο γιατρός, ο Παοξής, μας βλέπει το παιδί. Δικαίωση Ραπτόπουλου, άρεσε το μήνυτο. Δικαίωση Ραπτόπουλου. Ψάχνουμε να βρούμε στα παγκόσμια χρονικά επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ούτε καν μα ερασιτέχνη, εγώ δεν θυμάμαι. Δηλαδή, στη γειτονιά μου στο Περιφερειακό, να έχει εκτελέσει πέναλτι
και να τραυματιστεί. Δηλαδή δεν... θα τελειώσει η χρονιά, θα βάλει καμιά 11-12 γκολ τα 6-7 θα είναι πέναλτι. Σε πανηγυρισμούς, λένε... έχουν γίνει τραυματισμοί. Σε πανηγυρισμούς υπήρχαν τραυματισμοί. Τρελώσε, πανηγυρισμούς ξέρω άπειρους, ναι, να σου πω κι εγώ. Περίμενε, και Αγγλία, περίμενε, Ιταλία, περίμενε όμως να ολοκληρώσω. Και θέλω και διάλογο. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι το 25 ο ΠΑΟΚ πήγε λάθος και ο Παναθηναϊκός λάθος. Με όλη αυτή την ιστορία. Μετά το 1-0, ο ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος του ημιχρόνου παίζει μια μπάλα την οποία τη γουστάρει όλος ο κόσμος. Έτσι. Λοιπόν, για μένα η μπάλα η καλή που έπαιξε ο ΠΑΟΚ είναι γιατί βγήκε ο Μπερμπάτοφ. Ένα μεγάλο κομμάτι του ότι ο ΠΑΟΚ χαμηλά και όχι τη σέντρα του Ροντρίγκες και του Λέοβατς τη βάζει την μπάλα κάτω. Και αν ο Πέλκας ήταν λίγο δεκάρι, θα του πηδούσε τα ράματα του Παναθηναϊκού. Δεν είναι δεκάρι ο Πέλκας. Μένει ο Πέλκας πίσω. Θα τα πούμε αργότερα για το. Δηλαδή εκεί αν είχε ένα τσόρι Ντομίγκες, ας πούμε. Αν είχε ένα τσόρι Ντομίγκες. Ναι. Γιατί ούτε και ο Φορτούνης σήμερα τράβηξε. Ούτε ο Φορτούνης είναι. Άσταρε τώρα. Άσταρε τώρα. Μάνα. Του συστήματος. Έλα τώρα, εντάξει. Λοιπόν, εκεί πέρα τον διαλύει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος όμως έχει συνάμα και μεγάλα προβλήματα όσον αφορά τα κεντρικά του. Τα δύο τα center back, γιατί και ο ξένος δεν είναι καλός center back. Από εκεί και πέρα τώρα. Είναι σε άλλα πράγματα ο άνθρωπος, εντάξει. Ο μεγάλος προπονητής, ο ευφυής προπονητής, ο τσάκαλος προπονητής, αυτός που είναι να περισσώσω κάτι το λάθος που έχει γίνει. Βλέπεις ότι ο Ταυλαρίδης δεν πατάει καλά. Σου κάνει ένα λάθος. Σου κάνει δεύτερο λάθος. Σου κάνει ένα πέναλτι. Ναι. Δεν τον αλλάζεις. Ναι. Σου κάνει το δεύτερο. Άλλαξ' τον. Να γλιτώσει τη συντριβή. Γιατί σήμερα ο ΠΑΟΚ πήγαινε για συντριβή. Άσε τώρα το δεύτερο ημίχρονο που μου κάνει δημόσια σχέση με τον Αραφούζο. Εκεί βάζεις το λαγό οπωσδήποτε στη βάση του ρόμβου και πετάζεις, να πούμε, έξω τον Ταλαρίδη και βάζεις τον Κουτρουμπί. Φέρνεις τον Κουτρουμπί. Φάζεις τον Κουτρουμπί σε δερμπακ. Για τους Παναθηναϊκούς που βλέπουνε. Οκ, boys. Πέτ μεζά. Έχουμε διακοπή. Κωστή ο Μπερμπάτοφ τραυματίστηκε πριν να χτυπήσει το πέναλτι. Σε ένα άνοιγμα που έκανε και έκατσε κάτω. Το πέναλτι το χτύπησε τραυματίας, γι' αυτό δεν το πανηγύρισε κιόλας. Έλα ρε, μπορεί να συμβεί ο τραυματισμός από κάθε περίπτωση. Εδώ περπατάς και εξτραβοπατάς και τραυματίζεις. Τον περιμέναμε τον Μπερμπάτοφ κανένα δίμηνο. Έλα ρε τώρα. Τώρα πώς θα τον περιμένουμε. Έλα τώρα. Μην βγάζετε πολύ τώρα για τον Μπερμπάτοφ. Εδώ περπατάς και στραβοπατάς και τραυματίζεσαι τώρα. Μαρίνα, πλάκα μου κάνει. Προσκυνώ να φέρει 200 φορές. Κάθε εβδομάδα προσκυνώ. Μαρίνα, τσάκη. Μαρίνα, ποια είναι. Η διερμηνία του Ολυμπιακού, κλαίω. Α, που γέννησε κιόλα. Η μητέρα, ναι, εννοείται. Να είναι καλά, έγινε. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Πάοκ. Οικογένεια φόλα Ολυμπιακό. Έχει την ευκαιρία ο Πάοκ να το κάνει 5-0. Δεν το κάνει. Για μένα η αλλαγή που κάνει ο Τούντορ. Το να μην βάλει τον Κλάους και να βάλει τον Μπέλκα περνώντας τον δεκάρι και τον Ζάιρο ουσιαστικά να παίξει με δύο δεκάρια για μένα ήταν σωστή γιατί θα είχε τη δυνατότητα να ανοιχτεί ο Παναθηναϊκός και να χτυπήσει με Μπέλκα, Μακ, Λέοβατς, Ροντρίγκες και Ζάιρο. Καλύτερα την κυκλοφορία. Ναι. Δεν το έκανε όμως ο ΠΑΟΚ και εκεί έχει ευθύνη. Και εκεί πολλοί ΠΑΟΞίδες τώρα θα βγουν. Κάτσε λίγο, σε έχασα. Λέω. Δικαιολόγησε το ότι πέρασε σωστή, μέσα αντί για Κλάους. Αντί για τον Κλάους, ναι. Επειδή προηγούμε με ένα 0, θα βρω χώρους. Εγώ τον Κλάους, τον αργό, στην κόντρα στο 3-5-2 δεν τον χρειάζομαι. Γιατί θέλω στην κορυφή της επίθεσης, σε δύο center back τα οποία έχουν προβλήματα και σε ένα Κουτρουμπί ο οποίος είναι ένα stopper. Δύο ερωτήσεις σου έχω. Παρακαλώ. Να βάλω τους γρήγορους. Δηλαδή. Κάνετε όλη θεωρία. Πέλκα Μακ Ζάιρο. Ωραία. Δύο ερωτήσεις. Δηλαδή θεωρώ καλή την αλλαγή του, που δεν βάζει τον Κλάους. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θέλει να πηδήσει τον Κλάους εγκαιρό. Να τον χάσει δηλαδή. Δύο ερωτήσεις. Ναι. Βλέπεις ότι ο Μπερμπάτοφ, εσύ το βλέπεις, ο Ραπτόπουλος, από τηλεόραση. Έχει χτυπήσει ναι. Την στιγμή. Ναι. Έχει γίνει ένα 0. Προηγούμε. Αλλά έχει τρεις μέρες παιχνίδι ακόμη. Έχει τρεις μέρες παιχνίδι. Τι έχει τρεις μέρες παιχνίδι. Δεν είναι στο 70. Ναι, ναι. Στο 68, στο 72. Ωραία. Έτσι. Στα γρήγορα. Εσύ. Τι σκέφτεσαι, ότι δεν θα βάλω τον Κλάους? Ναι. Μία ερώτηση και η άλλη. Ναι. Είσαι ο Κλάους, πώς νιώθεις? Θα απαντήσω, πολύ ωραία. Νιώθω ότι... Εγώ το βλέπω ξενερωμένο. Εγώ νιώθω πηδηγμένη ψυχολογία. Πάνω στην ευκαιρία που μου δίδεται τώρα να παίξω στη θέση του τραυματία, με αφήνεις έξω. Όμως, τακτικός... Το άλλο ναι. Ωραίος. Τακτικός, στρατηγικός, η κίνησή του είναι σωστή. Δηλαδή. Θα μου ανοιχτεί ο Παναθηναϊκός, είναι αργός στο κέντρο της αμυνάς του και στο εξάρι του και εγώ θα πάω με ταχύτητα να το χτυπήσω εκεί. Μάρια, δεν ξέρεις τον Τζόρνταν και τον βλέπεις, δεν μπορεί να χορεύει στη διεύθυνση, ποια θα είναι πρώτη. Ωραίος χορευτής, ρε φίλε, τι να σου πω.
Όσο για τον Μπερμπάτοφ, να ξέρετε ότι εγώ δεν παίρνω στη δουλειά μου ρίσκα για την ακροαματικότητα εκείνη τη στιγμή, διότι αν εγώ πιστεύω ότι ο Μπερμπάτοφ σε 15 μέρες, σε ένα μήνα θα με εξαφανίσει, θα με διαλύσει, δεν είμαι μαλάκας εγώ 8 μήνες να τρώω βρυσίδι για να κερδίσω ένα μήνα ακροαματικότητα και να χάσω 8. Άρα λοιπόν η προσέγγιση μου στον Όλσεν, στον Κόκκε, στον οποιοδήποτε παίκτη, στον Μπερμπάτοφ, είναι προσέγγιση ποδοσφαιρική. Αυτά το κάνει για την ακροαματικότητα και τα λοιπά, να ξέρετε, στην ποδοσφαιρική άποψη, άμα βγει λάθος με το Βέλιο, θα πει ο μπαμπάς του κουφάλα, εσύ το γιο μου ένα μήνα, πού αυτό και τα λοιπά. Που τα βάζει γκολ ο Βέλιος, εγώ σφίγγομαι. Λέω, κοίτα τον Μπούστη, με διαψεύδει. Μακάρι το παιδί να. Καλά, με τον Μπερμπάτοφ θα βγει λάθος. Δεν το συζητάμε. Τι να βγω λάθος. Θα βγει λάθος. Πώς θα βγω λάθος. Δεν έχει δεκάρι ο Πάουκ τώρα, μην το κοιτάς. Δεν έχει δεκάρι ο Πάουκ. Τότε τον πήρε. Αν είχε δεκάρι ο Πάουκ τώρα. Σε παρακαλώ. Άσε τώρα, ρε, θα με πει. Σε ποια αλλάξτε το σύστημα. Παίξε με εξτρέμ, τι να σε κάνω, ρε φίλε τώρα. Με τον Παλέμαχο. Α, πάρει τον Ταβλαρίδη να πάω στο καπί τη Τούμπα. Η μεταγραφή Μπερμπάτοφ ήταν για άλλου λόγου που ξέρουμε. Για τον Πάουκ χρειάζεται. Όπω του κόκκε στον Άρη. Του Σινιόρι στον Ηρακλή, όπω του Ρολαντίνιο. Μετά ισοπεδό στην Ελλάδα. Μην τα κάνουμε σαν και μια ώρα τώρα. Άστα. Φίλε, επειδή προφανώ θέλει το μήνυμα, είσαι κάτω των 20. Άστο. Δεν χρειάζεται. Είχα τον Ζούντμπι Πεκτούρα που τον έβλεπε ο Φέργκισον για τη United όταν επιτρεπόταν μόνο τρεις ξένοι. Έτσι. Μόνο τρεις ξένοι. Είχα Πέπε Σινιόρι. Δεν απόλυα την Παναγή, έτσι. Δεν απόλυα την Παναγή. Λοιπόν, το Ζούντμπι τον είδε ο Φέργκισον. Λοιπόν, τι είδε, ρε μαγκαζί. Το Ζούντμπι τον είδε ο Φέργκισον. Τον Ντόμ Ζούντμπι τον έχει δει ο Άλεξ Φέργκισον τον ίδιο σερ τρεις φορές. Και γιατί δεν τον πήρε. Τρεις φορές. Δύο με εθνική Νορβηγία και μία με σύλλογο. Και γιατί δεν τον πήρε. Και όπως λέει ο Χρήστος Αμφιλαμπράκη. Το γέννη που πάει. Αυτό είναι γεγονός. Όπως λέει ο Χρήστος Αμφιλαμπράκη. Ο γέρο θα πάει από πέσιμο για τον Μπερμπάτοφ. Που πάει. Ή από γέρο. Ασχολήθηκε, ρε φίλε. Και τι έγινε, ρε. Μόνο με αυτό να ασχολήθηκε. Με 2.500 παίκτες δεν ασχολήθηκε. Τζόρταν όμως πήγε και τον είδε τρεις φορές. Εποχές που επιτρεπόταν μόνο τρεις ξένοι. Ήταν αδιανόητο να πα στην Αγγλία. Έτσι εύκολα. Καλά είναι 11 παίκτες ξένοι. Τώρα έχει γίνει. Πεκτούρα τον Ζούντμπι. Ναι, τον ήθελε ο τέτοιο. Τεράστια πεκτούρα. Τον ήθελε ο Φέργκισον. Βουνό που ήξερα να τον μπάλα. Ρε παιδί μου, τον ήθελε ο Φέργκισον. Και μόνο ρε Τζόρταν που πήγε. Στοπ, στοπ, τον είδε δύο φορές με Νορβηγία, σου λέω. Μη. Ο Φέργκισον είδε 2.500 παίκτες από κοντά. Δεν είδε μόνο τον Ζούντμπι. Καλά, καλά. Εκείνα τα χρόνια έβλεπε 20 το χρόνο. Πες μας για τον πέναλτι, ρε παιδί μου. Όχι 2.500. Πες μας για τον πέναλτι. Πρώτα απ' όλα να πω ότι για τον Μπερμπάτοφ όλοι θα εκτεθείτε. Πότε, ρε, Νοέμβρη. Δεν έχει δεκάρι ο Πάουκ, θα σας πω εγώ. Τέλος πάντων. Καλή νύχτα, του χρόνου. Άλλο. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Ένα μήνα φλάσει τώρα. Αυτός δεν έκανε προπόνηση. Άκουδο, ρε. Δεν έκανε αυτός προετοιμασία. Ρε. Ποτέ δεν έκανε προετοιμασία. Και ένας άντρας. Ενώ με τη United κάτι προετοιμάζει. Ένας που δεν κάνει προετοιμασία στα νιάτα του. Λοιπόν, τι να μου πει τώρα, ρε. Τα έχουμε πει 100 φορές, παιδιά. Μπήκε με την Μπαρσελόνα 32 λεπτά και μου ήταν έτσι. Τα έχετε πει, βρε, ξέρω, τα έχετε πει. Άσε, έκλαιγα εκείνο το πράγμα. Άσε να τα πούμε και εμείς. Με πόνεσε εμένα. Άσε να τα πούμε και εμείς. Με πόνεσε, γελούσανε όλοι μαζί. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Με 15 σέντε. Άστο να πήρε. Το πέναλτι να μα πει. Τι να το κάνω τώρα. Με την Blackburn και με τον Ατρόμητο τώρα. Τι έγινε, εντάξει, το φάγαμε τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Καταρχήν θέλω να πω το εξής εγώ. Από ό,τι φαίνεται, εγώ είπα τέλος Οκτωβρίου θα μιλήσω. Τέλος. Τέλος Οκτωβρίου θα μιλήσω. Για να δω τα συμπεράσματά μου για τον ΠΑΟΚ, για την ομάδα, για την απόδοση, Φαντά. Για τον Τούντορ, άμα θες, για τους παίκτες, αν θέλεις. Είπα λίγο 7-8 αγώνες και θα μιλήσω. Μίλα. Λοιπόν, είναι τέλος Οκτωβρίου σχεδόν. Πολύ πέρασαν 7-8 αγώνες, 7-8 αγωνιστικές. Και λέμε τώρα μερικά πράγματα. Τεράστια ερώτηση. Διάβασε την. Είναι από σημειώσει του Ραπτόπουλου, έτσι, όχι δικιά μου. Μην γίνει παρεξήγηση. Τα λέγαμε στον δρόμο με το Δήμο. Ερώτηση. Ο Ολυμπιακός στα σφυρίγματα. Πάντα. Πάντα. Ποια είναι η ομάδα η οποία είναι η αμέσως επόμενη ομάδα πρέπει με τα καλύτερα ντρέπεστε. Σφυρίγματα τα τελευταία από το 2004 και μετά. Εάν εννοείται τον, υπονοείται τον ΠΑΟΚ, πρέπει να ντρέπεστε σήμερα που με κάνετε αυτή την ερώτηση. Ερώτηση είναι σήμερα. Σήμερα, ειδικά εσύ πρέπει να ντρέπεσαι. Εγώ. Γιατί ξέρεις ότι. Δικιά του Ραπτόπουλου γιατί... Και το Ραπτόπουλος πρέπει να ντρέπεται. Εντάξει. Δύο... Αυτή... Τι το σημειώσει να ντρέπεσαι. Και εσύ τι το εκδίνει. Βρε μου λέει, διάβασε το σύ. Εσύ.
Πριν το... Εγώ του είπα πριν το παιχνίδι, δικιά τα σπόρια θα τα πάρει ο ΠΑΟΚ, αλλά για αλλουνού συμφέροντα. Άστα ρε, καλά. Λοιπόν. Τι σπόρια μου. Τι, το πέναλτι. Μόνο. Το πέναλτι ήταν έξω από την περιοχή, δεν ήταν πέναλτι. Του Σάμπο η κάρτα ήταν. Ξεφτυλίστηκε το κόρυβο λοιπόν, σύστημα για άλλη μια φορά. Α, το σύστημα ξεφτυλίστηκε. Βεβαίως, έγινε για χάρη του Ολυμπιακού αυτό το πράγμα. Δεν έγινε για τον ΠΑΟΚ, γιατί αν ήταν να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα με αυτό το πέναλτι, δεν υπήρχε περίπτωση να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Δεν πει τίποτα για το πέναλτι. Περίμενε, άσε, μιλάω εγώ. Μιλάω εγώ, ρε φίλε. Καλά, μιλάω, τελειώσω. Λοιπόν. Ξεφτύλα όλο το σύστημα, πήρε πέναλτι έξω από την περιοχή ο ΠΑΟΚ, το πήρε για χάρη του Ολυμπιακού, να, γιατί με αυτό έφυγε μπροστά ο Ολυμπιακός. Τι είσαι, είπε, εγώ θα πει. Τι να πει, δηλαδή, εγώ το είπα πριν το παιχνίδι. Θα πάρει τα σπόρια ο ΠΑΟΚ. Πού σας ξεφτύλες που δώσατε τέτοιο πέναλτι στον ΠΑΟΚ. Αν έπαιρνα το πέναλτι για πάρτι μου, θα ήταν μαγιά. Ναι. Το πήρα όμως για πάρτι του αλλού, κατάλαβες. Ξεφτύλα. Εγώ θέλω να πω για την ομάδα όμως τώρα. Ναι. Λοιπόν, 3-5-2. Μάλιστα. Αυτό το σύστημα λοιπόν του Τούντορ ναι. το εφαρμόζει από την αρχή της χρονιάς. Μάλιστα. Σήμερα βέβαια έκανε έναν άλλον σχεδιασμό. Τι σχέδιο? Τον έβαλε το Ζαέρο, τον τράβηξε λίγο πιο μπροστά. Ζάιρο, δεν πειράζει. Τον έκανε σαν δεκάρι, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Θέση του Μπέλκα. Και το έκανε δύο μπροστά. Ψάχνει να βρει τον Μπέλκα. Τον... Ναι. Δεν μπορεί. Ψάχνει να βρει τον Μπέλκα. Δύο μπροστά, ο Ζαέρο από πίσω, τέσσερα τα χαφ, τρία τα στόπ και ο τερματοφύλακας. Εγώ λέω. Τα χαφ, τέσσερα δεν είναι. Από πού τέσσερα. Λέω Βατσιόλη, Σάμπο και ο Ροντρίγκε. Ο Ροντρίγκε δεν είναι. Εντάξει, ρε παιδί. Μπάκχαφ. Ναι. Και ο Λόβατ, το ίδιο είναι. Λοιπόν, ναι. Άκου τώρα. Αυτό το σύστημα. Μάρια, θα μιλήσουμε. Ναι. Θα με χάνω τον ήλιο. Πώς θα γίνει. Λοιπόν, αυτό το σύστημα δείχνει λοιπόν για άλλη μια φορά ότι. Εντάξει. Καλή παίκτη. Ποντάρει πάνω στα μπακ. Ο Τούνταρο. Στα back half, σου λέει θα έχω γρήγορες πλευρές. Τρία στόπερ. Τα στόπερ όμως δεν είναι πολύ γρήγορα. Ποια στόπερ? Τα στόπερ του ΠΑΟΚ. Ο Τζαβέλας, ο Κώστα και ο Βίτορ. Πολύ καλά πήγα σήμερα. Δεν είναι γρήγορα για αυτό το σύστημα. Ναι. Πολύ καλά πήγα σήμερα. Ναι, αλλά για αυτό... Και ο Κώστα πήγε πολύ καλά. Πάνω στον. Πώς τον έλεγε τον Μπέρκ, ο οποίος ήταν πεσμένος. Ο Μπέρκ, πολύ πεσμένος. Πρόσεξε να δεις. Πάρα πολύ πεσμένος, ναι. Πρόσεξε να δεις. Συνέχατο. Ναι. Τα τρία στόπερ, 3-5-2, ναι. Σημαίνει οι πλευρές, οι δύο οι πλαϊνοί. Ναι. Όταν ανεβαίνουν ψηλά οι δύο πλαϊνοί, ταυτόχρονα πρέπει τα δύο στόπερ, τα κρυανά, πρέπει να ντουμπλάρουν να προστατεύουν του. Ναι, τι θέλει να μου πει, ναι. Και μένει εκτεθειμένο ο κεντρικό στόπερ. Μάλιστα. Και από εκεί την πληρώνει και συνήθω είναι ο Κώστα και την πληρώνει και φαίνεται ότι ο Κώστα δεν ξέρει μπάλα και είναι παγκόσμιο και να κοιτάζει. Κατάλαβε τι γίνεται. Καλά πήγε. Δεν βολεύει όμω αυτό. Ναι. Εγώ το λέω σε επιτυχία του ΠΑΟΚ τώρα, δεν το λέω σε αποτυχία, γιατί έχει κάνει τα λάθη του. Θα σου πω κάτι, πέρσι ο ΠΑΟΚ είχε 13 παίκτες και έπαιζε με 13 παίκτες. Ο Κώστα είναι φέτος ο ΠΑΟΚ είχε 23 παίκτες και παίζει πάλι με 13 παίκτες. Εγώ θέλω να πω γιατί δεν μου βάζει. Το Χαρίση, τον Κοροβέση, τα παιδιά είναι από πέρσι. Κάνα προετοιμασία. Σοβαρά μιλάς. Με τον Ηρακλή με βάζει τώρα τον Κολάσα στην πλευρά, αφού είναι και ο Κοροβέσης. Εκεί δεν παίζει. Έκανε προετοιμασία, ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ παίζει επίσημα παιχνίδια κάνοντας προετοιμασία τον Κοροβέση, ρε. Ο Κοροβέση έκανε προετοιμασία με την ομάδα, ρε. Να τον δούμε, ρε φίλε. Τον ξέρουμε. Βάζει τις μεταγραφές του. Εσύ τον ξέρεις, εγώ δεν τον ξέρω. Θέλω να το δω κι εγώ. Βάζει τις μεταγραφές του. Εγώ βλέπω ότι χρησιμοποιεί. Επιμένει στους ίδιους το Σάμπο, το Σάμπο. Ποιο Σάμπο, ρε. Ναι. Πιστεύω ότι είναι η πιο αποτυχημένη μεταγραφή. Άρα λες. Ερώτηση πάνω σε αυτό που λέει ο Τζέιμ. Επάνω στο Σάμπο το Χαρίση. Σωστό. Βεβαίως. Συνειδητά εντολές από άρνηση. Πρόσεξε να δεις. Εγώ θέλω να πω το εξής. Δεν έχει δεκάρι η ομάδα. Ναι, πιο και αναγκάζεται παίζει από τους πλαϊνούς. Ωραία. Παίζει και κάνει γιόμες. Έλα όμως που είναι ατομιστές και ο Ροντρίγκες και ο Μακ και μέχρι να μπουν με την μπάλα μέσα στα δίχτυα δεν μοιράζουν την μπάλα. Στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Το ο Ροντρίγκες σε κάποια φάση κατέβηκε στη γωνία, μπορεί να τη σπάσει αριστερά την μπάλα είναι ο Μπερμπάτοφ και δεν του τη δίνει. Ναι. Το είδες το μήνυμα της. Λοιπόν, από εκεί και μετά. Η μέρα που η παράγκα καθάρισε την ομάδα σας. Θεωρώ ότι δεν φαίνεται και ο Μπερμπάτοφ γιατί δεν υπάρχει το δεκάρι. Αν υπήρχε δεκάρι, γι' αυτό και δεν τον παίζουν τον Μπερμπάτοφ. Αν υπήρχε δεκάρι, θα είχε βάλει κι άλλα γκολ ο Μπερμπάτοφ. Η ποιότητά του όμως τη δείχνει, δεν χρειάζεται να το λέμε αυτό. Πότε θα παίξει τώρα. Παίρνει μπάλα ο Μπερμπάτοφ από αντίπαλο. Από Χριστούγεννα θα παίξει τώρα ξανά. Εντάξει τώρα για την ποιότητα δεν μιλάμε, ρε φίλε. Δεκάρι θέλει η ομάδα. Μόλις ο ΠΑΟΚ βρει το δεκάρι του, θα δεις ποιος είναι και ο Μπερμπάτοφ. Εγώ αυτά έχω να πω. Γιατί και τα λέω τώρα που κέρδισε η ομάδα. Ναι. Βέβαια το παιχνίδι έπρεπε να είναι 5-1. Ναι. Δεν έπρεπε να είναι. Σταματήσατε. Δεν ξέρω, fair play κάνανε. Κακός. Κακός. Φυσικά κακός. Βάζουν εκεί 5. Ναι, έτσι. Τους κάνεις πρόβλημα. Ήπουλη ομάδα είναι αυτή. Κολομπάδα, αυτή ναι. Σε κυνηγάει. Κάνε τους 5 και διάλυσε τους. Λοιπόν, Μάρια Σλαμά, είδες το 5-1 του Ηρακλή. Και κλείνοντας, θέλω να πω ότι αυτόν τον Άνω τον έκανε ο Ροντρίγκες να κάνει μετό. Ναι. Τον ζάλισε από εκεί μεριά. Τον πέθανε. Όντως.
Όποιον βρίσκει εκεί και τον Γκάλο. Είναι Γάλο, πολύ γρήγορο. Και τον Γκάλο τον έκανε. Ο Αναστασίου βασικά ρε παιδιά είναι ένα προπονητή γιατί το βλέπω τόσα χρόνια στο Παναθηναϊκό. Γι' αυτό έχει τρομερά up και down σαν εμφάνιση ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή μπορεί στην καλή του μέρα να διαλύσει τον οποιοδήποτε και στη χειρότερη του να ξεφτυλιστεί και από τον οποιοδήποτε. Δηλαδή σήμερα παρατηρείς πάλι κάτι. Αυτά όλα που είπε στην εισαγωγή για το παιχνίδι, όντως έτσι είναι. Δηλαδή ρε παιδί μου έβλεπε ότι δεν πάει αυτό και το άφηνε το παιχνίδι σαν coach, θέλω να πω με λίγα λόγια. Δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν έχει τη δυσδυτικότητα το μυαλό του να αλλάξει κάποια πράγματα. Δηλαδή το άφηνε εκεί. Εγώ είμαι σίγουρος ότι μετά το 2-0 παρακαλούσαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού να φύγει το εμίχρονο 2-0. Μπας και να συνταχτούν μέσα από μόνοι τους. Μια ανωτελεία. Τους πρόλαβε και το τρίτο και κύριε Μάτσα. Μια ανωτελεία. Ναι, ρε. Πήρε ο ΠΑΟΚ πέναλτι το οποίο δεν ήταν και ανέβηκε και η ψυχολογία δηλαδή, των παιχτών. Θέλω να πω με λίγα λόγια, φτιάχνει μια δεκάδα, δοκιμάζει αυτή την τακτική λοιπόν, τη εβδομάδα και πάει έτσι. Δεν έχει πλάνει αυτό που λέω. Πάμε να κρυακλείς λίγο γρήγορα, μου πεις για τη Μάντσεστερ λίγο γρήγορα που συχάθηκες και συμφωνώ μαζί σου. Τι άλλο αγγλικό είδες, δεν ξέρω. Πάλι έχασε ο Μουρίνιο. Λίβερπουλίδα σχεδόν. Πόσο έληξε η Λίβερπουλ? 1-1. 1-1. Δεν κέρδισε πάλι ο Κλοπ. Σοφάρισε ο Μανέ στο 80. Έχανε η Λίβερπουλ. Νικούσε. Νικήθηκε η Λίβερπουλ στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Και. Ναι. Με ωραία κεφαλιά του Μπεντέκε. Τρία κεφαλιά. Από σέντα του Μίλνερ. Λυπάω αυτό να μου πει. Για το Χέρι Μάρς του Ζέκα στο 15, γιατί δεν μιλάς ρε Μάγκα, Ασλαμά και Σιφαλάκρα, γιατί δεν το θυμάστε, σχολιάστε, γιατί δεν το θυμάμαι φίλε. Χέρι του Ζέκα τι πράγμα, πέναλτι τι. Παρακάτω, λέγε. Αν το θυμάται ο Ζέκα να μας βοηθήσει. Πάμε, Άικ Ηρακλής. Άικ Ηρακλής, τι Άικ Ηρακλής. Ναι, Άικ Ηρακλής. Δίκαια μπορούσε κάλλιστα και 6-1. Όχι πολύ παραπάνω, 6-1 εκεί. Τώρα λεπτομέρειες, Γιώχανς Οσιμώες κατάπιαν μεγάλη απογοήτευση ρε Νίκο Πουρτουλίδη. Δεν ξέρω, ίσως επειδή τι, συναισθηματικά επειδή ξεκίνησε από την ΑΕΚ, δηλαδή κακός. Αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Το βασικό ποιο είναι, ότι για κάποιους οπαδούς του Ηρακλή, ίσως και για τον προπονητή της ομάδας, λειτουργήσε σαν παραμορφωτικός καθρέφτης η περσινή πολύ άνετη άνοδος στη Β' Εθνική, που το θεωρώ τραγικό. Για το ρόστερ. Ναι. Και το ότι έφτασε μισή ανάσα τον τελικό του κυπέλου. Τα έχουμε πει τέσσερις φορές. Είναι άλλο. Δεν χαίρομαι που δικαιώνομαι. Από το Μάιο το λέω, εντάξει, η ομάδα έμεινε με το υλικό το περσινό. Μόνο. Και είναι και ντροπή για τον Ηρακλή να είναι star player της ο Λάζαρ που είναι έλειψε χθες. Προχθές. Χθες. Εντάξει, πες προχθές. Μπήκε Δευτέρα σήμερα. Δηλαδή ντροπή. Έλα ρε Μαρέ, δεν μπήκε ποτέ ο Ηρακλής στο παιχνίδι. Να είναι. Sorry που διακόπτω. Ναι. Κοίταξε και πρέπει να το είδες και εσύ. Στο 17ο λεπτό έπρεπε να άλλαξε πρώτη φορά. Ο Ηρακλής το σκοπό τον έκανε. Όταν ο Γιόχανσον. Να μιλήσω. Ο οποίος είναι. Πήρε ισοπαλία από τον ΠΑΟ και έκανε το σκοπό του Ηρακλής. Άλλο ΑΕΚ, άλλο ΠΑΟ. Ναι, φυσικά έχασε και ΑΕΚ. Άλλο ΑΕΚ, άλλο ΠΑΟ. Έτσι. Τι άλλο ΑΕΚ, άλλο ΠΑΟ. Άλλο ΑΕΚ στην Αθήνα και άλλο ΠΑΟ στο σπίτι μου. Ναι, αυτό φυσικά, έκανε. Διαφορά. Συνέχισε, ναι, μην το διακόψεις. Λέγε. Όχι, φυσικά. Μισό λεπτό. Θα το διακόψω γιατί με διέκοψε πολλές φορές. Θα πατήσω πάνω σε αυτό. Δεν σε διέκοψε καμία φορά. Καμία φορά. Εγώ δεν το κάνω όμως αυτό. Καμία φορά. Δεν το κάνω από αυτό. Καμία φορά. Να απαντήσω σε αυτό που λες. Εγώ με τη μάσα που είναι ένα τοπικό τερπί αυτό. 30 παοξίδες μιλάτε. Δεν με ενδιαφέρει. Με σταματάνε στον δρόμο μετά το 3-3 και δεν μου λέγε τίποτα για τον ΠΑΟ. Ανησυχούν. Ο Ηρακλής φέτος θα πέσει. Δεν έχει τελικό. Βρε τι λέω, τι άλλο κάτω να πας εσύ. Ναι, βρε. Το Γιάννη το Μεριτεράκι, Γιάννη το τραγικό στη Μαρτίου. Και εμένα έτσι με φιάνανε. 20 Ηρακλήδες με σταματάκαν και μου λέγανε μη τυχόν πάρε το πρωτάθλημα πέρσι. Αυτό με λέγανε. Πέρσι, να πας το πρωτάθλημα. Πώς θα πάρεις το πρωτάθλημα. Α, ρώτα τώρα το πρώτο. Πιάνε ένα κλειδί στον δρόμο, μην τυχόν πάρε το πρωτάθλημα. Να μην πάρει το πρωτάθλημα. Να ρώτησα τώρα. Τι βλαμμένη ήταν αυτή. Δεν ξέρω τι ήταν. Συνέχισε. Πάμε παρακάτω. Όχι, το σημείο του Τζόρφου. Λοιπόν, είναι τοπικό ντέρπι του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή. Είχε άγιο ο Ηρακλής, πήρε ισοπαλία. Πανηγυρίζατε γιατί πήρατε 3-3 από τον ΠΑΟΚ. Και σας λέω, μη μικρύνετε την ομάδα. Πήρατε το τάλιρο τώρα. Έρχονται κι άλλα τάλιρα. Μικρύναμε την ομάδα. Βεβαίως. Αυτοί που πανηγύριζαν για το 3-3, μικρύνατε την ομάδα. Να δεις το 3-3, να κάνω μούτρα, να φύγω, τι να κάνω. Τι να βάλω τα κλάματα, τι να κάνω. Να δείτε ότι υπάρχει πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ ήταν τρεις κλάσεις ποιοτικά ανώτερος από τον Ηρακλή και υπάρχει πρόβλημα. Να βάλει το κεφάλι κάτω. Τρεις κλάσεις δεν είσαι. Βεβαίως τρεις κλάσεις. Τρεις κλάσεις δεν είσαι. Μαγική εικόνα ήταν εκεί. Καταλάβεις μετά τις κλάσεις. Ακούγεται λες και είναι. Ρε παιδιά, τρεις κλάσεις δεν είναι η Μπαρσελόνα, αλλά τη Λα Κορούνια. Μπαρσελόνα τι έκανε. 3-1. Είδες Σέλτα Ρεάλ. Είδες. Είδες Νάβας κατά τα δοκάρια. Άστο λίγο ρε Νίκο να το δούμε. Άστο να μωρέ. Συνέχισε. Για Ηρακλή, έχει να πει κάτι άλλο. Φίλε, όταν είδα τον Γιώχανσον, εγώ, ο οποίος είναι ένας αργός παίκτης. Γιώχανσον και Σιμώες, που κατάπιαν το. Ναι. Όταν είδα τον Γιώχανσον να κάνει 4 φορές κούρσα από την άμυνά του μέχρι την περιοχή του Ηρακλή, που είναι τουλάχιστον 50 μέτρα. Εκτός από τον περσινό Γενάρη που χωρίς να πηγαίνει πάνω του κανένα. Έχει λήξει και να μπαίνει και το τρίτο ή το τέταρτο γκολ από rebound,
Όταν βλέπω τον Γκάλο να κάνει κούρσα 60 μέτρα από τα μπακ. Πολύ απλό. Ναι, απίστευτο. Κάτι απλά μέσα στο ποδόσφαιρο. Ναι. Ο Ηρακλής φέτος, ειδικά ο Ηρακλής, έχει μεγάλη ανάγκη να πάρει όσα περισσότερα μπορεί στις γραφές του. Ο Λάζαρ έλειπε, άστο, εντάξει, έχει προσφέρει. Είπαμε για τον Λάζαρ. Θα τραυματιστεί, φλάσεις θα πάθει. Έχει ατυχήσει ο Ηρακλής και σε αυτό κρεμάστηκα κι εγώ. Το λέω. Τέσσερα φορ κόφτες δεν έχει. Πήραμε Άγγελο Χαντί και Χαντί δεν υπάρχει. Σαν να ήρθε στον Ηρακλή άλλο Χαντί από το Εργοτέλη. Χθες πήραμε τον Μακρύ, τον οποίο τον πιστεύω. Και ήταν καλός με τον Πάο. Πολύ καλός θα έλεγα. Χθες σχεδόν κακός. Να σου πω κάτι για τον Μακρύ. Είναι στο στυλ τα δόρατα. Τα μαχαίρια, τα τσάκι τσάνια. Δυνατό παιδί. Τέχνη μηδέν, περισσότερο είναι να τον βάλεις εκεί που ήταν ο Κουτρουμπής σήμερα, μικρά μέτρα, είναι μπεράς άμα τον αφήσεις εκεί στον χώρο το μεγάλο, δεν είναι. Εντάξει, χώρο μπουλούτι υπάρχει. Το αμυντικό χαφ, ναι, στον αέρα, να, ναι, 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 δυνατός, μπουλούτι, δυνατός, ναι. Φόρο μπουλούτι υπάρχει. Ναι. Καλά, ο μπουλούτι τώρα να πω κάτι, δεν είναι... Αλλά τουλάχιστον ο μπουλούτι μπαίνει και δείχνει ένα ενθουσιασμό. Να τρέχει όπου να είναι. Λοιπόν, ερώτηση. Τον Μπουλού τον πήρατε για center for. Η ομάδα έχει 4 center for. Ο Ηρακλής παίζει 4-2-3-1. Άρα οι τρεις μένουν απόξω. Περόνε, Λουκίνας και Μπουλούτ. Έτσι, σήμερα μήνα, να σου πω και τα λοιπά. Και αναγκάζεται ο άλλος να το βάζει εξτρέμ. Και δώσετε το μοναδικό εξτρέμ που σκόραρε. Άκουμε λίγο. Το μοναδικό εξτρέμ που σκόραρε το συντριβάνι, πώς το λένε. Σε τραβάνι, έβαλε 2 γκολ προχθές. Βάζει 2 γκολ στη Β' Εθνική. Θα μου πεις Β' Εθνική. Καλά, δεν είναι κριτήριο τώρα αυτό. Ναι, δεν είναι κριτήριο αυτό. Αλλά αν πάει ο Βέλιο στη Β' θα βάζει. Όχι, άλλο λέω. Για τα εξτρέμ. Από τα εξτρέμ που έχει ο Ηρακλής, Πασάδες, Κυριακίδες κτλ. Ο Σεντραβάνη στο σκοράρισμα δεν ήταν καλύτερο. Είναι πολύ καλύτερη από αυτή. Κυριακίδης. Για τον Κυριακίδη με ρώτησε για Παοξίδες το παιδί. Τι ηλικία έχει, παπάει παιδιά με. Αυτό μα αρέσει. Να πάει στον Πάο. Καταρχήν έχει καταπληκτικό σου και Κυριακίδης. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ δεν είναι για υψηλό. Κολλάρα με στα Γιάννανα. Πολύ καλό. Δεν είναι για υψηλό επίπεδο. Άσε τώρα. Θυμούνε, Τζόρνταν. Μπράβο, ρε Τζόρνταν. Παίρνει του ύμνου από του Παναθηναϊκούς. Δεν ύμνου να πάρω. Λοιπόν, για Ολυμπιακό είδατε. Εδώ τώρα ήταν αλλιώ η ιστορία, ξέρετε. Θα αμφισβητούσε ότι αυτό είναι Παναθηναϊκό. Ολυμπιακό είδατε. Γιατί έτσι δεν είναι, γι' αυτό δεν έγινε. Φίλε, πριν το ματ. Τραμπατίζει τον Ναπολεόνι. Άκου, άκου. Πάλι τέτοια είχα. Ο Ναπολεόνι. Κατάλαβα. Που σημαίνει. Εκεί μπήκε ο Λεταλέκ. Ο Ναπολεόνι, ο Λεταλέκ, παίζει ο. Άστο. Παίζει με κόντρες ο. Λεταλέκ είναι για γάμα εθνική δεν είναι. Ναι, και τον βγάζει. Μα μεγάλη καριέρα πέτα. Άκουμε λίγο. Τι βλέπω εγώ τώρα. Λεταλέκ ανέφερνε η όλη ιστορία είναι σε αυτό το μάτς. Και η Λίβερπουλ. Όλη ιστορία σε αυτό το μάτς. Ο τραυματισμός μουσεί, όχι δεν ξέρω. Του Πέστονα, του Ναπολεόνι και ο δεξιός ο μαλάκας ο υπόπτης. Ο οποίος έχει κόψει τον Μπρίτο και τον Λεταλέκ. Τον Μπρίτο, το Λεταλέκ ήταν τις περισσότερες φορές εκτεθειμένος. 4 φορές offside. Θα μου πεις, θα τα βάζανε. Όχι, δεν ξέρω. Ναι, αλλά στο να ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι 4 offside. Δεν ξέρω. Είναι 4 offside. Ο διαιτητής άριστος. Στο πόσο τραυματίζεται ο τέτοιος. Στο 15. Βγαίνει και ο Βιντανίδης στο 15. Με ένα Λαζαρίδη σήμερα φανταστικό. Φανταστικό! 4-1-1. Ναι. Ο Ναπολεόνι τραυματίστηκε. Πριν το ματς, βγάζουν τραυματία τον Ναπολεόνι. Ένα ματς το οποίο με Ναπολεόνι Ούμπιντες, Μπρίτο, για μένα ο Μπρίτο μπορούσε να παίξει και εσωτερικός μέσος στη θέση του Ουσέρο. Να πω τέσσερις. Ναι. Σάκης, Δημήτρης, Νεκταρία, Αντωνία. Καλησπέρα παιδιά, να είστε καλά. Λοιπόν, ό,τι στοίχημα θες. Δεν είναι ζευγάρι αυτή. Τι δεν είναι ζευγάρι. Δηλαδή, κανεί δεν τα έχει με. Σάκης Δημήτρης δεν τα έχουν ούτε ένα από του δύο με κάποια από τι άλλε δύο κοπέλε. Ό,τι έχει μαθήσει. Μπορεί να είναι λεσβείε και άλλοι δύο κοπέλε. Α, αυτό μπορεί. Αυτό μπορεί. Να είναι λεσβείε. Αυτό μπορεί. Να είναι και να είναι, α πούμε, ο Σάκης με την Νεκταρία ή ο Δημήτρης με την Αντωνία ή ο Δημήτρης με την Νεκταρία. Να γίνεται κανένα παρτάκι με ούζα, ρε. Όχι, δεν είναι, αποκλείται. Λοιπόν, τι έλεγε, κάτι έλεγε. Γουστάρι, ξέρω. Γουστάρι. Εντάξει, μέσα όλα. Για τον Τζόρνταν, φίλε που έρχεσαι με τον Πιθαλάν, τον έβλεπε πρώτα να χορεύει εκεί, θα έλεγα ο Νουρέγεφ του hardball. Μια χαρά είναι ο Τζόρνταν. Για Άκη, θα μιλήσει. Άρα το που κάνουμε κόμπε, κάνουμε χαβαλέ. Ο Τζόρνταν είναι πολύ ωραίο άνθρωπο και πάρα πολύ καλό ο Γενιάρης, έτσι. Ναι, άλλο αυτό. Ο Τζόρνταν είναι πολύ καλό άνθρωπο και πολύ καλό ο Γενιάρης. Λοιπόν, πάμε στον Ιωάννη. Άλλωστε, άλλα εδώ μάλλον. Για μένα ο Μάριο ξέχασε να πει. Θέλω να μου πει. Άστα τη γνώμη σου. Γρήγορα γιατί θα πάμε σε διάλειμμα σε 6-7 λεπτά. Θέλω να μου πει, να μου σχολιάσει την ανακοίνωση τη Original, η οποία αφήνει το Μελισσανίδη απ' έξω και την πέφτει στο Μανολά τύπου Ρουφιάνε Μανολά κτλ. Και Μπάγκεβιτ. Αλλά το Μελισσανίδη κλάνει πατάτε. Ο λόγο. Original. Σε βοηθάω. Κοίτα, πώς και θα πεις, γιατί κατεβαίνεις και Αθήνα. Κοίτα, η Original, πόσο γνωρίζω,
έχει ταχθεί υπέρ του Δέλα και της παραμονής του από την αρχή, από το καλοκαίρι, όταν υπήρξε θέμα συζήτησης. Και ξέρω πολύ καλά ότι το κράτησε ο Μπάγεβιτς. Δεν αμφιβάλλω. Και όχι ο Μελισσανίδης. Δεν αμφιβάλλω. Δεν αμφιβάλλω. Λέω το ότι βγάζει ανακοίνωση υπέρ του Δέλα. Στο Μελισσανίδη δεν την πέφτει. Έγινε συνάντηση από όσο ξέρουμε το Μελισσανίδη. Πριν γαμώ τη συνάντηση. Γιατί δεν τον κολλάει το Μελισσανίδη. Από πού την κρατάει την original ο Μελισσανίδης, από πού? Εγώ πιστεύω ότι. Ταΐζει! Δεν θέλουν να βιαστούν. Δεν θέλουν να βιαστούν. Γιατί ανακοινώσεις να βγάλω εναντίον του Βρίζα. Άκουρε τώρα. Και του Γεωργιάδη. Αλλά τον. Παλάρα τότε. Αλλά τον Σαββίδι να κλάνω. Θεωρώ κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Παρακαλώ. Παίξει σημαντικό ρόλο. Η έλευση του νέου προπονητή. Για μένα εκεί. Αυτό βάζει και το ραδιόφωνο το μήνυμα. Θα δείξει πολλά. Εγώ θα απέτησε να δω ένα σοβαρό. Παρό ξένο προπονητή, μια προπονητάρα τύπου Πογιέτ, να είναι δηλαδή μέχρι 45 χρονών, σύγχρονος, με καλές παραστάσεις από σοβαρά πρωταθλήματα. Άμα δω καμιά επιλογή τύπου Τσιόλη και τέτοια. Μετά το μάτς της ΑΕΚ πήρα το Δέλα τηλέφωνο. Δεν μου το σήκωσε, με πήρε μετά αυτό. Εντάξει, είδα και την ανακοίνωσή του και την επιστολή του. Με τον Ηρακλή. Όταν φεύγει κάποιο που πάντα λέει τα ίδια, εντάξει. Μου λέει, δεν έφυγα για αγωνιστικούς λόγους. Το παρετήσανε, εντάξει. Έφυγα και... Κάτσε, αφού λες να σου σήκωσε, τι σου λέει. Δεν το σηκώνει στη μια. Με παίρνει καπάκι. Μιλάμε λίγο στεναχωρεμένος πολύ. Μου λέει, δεν φεύγω για αγωνιστικούς λόγους, φεύγω για ηθικούς λόγους. Δεν μου το αναλύει. Δεν μου το αναλύει. Με άδεια σε σου λέει. Και μου λέει, έρχεται μια σειρά αγώνων πολύ προσιτών για μένα. Που μπορεί να είμαι μαζί με τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, όλοι μαζί να είμαι πολύ κοντά. Σωστό. Δηλαδή να είμαι ένα πόντο πάνω, ένα πόντο κάτω κτλ. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι βατό. Και του λέω εγώ, Τραγιανέ, η άποψή μου είναι ότι κοούτσαρες την ομάδα σαν οπαδός και όχι σαν προπονητής. Γιατί? Γιατί μου παίρνεις κάτι ρίσκα τα οποία το πιο πιθανό είναι να τα φας ανάποδα παρά να τα πετύχεις. Και μου λέει, για μένα ήττα είτε με 1-0 είτε με 4-0 είναι ήττα. Είναι ήττα, άκου, άκου. Αυτό για μένα είναι μεγάλη παπαρία, μεγάλο λάθος. Μου λέει αυτό και εκεί διαφορώ. Δηλαδή, εννοείται. Ναι. Αν ήθελε, επειδή είδα τη Δευτέρα την εκπομπή με τον Αλέφαντο και τα είπατε αυτά. Και συμφωνώ. Μην γαμπά κουβέντα. Επειδή συμφωνώ 100% σε αυτά που σου είπε ο Αλέφαντος για τον Δέλα, είναι πολύ παπαριά αυτή η δήλωση που έκανε. Αυτά είναι τα νεοπροδευτικά. Με ένα μηδέν έπρεπε να φυλάξει. Έπρεπε να φυλάξει. Ποιες δηλώσεις του ποδοσφαίρου από. Ξέρεις ότι είναι μια εφημερική χαρά. Πώς το βλέπει ο καθένας. Με ένα μηδέν δεν τελειώνει. Αυτό σου λέω. Δεν τολμούσα να το πει. Παίζει με τον βασικό σε εχθρό. Τι ήττα είναι ήττα. Δηλαδή, άμα ήθελε άλλα 10 λεπτά και σε βάζει άλλα 2 και τρώγε 6. Τα έλεγε το ίδιο. Καταρχήν με αυτή του τη δήλωση να ξέρει. Σχόλασε. Με αυτή τη δήλωση. Και αν έγανε ένα μηδέν δεν σχόλασε. Με ένα μηδέν μπορεί να λέγανε μπράβο. Σαν προπονητή σχόλασε. Ή από την ΑΕΚ σχόλασε. Ή επικοινωνιακά σχόλασε. Το σχόλασε που πάει. Πρέπει να σου πω κάτι. Προσωπικά μου είναι αδιάφορο το ότι έφυγε ο Δέλας. Εγώ είχα αισθάσει από αυτό το καλοκαίρι όσον αφορά για την παραμονή του ή όχι. Θες προπονητάρα. Θέλω προπονητάρα τώρα. Και θα αποδεχθεί και στην πορεία να είναι καλά το παιδί και να κάνει καμία καριέρα. Πάντως ο Μελισσανίδης επικοινωνιακά. Επικοινωνιακά. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση στον Δήμο. Από εκεί πέρα για το σημερινό παιχνίδι να κάνω ένα σχόλιο. Για το χθεσινό παιχνίδι να κάνω ένα σχόλιο. Ήταν για μένα άτυχος ο Ηρακλής ότι ήρθε να παίξει κόντρα σε μια ομάδα που την προηγούμενη αγωνιστική έφαγε 4 στο Καραϊσκάκι. Δηλαδή, άμα έβρισκε, τι εννοώ με αυτό. Πολλοί μας βλέπουν κάτω. Ταμπούρια, ρε φίλε. Μόνο που μιλάω. Συγγνώμη, ναι. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό που είπα, ότι ήξερε πολύ καλά ότι αν ήταν σε κακή μέρα ο Ηρακλής, δεν θα τον λυπούταν η ΑΕΚ. Λόγω της 4 που ήταν. Το Μάτς αυτό μύριζε πολλά γκολ για τον Ηρακλή. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Μύριζε ίσως με θαύμα κανασί. Για όσους αν έμενε ο Δέλας με θαύμα, αν ήθελε ο Πάοκ να το πάρει, έπρεπε να το πάρει ο Πάοκ αυτή την αγωνιστική. Ήταν κωδικό σημείο. Εγώ με το που τελείωσε το μάτι του Καφρατζογλίου, λέω μεγαλύτερο σημείο τη άλλη αγωνιστική είναι ο άσο του Πάοκ. Για το μάτι, εγώ έπρεπε να το πάρει. Τελευταία ερώτηση, πάμε διάλειμμα. Γρήγορα. Έχει πολλά θέματα. Είδα ότι πολύ κόσμο δεν είχε το στάδιο. Γιατί? Εντάξει, παίζανε με όχι εμπορική ομάδα. Όχι, λέω μήπως έχει σχέση με την Ουλίτσα, δεν πήγε στο γήπεδο τίποτα για διαμαρτυρία όχι, για αυτά. Κάνει από εκεί και μπήκε αργά. Στο 21 λεπτό μπήκε. Ακολουθεί εδώ και 2-3 αγωνιστικές μετά το θέμα με την κάρτα. Ναι, ναι. Δεν το κάνει για το Μελισσανίδη. Αλλά την κάρτα. Εγώ το μάτι το γήπεδο το είδα στο 70 και στο 80 ότι ήταν άδειο. Δεν το είδα στην αρχή. Διάλειμμα, πάμε. Εντάξει, για ένα δεκάρικο ρε παιδί μου. Δεν ήταν. Terrorista.
Harlem Shake. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sports Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sports Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Θέλεις να πετάξεις κάτι που δεν το χρειάζεσαι και να κερδίσεις από 100 έως 1000 ευρώ? Βεβαίως! Την πεθερά μου! Αδελφοί Τσιλιμπόνι, εμείς δεν σας πληρώνουμε για να πετάξετε την πεθερά σας. Ερχόμαστε άμεσα. Εκτιμούμε δωρεάν το παλιό ή τρακαρισμένο αυτοκίνητο, ακόμη και το φορτηγό σας, και σας πληρώνουμε άμεσα από 100 έως 1000 ευρώ ανάλογα με την αξία του. Αναλαμβάνουμε δωρεάν όλη την νόμιμη διαδικασία από την ΕΔΟΕ. Αδελφοί Τσιλιμπόνι, πληρώνουμε από 100 έως 1000 ευρώ για κάτι που δεν χρειάζεστε. Διασταύρωση Νεοχορούδας, τον παλιό δρόμο Κυλκής. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Εφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Εφη. Ολύμπου 23 231 0515 017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Εφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Εφη. Ολύμπου 31. 231-0-555-703. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Στο Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού, παράλληλα με το βελονισμό σώματος, γίνεται εφαρμογή ηλεκτροβελονισμού, οτοβελονισμού, εφαρμογή λέιζερ και διαθερμιών. Τα αποτελέσματα του βελονισμού είναι εντυπωσιακά, συμβάλλοντας στην πλήρη υγεία και ευεξία του ατόμου χωρίς λήψη φαρμάκων. Ο βελονισμός αποτελεί το μακροβιότερο ιατρικό σύστημα όλων των εποχών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καταρτήσει ένα μεγάλο κατάλογο με τις ενδείξεις του βελονισμού. Ο βελονισμός, σε αντίθεση με πολλά φάρμακα, είναι μη τοξικός με μηδέν παρενέργειες. Ο βελονισμός απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και είναι απόλυτα ασφαλής. Οι βελόνες είναι αποστηρωμένες, πάρα πολύ λεπτές και μίας χρήσεως. Ο γιατρός, ειδικός παθολόγος, είναι ειδικευτής στο βελονισμό με μετεκπαίδευση στο νοσοκομείο του Πεκίνου της Κίνας. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 231-0-282-400. Παρακαλώ! Φιλαράζε και είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω? Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. 231-0-85-2727. Ουζερή Ψαροταβέρνα Πορφύρα.
Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Κουζερί, ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0922-710. Βαρέθηκες να ψάχνεις το ιδανικό συνεργείο? Κουράστηκες να αλλάζεις κάθε λίγο γιατρό για το αμάξι σου? Ανέβα την Κλεάνθο στην κάτω Τούμπα και μόλις αντικρίσεις το γήπεδο του ΠΑΟΚ, στρίψε αριστερά στη Διογένους. Φτάσε στο νούμερο 35 δεξιά και άραξε. Εκεί ο Άγγελος Πετμεζάς και ο Κοσμάς Τότης σε περιμένουν. Για σέρβις και για υπηρεσίες παντός τύπου. Έως 1600 κυβικά λάδι και φίλτρο για 7.500 χιλιόμετρα μόνο με 40 ευρώ. Δώρο στο σέρβις η κάρτα καυσαερίων. Σέρβις κλιματισμού, ελαστικά, αλλαγή αμορτισέρ και συνεργασία με φανοβαφείο και ηλεκτρολόγο. Χωρίς να μετακινηθεί το αυτοκίνητο από το συνεργείο μας. Nissan, Hyundai, Ford, Chevrolet, Kia, Toyota και όλα τα μικρά και μεσαία αυτοκίνητα της πιάτσας. Η μάντα χρονισμού άλλαξε. Δεν βάζεις καμιά γραμμή να δούμε και κανέναν άνθρωπο να μιλήσουμε, γιατί μόνοι μας μιλάμε και νιώθω μόνος. Ε! Πώς? Δεν σ' ακούω. Δεν σ' ακούω, έχω ή δεν έχω γραμμή. Ναι. Έλα, έλα ρε φίλε, με το ταγάρι μέσα δεν μπορώ να συμβαίνω. Έλα. Δεν το θυμάμαι ρε κάτω, πες μου τη φάση με το ζέκα, δεν το θυμάται και ποια φάση που... Όχι, την άλλη φάση που τραυματίστηκε πες, λέει. Έλα ρε. Έλα μωρέ με τον πεθαμένο τώρα τον περπάτο θα ασχολούμαστε. Έπαιξε μπαλάρο ο Πάκου με τους, γρήγορους. Άσε με καημένε. Ευτυχώς μην τραυματίσετε. Άσε καημένε τώρα. Έλα φίλε, ναι. Μακάρι να χαρούμε να τη ζωή μου άπειρα εκατομμύρια φάσεις φιλαράκο. Πάμε λέγε. Έλα ρε από καλλιτέχνης με. Ποιος? Καλλιτέχνης, καλλιτέχνης. Ο καλλιτέχνης είσαι? Ναι, ναι. Έλα καλή καλλιτέχνη, τι κάνεις? Δεν είμαι και πολύ καλά. Ναι, τα λιροπήρε, τι καλά να είναι. Εντάξει. Λοιπόν, ο Ηρακλής Αντραϊκός χθες. Λοιπόν, θες μια αλήθεια. Και να σου πω κι εγώ μια αλήθεια. Το βλέπεις αυτό? Ότι χρειαζόμαστε μεταγραφές πηγόντως. Το βλέπεις αυτό? Δαχτυλίδι είναι. Φύλα το και πες τον άλλο το χοντρομπαλά από κάτω να σου δώσει κάνα κολοβό. Γιατί ο Πανιώνιος... Πεκτούρα. Εντάξει, θα σωθεί. Πεκτούρα, ναι. Πεκτούρα. Να σου δώσει κάνα γιανιώτα και κάνα τσανδάρι να σωθεί στα γάρι, γιατί βγήκε και η θύρα 10 τώρα και σήμερα θυμήθηκε η θύρα 10 ότι δεν έχει λεφτά από Παθανασάκης. Δηλαδή τόσους μήνες δεν το ξέρε. Τώρα έβγαλε ανακοίνωση. Να σου πω πολύ. Πού είναι αυτοί οι Ηρακλήδες που λέγανε πάμε στην πεντάδα για Ευρώπη? Πού είναι αυτοί? Για το δαχτυλίδι λοιπόν. Ακούς? Ναι. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να φιλήσω κανένα δαχτυλίδι, γιατί ο πρώτος που θα πέσει είναι ο Πανδραϊκός. Ο άλλος? Και ο δεύτερος είναι ή η Καλονή ή ο Πλατανιάς. Πόσους βαθμούς έχει η Καλονή? Νομίζω 6. 6-7. Ο Πλατανιάς πώς έχει? Δεν πέφτει ο Πλατανιάς. Ναι. Ο Πλατανιάς έχει 8, αλλά. Ο Μαδάρα έχει ο Πλατανιάς. Δεν πέφτει ο Πλατανιάς. Στα δίχτυα σε έβαλε μέσα, πήρε τον πόντο και έκανε τον τρουβά. Άρα και έχει την παιχτούρα του Μιλούνοβιτς που τρελαίνομαι. Τι να σου πάλι. Να σου πω κάτι άλλο. Είναι πλέον και κολοπετσωμένη στην κατηγορία. Η Καλονή. Άμα πάρει τσαρδάρι για νιώτα, σε περνάει. Μόνο περνάει. Όχι. Πώς όχι. Ναι, γιατί γυρνάει ο Λαζάρ σε μένα. Ποιος θα γυρίσει? Ο Λαζάρ. Ο Λαζάρ, ο Μπερμπάντοφ και ο Ταβλαρίδης. Έχουμε στην Πότσαρη το καπίκα το Τούμπας. Λάζαρ είναι. Ναι, ο Λαζάρ πώς το λένε. Ρε αυτή είναι πεθαμένη. Στο φέρετρο του Δαραβίγκα είναι μέσα ρε. Και του Μπαμπούλα ρε. Και ο Λαζάρ να έρθει ρε. Ο Λαζάρ είναι παλέμαχος αγόρι μου. Σας το είπα το καλοκαίρι. Ο Μπουλούτ με αυτά τα μούτρα είναι για να παίζει σε ταινίες τρόμου κάτι αγγλικές, δεκαετία του 70. Ναι, είπες και για το Βέλγιο. Ναι, άστα τώρα τα. Μακρύ ήθελες. Ναι. Δυνατό παιδί. Γερό παιδί. Ναι. Ο Γιώχανσον έμπαινε, θα ρίξει και ήταν ο Μεγαλέξανδρος και οι άλλοι ήταν να πούμε, ποιος είχε δίνει πρώτος. Τους Πέρσες έβαγε. Ναι. Έλα ρε, άσε με τώρα είσαι. Και για το Βέλιο όμως είπες ότι είναι παλτό, ότι είναι ναι, παλέμαχος ναι, στα 24 ναι, και έχει ναι, πόσα γκολ. Διαφωνώ με τον Ραπτόπουλο, το θεωρώ παικτούρα. Και τον γκολ του είναι σεντερφορίσιο στο άκρο. Ο Βέλιος είναι στη μικρή περιοχή, πάρτι βάλτι, ικανότατος.
Δηλαδή είναι ένα Κλάους. Είναι ένα Κλάους. Ακούμε λίγο ρε. Είναι ένα Κλάους. Δεν ακούει. Ο Βέλιος είναι ένα. Γαμώ την πίστη μου, θα με αφήσει να μιλήσω ρε. Είναι ένα Κλάους γυμνασμένο. Μίλα τώρα, λέγε. Να σου πω ότι ο Βέλιος, άμα είχε και βοήθεια, είχε ένα καλό δεκάρι από πίσω, θα πετύχαινε πιο πολλά γκολ. Να το, ό,τι και θέλει και πάρει το βέβαια. Με ένα καλό δεκάρι, δεν πήγαιναν πιο καλά. Το Βέλιο τον Ζαχαρούν και ΑΕΚ, να ξέρεις. Ο Βέλιος για την ΑΕΚ, θες τα ραβδίνη. Τον Ζαχαρούν, έχει ρίχνει απάνω ζάχαρη. Πήρε το Βέλιο και τον είναι ζάχαρη. Άξι, καλά. Εγώ θέλω να παίξει ο Βέλιος στο εξωτερικό να φύγει. Άκου λίγο. Και τι έγινε, μεταγραφή δεν μπορεί να γίνει. Αλλά θα έρθει εδώ. Όχι, δεν μπορεί καθόλου. Ποιος τον πέφτω. Γιατί έχει τρία χρόνια συμβόλαιο. Έχει μεταγραφή, δεν μπορεί να γίνει. Τι θα πει τρία χρόνια συμβόλαιο. Ποιος έχει μεταγραφή. Ο Βέλιος έχει συμβόλαιο, λέει. Μεταγραφή δεν πάει να τον πουλήσει. Ας τα συμβόλαια. Φυσικά πάει να τον πουλήσει. Τι λέει μεταγραφή. Λοιπόν, άκου εμένα για να τελειώνουμε. Πα στο Μαρινάκι τώρα Νοέμβριο, του λες σώσε με, σε παρακαλώ πολύ. Θες μου τσαρδάρι Γιαννιώτα να σωθώ. Γιατί να χρειαστεί να πάω στο Μαρινάκι και να μην χρειαστεί να πάω στο Σαββίδι. Να πάρω εγώ πέντε παίχτες. Πώς θα τα πάρεις. Να πάρω εγώ πέντε παίχτες, να πάρει και η Καλονή. Εγώ θα πέσω ή η Καλονή άμα πάρω και εγώ και η Καλονή. Αν ακούει ο Μυροφωνίδη στην εκπομπή, ναι. Ξέρει τη γέλια ρίχνει. Επόμενη γραμμή. Ναι, και το θέμα είναι και το τι παίχτε θα πάρει. Σωστά. Εσύ θα πάρει δηλαδή, εσύ καλλιτέχνη πιστεύει να αγοράσει ο Ηρακλή. Πέντε παίχτε το Γενάρη, έτοιμοι κιόλα να πούνε πεκταράδε για δεκάδα. Διαφορά, ναι. Το Γενάρη δεν είναι και εύκολα αυτά. Και με τι λεφτά. Τα λεφτά υπάρχουν. Τα λεφτά. Ενώ η προσοχή αντίπαλή σου, α πούμε, που είναι. Οι προσεχέ αντίπαλοι. Ναι, που είναι και φύλλα προσκύμενοι στο χοντρομπάλα, θα κοιτάξουν να πάρουν δανεικούς παίκτες τύπου Κολοβό, παιδιά δηλαδή που δεν έχουν κάποια παιχνίδια. Πεκτούρα. Που ξέρουν και την κατηγορία, που θα βοηθήσουν άμεσα για Γενάρη μήνα, έτσι δεν είναι, παιδιά. Ενώ πάμε επόμενο. Δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Έλα. Έλα, αυτό που λέει ακούς. Ναι, ακούμε, φίλε. Νίκος Παοξής. Ωραίος. Μία ερώτηση θέλω στον Ασλάμα πρώτα. Ναι. Πιστεύει ότι ο Ηρακλής θα μείνει στην Αλφαθενική φέτος. Καταρχήν με λένε Ασλαμή. Τέλος πάντων όμως για να σε λένε. Μπράβο. Όχι. Μένει ή πέφτει. Ο Ηρακλής. Ναι. Σαφώς και μένει. Από πού και σπού ρε φίλε μένει. Άρα θες να ακούσεις ότι πέφτει. Ναι. Αν πέφτει ό,τι θες. Όχι, όχι. Θέλω την άποψή σου. Με ενδιαφέρει πολύ η άποψή σου. Η τεκμηρίωση. Μένει. Ναι. Α, μένει. Ωραία. Δηλαδή, αν... Μετά αν, μια άλλη μη βάλεις λεφτά, μη βάλεις λεφτά στο ότι θα πέσει ο Ηρακλής. Αυτό σου λέω. Εντάξει, μια άλλη ερώτηση. Εκείνος εκεί στα δεξιά που είναι με τα γυαλιά που δεν μιλάει. Τι ομάδα είναι ωραία ο αρχηγός. Τι δεν μιλάω, ρε φίλε, δεν μιλήσατε. Πόσο κατόρθω είναι που τόσο μίλησε, πιο πολύ τον Τζόρνταν μίλησε σήμερα. Ναι, τι ομάδε είναι, δεν έχω ιδέα. Αυτή η ομάδα που είναι τρεις πόντους πάνω από σένα. Πόσους πόντους είναι. Α, εξηγείτε. Δύο, ναι, δύο. Άρα, πλάκα μας κάνετε ραχηγέ. Όχι, σοβαρά μιλά. Αλήθεια λέει, αεξή. Για ποιο λόγο ρε αρχηγέ αεξή. Βασικά, για ποιο λόγο φορά γυαλιά στις 1 και 10 το βράδυ. Ναι, ρε φίλε, τώρα δεν είναι μάτι τώρα. Με ενοχλεί, αδερφέ, ο πολύ έντονος ο φωτισμός, δεν είμαι εξοικειωμένος. Α, σε ενοχλεί ο έντονος ο φωτισμός, ε. Το καπέλο τι, βρέχει μες στην εκπομπή. Έλα ρε μεγάλε τώρα. Τώρα ρε φίλε, έχεις να πεις κάτι σοβαρό, τώρα τα καπέλα, το έτσι. Νίκος, Νίκος, το παιδί πάω. Εντάξει, Νίκο. Θέλω σε μάτς του Ηρακλή να περάσεις με το μηχανάκι έξω από την Αγίου Δημητρίου με κασκόλ του ΠΑΟΚ. Όταν το κάνεις αυτό και βγεις αλόβητος, πουλα μαγκιάζει στον ΑΕΞΙ επόμενος. Έλα, για χαρά. Άσε τώρα. Έλα, άσε τις μαγκιές. Στο Καφτατζόγλιο, ναι, πες μπουτσούκ σας πάει. Τώρα βρήκε στον ΑΕΞΙ γιατί φοράει καπέλο. Η κλανιά πάει σύννεφο. Έλα, άντε πάμε, πάμε επόμενη γραφή. Κολομαγκιάζει τον ένας με τον άλλο. Αυτά που λες τα πιστεύεις. Τα πιστεύω εσύ. Πού τα πιστεύεις. Γεμάτο είναι η πόλη ΠΑΟΞΑΚΙΑ. Περπάτανε παντού όπου θέλεις. Αγίου Δημητρίου σε μιλά. Τι Αγίου Δημητρίου, τι θα γίνει Αγίου Δημητρίου. Έχει κανένα σύννεφο. Άστο να πάει στον άλλο. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. ΠΑΟΞΑΚΙ είμαι. Ναι, φίλε, χαρούμενος είμαι. Βέβαια. Θέλω να σε ρωτήσω γιατί έχεις τόσο μεγάλη εμπάθεια με τον Μπερμπάτοφ και συνέχεια τον κατηγορείς και τον κατηγορείς και τον κατηγορείς. Γιατί είναι τελειωμένος ποδοσφαιρικά. Ο Μπερμπάτοφ σου έχει βάλει 2-3 γκολ κάθε φορά που μπαίνει με μία κίνησή του, αλλάζει το παιχνίδι. Και εσύ όλο τον κατηγορείς για να σε παίρνει ο κόσμος στο τηλέφωνο. Σ' αρέσει. Αυτό δεν είναι σωστό. Σ' αρέσει, δεν είναι σωστό. Σ' αρέσει ο Μπερμπάτοφ. Προσφέρει τον ΠΑΟΚ. Ο Μπερμπάτοφ πάρα πολλά προσφέρει. Τι πρόσφερε. Τον έχει δει από κοντά στο γήπεδο, να μιλήσουμε παντελονάτα. Τον έχει δει. Από κοντά τι, για το πάρω αυτόγραφο, όχι, δεν του πήγα να το πάρω. Όχι, μη πολλά ηρωνία. Εγώ που τον είδα στο Καφτατζόγλιο μέσα είναι μια ομάδα μόνο. Τι είναι μια ομάδα? Στο Καφτατζόγλιο μέσα ήταν στιγμές που ο ΠΑΟΚ έπαιζε με 10 παίκτες.
Τον πρόσεξα ειδικά πάρα πολύ καλά. Εγώ. Που δεν χρειάζεται να τον δω στον ΠΑΟΚ. Γιατί Μπερμπάτοφ εγώ έχω δει 8 εκατομμύρια ώρα στο Τότεναμ, United και Fulham. Όπως η United με Μπερμπάτοφ έπαιζε για πολύ μεγάλα διαστήματα με 10 παίκτες. Ναι. Καλά, δεν σχολιάζω για Fulham εννοείται. Δεν σχολιάζω για Fulham εκεί ειδικά. Και η Τότεναμ το ίδιο. Τον έχω δει μάτς δηλαδή με Arsenal στο White Hart Lane που ήταν. Φρικαλέα η εικόνα, φρικαλέα πραγματικά. Το τελευταίο τέταρτο του πρώτου ημιχρόνου που έπαιξε ο ΠΑΟΚ την μπάλα κάτω, μπαλάρα, με ταχύτητα, θα σου πω, χωρίς τον Μπερμπάντοφ, δεν το γούσταρες. Να σου πω κάτι, θες να μας πεις δηλαδή ότι ο Μπερμπάντοφ δεν είναι καλή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Ναι βρε, αυτό θέλω να πούνε. Ο Μπερμπάντοφ για τον ΠΑΟΚ δεν είναι καλή μεταγραφή. Κοίταξε, η μία είναι προσέγγιση, παλικάρι, συγγνώμη λίγο. Έχω φίλο Ηρακλειδέα, ο οποίος πήγε στο Καπτατζόγλιο προχθές, θα του δείξω του Μαριού, είναι στη γειτονιά μας εκεί πέρα, τον ξέρει. Για τον Μπερμπάντοφ πήγε. Πήγα, μου λέει, μόνο για την παιχτούρα αυτή τον Μπερμπάντοφ. Είναι παλέμαθο. Δεν θα μου το δείξεις. Είναι παλέμαθο φίλο. Τραγικό. Είναι παλέμαθο. Είναι Ηρακλειδέα. Τραγικό σου. Θα μάθεις να τον βάζεις πάνω από τα πρόσωπα, την ομάδα σου, καλά, αυτό είναι γεγονός, πάνω από τα πρόσωπα, γιατί εσύ είσαι μπαοξής, είσαι ο μεγαλύτερος προσωπολάτρης της Ευρώπης. Αλλά η κουβέντα τώρα, άλλο σου λέει, αυτό είναι παιχταρά σου λέει το παιδί. Πήρατε το Ζαγοράκι στα 35 να πάρετε πρωτάθλημα το γούμενο, 20.000 ταγάρια στο αεροδρόμιο, ταγάρια στο αεροδρόμιο, κάνατε τον Καρσία, έπαιξε στη Ρεάλ. Το παίχτη που δεν είναι παιχταρά στον Μπερμπάντοφ, αυτό σε ρωτάει το παιδί τώρα. Λοιπόν, αδερφέ, εσύ οριστούς, respect, blind guardians. Ούτε να ακούσω, αδερφέ. Εσύ με ρωτάς τώρα για τον Μπερμπάντοφ, ο οποίος ο Μποτίας σας εντερπάκα έχει πιο πολλά κόλλα από αυτόν και ο Μάτζιος. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Πάμε, άντερε, άντερε. Αυτό παιδί, μην του μιλάς το παιδί, έλα, παιδί, μια χαρά σου μιλάτε. Τώρα νέο παιδί, μιλάς, εντάξει, μωρέ. Σου φορτώσανε τώρα το Ζαγοράκι. Εντάξει, ωραία. Προσωπολατρία. Σου φορτώσανε με τον Γκαρσία προσωπολατρία. Φάγε τον Μπερμπάντο. Έχω την αίσθηση ότι το ζηλεύετε τον Μπερμπάντο, βρε. Έχω την αίσθηση ότι το ζηλεύετε. Να το ζηλέψουμε, γιατί ρε. Γιατί μπεκταράζει μεγάλο. Αλλά έχουμε χάσει τα ίδια. Κάτσε, τι το ζηλεύει. Το ρήμα του Τζόρντα για να σου την πει. Το ζηλεύουμε τον Μπερμπάντο. Θα τον ήθελε στον Ηράκλειο τον Μπερμπάντο, εσύ. Θα ήταν η μεγαλύτερη μεταγραφή του αιώνα του Ηρακλέω. Είχα πάρει σινιόρι. Πιο μεγάλο είναι από τον Μπερμπάντο. Είχα πάρει σινιόρι. Στα 43. Στα 37. Βουμβαρδιστή. 42 χρόνια ήταν ο Ιωσή. Στα 36. Τι λε, Μανώλη, αλλά έχουν εξαφανιστεί τα έθνη του. Γελούσαμε στο κήπεδο. 36 ετών ήταν. 36. Γελούσαμε στο κήπεδο. 35,5. Α, προσωπολάτρε, μα έχετε πιει τη ζωή με την προσωπολατρία σα. Κάνατε τον ΑΕΞΗ να πούμε παοξή. Επειδή πήρε το γιο. Αν η Ζήλια ήταν ψώρα, θα είχε κολλήσει όλη η χώρα. Μπερμπάντοφ είναι παιχταρά. Ό,τι θέλετε πείτε. Φρε παιχταρά. Ο Μπερμπάντοφ είναι. Τέλος, κάποια στιγμή ήταν από του ζένια του, έτσι. Τρεις φορές έπιασε και την μπάλα. Πολύ σωστά έγραψε κάποιο δημοσιογράφο σε άρθρα του. Με το μύτο του ποδιού του σταμάτησε στον αέρα την μπάλα. Το ταβάνι του ήταν. Το ταβάνι του, η στιγμή ταβάνι ήταν όταν αγωνίστηκε με τη φανέλα μου εναντίον τη Μπαρσελόνα. Που περίμενα, μπήκε και μαζί με Βούλγαρου στο ξενοδοχείο στην Αθήνα που καταβήκαν για να δουν ACD συναυλία στο ΟΑΚΑ, ήμασταν μαζί και μου λένε οι Βούλγαροι, friend. Now Dimitar, Dimitar goal και λέω άντερε παιδιά μακάρι, άντερε παιχταρά μου Βούλγαρε και είναι επί 32 λεπτά, είναι έτσι. Πώς το είπες, παιχταρά μου Βούλγαρε, δεν μπορείς είναι να φωνέψεις ότι ήρθες στο μεγάλο έτσι. ΠΑΟΚ αυτό. Και με κοροϊδεύουν εμένα τα νανοειδή, υβηροειδή, ποδοσφαιροειδή. Αυτό είναι. Επόμενη. Άσε με τώρα. Επόμενη γραμμή, έλα. Άσε με τώρα. Πάμε, επόμενη. Είχα τα αλκάιδα με Μπερμπάτοφ. Θα πάρω ρε τσιγάρα. Έπαιξα πολλά μεγάλα μάτς με 10 παίκτες. Στη United. Πάμε. Ναι. Όταν εσύ δεν ήξερε τι είναι ο Μπερμπάτοφ, τον έμαθα τώρα φέτος. Εγώ δεν ήξερα τι είναι Μπερμπάτοφ, ρε. Για πες μου. Εγώ δεν ήξερα τι είναι Μπερμπάτοφ, ρε. Δηλαδή, πόσα μάτς έχεις δει τότε να με Μπερμπάτοφ. Αρκετά. Πόσα. Αρκετά. Αρκετά. Ναι. Εγώ κανένα τότε. Επόμενος. Ναι. Γεια σας, παιδιά. Να, καλησπέρα κύριε Κώστα. Ζεις, τι κάνεις, ε. Έχεις πολύ καιρό να βγεις στο Λίμπερο. Είναι αλήθεια. Λοιπόν. Γιατί. Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Φόρτος. Τι φόρτο. Εργασίας. Χάρηκα, χαίρομαι που είσαι, από υγεία είσαι καλά. Δόξα τω Θεώ. Αυτό. Συνταξι... Λοιπόν, συνταξιούχος δεν είσαι. Τι σημασία έχει αυτό. Τι φόρτο έχεις. Με τα εγγόνια ασχολούμαι πολύ. Με τα εγγόνια. Ναι, ναι. Και αυτό είναι φόρτος. Φόρτος, χαρά είναι. Ευχάριστος φόρτος θέλει να πει ο άνθρωπος. Ευχάριστος φόρτος, χαρά. Φορτώσαν τα εγγόνια, εντάξει. Λοιπόν, Τζόρνταν,
Δεν χρειαζόταν σήμερα αυτό το πέναλτι για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, έτσι κι αλλιώς θα κέρδιζε. Το είπα την αρχή αυτό. Έτσι κι αλλιώς θα κέρδιζε. Ε, ας μην το έπαιρνε. Ας μην το έπαιρνε, να μην γίνει Ολυμπιακός και καλά. Έτσι κι αλλιώς θα κέρδιζε, αλλά για μένα... Ο επόπτης έβγαλε τη σημαία την ελληνική, νομίζω ότι είναι 28 Οκτωβρίου. Για μένα, φταίει ο επόπτης που μπορούσε να το υποδείξει στον Βιερίνη. Γιατί δεν το υποδείξει, για μένα φταίει το γιατί το έδωσε. Στο Βιερίνη. Γιατί είναι μισό μέτρο, Τζόρνταν είναι μισό μέτρο. Άλλο σου λέω, γιατί το έδωσε. Σε βόλεψε. Άλλο βόλεψε, όχι εμένα. Εσένα δεν σε βόλεψε. Άκουσε τι είπε. Ούτω ή άλλω θα κέρδισε. Αφού είστε τίμοι, να το ρίχνετε άλλο. Όχι να μην πάει ο Μπερμπάτο να το χτυπήσει. Λοιπόν, Τζόρνταν. Είμαι καλά. Λοιπόν, να φόραζε η κερκίδα σου έξω! 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 Αλλά το κόκκα! Μην γίνεσαι στο λακκαμάρι τώρα. Από την κερκίδα κανείς δεν μπόρεσε να καταλάβει ότι είναι έξω. Τι, τη σούρα. Μετά το είδαν αυτό. Από τη σούρα, από τι, από τη ρετσίνα. Στο replay του. Δηλαδή, αν καταλάβαιναν, θα λέγανε βγάλω το έξω. Τον πάω, θα το ακούεις αυτό. Σιγά, έλα, Τζόρνταν. Θα πρέπει κάποιος αυτόν τον Τζαβέλα να του τραβήξει τα αυτιά. Να τον διώξει θα θέλει. Ποιο? Τον Τζαβέλα. Να του τραβήξει τα αυτιά. Δεν είναι για τον Πάοκ ο Τζαβέλας. Παράγεινε τον κακό. Τι έκανε. Ο Τζαβέλας τον κακό είναι για αλλού. Γιατί κύριε Κώστα, τι έκανε σήμερα ο Γιώργος. Λοιπόν, πολύ πρόκληση ρε παιδί. Αυτό το αγκάλιασμα που κάνει στο χτύπημα του κόρνερ και γκρεμίζει τον Μπέρκετ. Ο Τζαβέλας έχει γίνει καραγκιόζι με στο γήπεδο. Ευτυχώς που δεν το είδε. Συγγνώμη, ο Κώστα και καλή ο Τζιάδη πάλι. Μισό. Ο Κώστα και ο Βίτορ δεν του αγκαλιάζουν. Ο Τζαβέλα τον αγκαλιάζει και τον κάνει. Η ίδια όλα γίνεται. Παρά αύριο θα τον έχουν κορυφαίο τον Τζαβέλα. Τέλος πάντων. Κάποια φιλαράκια. Εσύ φίλε. Με χαλάει. Πρέπει να φύγει από τον ΠΑΟΚ αυτός, γιατί πάλι άνω κάτω θα τον κάνει τον ΠΑΟΚ. Τι, γιατί, τι σε έκανε. Έτσι, με χαλάει αυτός. Πέρσι δεν μιλάει. Θέλω να με πει γιατί χάθηκε το περσινό πρωτάθλημα ο Τζαβέλας. Τα έλεγες αυτά. Όχι, να με πει γιατί χάθηκε το πρωτάθλημα το περσινό μου το πει ο Τζαβέλας. Ακούω το μισό λεπτό. Όταν ήρθε στο ραδιόφωνο. Αυτά τα καρακιουζλίκια αλλού. Δεν μασάω εγώ. Να. Λίγο. Όταν ήρθε σε εκείνη την εκπομπή. Εγώ ήθελα να κερδίσω πάω στο Καρεσκάκι εκείνη την εκπομπή. Γι' αυτό δεν μίλησα. Πήραμε το διπλό και μετά άρχισα τα λέω να πω. Δεν μίλησε πάλι. Έκανε την κότα. Όταν έκανε ο Τζαβέλας τζόκινγκ και σου ρίχνει την τεσάρα για να φύγει ο Αναστασιάδης, πάλι δεν μίλησες. Α, μπράβο, καλά τα λες τώρα. Γιατί δεν μίλησες. Προδώσα την ομάδα λοιπόν. Γιατί δεν μίλησες τότε. Δεν έχει μπέσει αυτός. Γιατί, πρέπει να φύγει. Γιατί τότε δεν μίλησες παλιοκοντά. Για να κερδίσει ο Πάκου μες στο Καρασκάκι. Κέρδισε. Μετά με την Τρίπολη σου λέω. Τα πάμε μετά. Δεν είπες μετά. Έχω βίντεο εγώ δικό μου. Κάθισε με το φρύδι έτσι. Σαν τον Βρυκόλακα, σαν τον Δραγκουμένη. Στόχος πρωταθλήματος δεν υπάρχει τώρα. Πέρσι υπήρχε. Λοιπόν, λέγε κύριε Κώστα. Όχι, εσύ φίλε Εξή. Ναι, σας ακούω. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας είναι ΑΕΚ. Το ξέρω, το ξέρω. Πάνω από μισό αιώνα, έτσι. Σας ακούω στο ραδιόφωνο που φαίνεται στο Μάριο. Πάνω από μισό αιώνα και θα σου πω το εξής. Όταν έχεις την απέτηση να φέρεις μεγάλο προπονητή, θα έχεις και πολύ καλύτερο ρόστερ. Εντάξει. Με αυτούς τους παίκτες. Συγγνώμη κύριε Κώστα, να σας διακόψω λίγο. Ναι. Αυτά για μένα είναι μαζί, συνδέονται. Όταν έρθει ο μεγάλος προπονητής, θα φέρει και καλούς παίκτες. Ακριβώς. Για να συμφωνήσουμε. Δεν μπορείς να έχεις πρώτα. Από πού θα έρθουν οι καλοί παίκτες. Ναι, αλλά μετά θα έρθει ο μεγάλος προπονητής. Το μεγάλο προπονητή τον κάνουν οι καλοί παίκτες. Το Δέλα, γιατί δεν τον πήρατε καλούς παίκτες. Έλα ρε. Μάριε. Γιατί δεν πήρες το Δόνι. Όχι, άλλος λέει ο κόκκινος. Το Δέλα γιατί δεν πήρατε καλούς παίκτες. Αυτή λέει. Γιατί πήρατε καλούς παίκτες στον Δόνι. Γιατί και μετά έρθει ο Γερμανός, ο Σαντουιτσάς. Κόμπλεξ, γιατί βγάζετε. Και του βάλατε με τα χρήματα. Λέει ο Κυρκώστας γιατί. Ο Δόνις με το υλικό του Στέφεν, γιατί ο δεν είναι ο άνθρωπος. Πέλκες, Κίτσκι. Ο Δόνις είναι ψυχάδε. Κόμπλεξ, γιατί βγάζετε. Γκαρσία, ρωτάει ο άνθρωπος. Γιατί θέλει μεγάλο προπονητή, ο μεγάλος προπονητής θέλει μεγάλους παίκτες. Και εγώ λέω, το Δέλα γιατί δεν το φέρατε μεγάλους παίκτες. Έλα ρε στην Τζόρνταν. Για το Δόνι δεν το πιστεύω. Να σου πω κάτι. Ο Δέλας, όπως και ο Παπαδόπουλος του Ηρακλή, θεωρώ ότι το μεγάλο τους λάθος και ποιο ήταν. Ποιο. Ότι σαν να ντρεπόντουσαν να πούνε κάποια παιδιά από την περσινή χρονιά που ανέβηκαν φυγέτε. Μαζί. Φυγέτε. Κάτσε να ολοκληρώσει. Λες και, ήταν υποχρεωμένοι. Όχι, μην λες. Φίλε, ανέβηκε η Άκη. Λοιπόν, δεν χρειάζεται δηλαδή να παίξει. Να ολοκληρώσει ότι υποχρεωμένοι. Ναι. Καταλάβατε κύριε Κώστα, τι θέλω να λοιπόν, πω. Ότι δεν πρέπει να είσαι υποχρεωμένο σε κανένα παίκτη. Ναι, κύριε Κώστα μου, ναι, κύριε Κώστα. Μάριε, σε σένα απευθύνουμε και τώρα στα δικά μα. Ναι. Λοιπόν, ξεκίνησε η κινηματογραφική λέξη, είδα τον παράλογο άνθρωπο του Γκουντιάλ και μάλιστα. Το ταινιάρα. Αλλά άκου τι θα σου πω τώρα. Ναι.
Κάποιος μεγάλος ηθοποιός είπε το εξής. Η ερμηνεία ενός ρόλου είναι η εξομολόγηση του, του εαυτού σου διαμέσου του ρόλου. Κλαίω. Ναι, Όρσον Ουέλς. Τι κουλτουριάρια είναι αυτά. Έτσι θα πάρω τον πρώτο το σκηνοθετή. Δημήτρης Χόρν. Ο Δημήτρης Χόρν, μπράβο. Ναι, χρόνο. Ναι, Δημήτρης Χόρν. Τεράστιος. Μεγάλος Δημήτρης Χόρν. Κωστή, σε περιμένω στην Κατερίνη όταν θα πει. Κύριε Κώστα, επειδή είστε λάτρης του κινηματογράφου, πάντα δείτε το Macbeth. Το Macbeth, να το δει, το Macbeth. Με τον Φασμπέντερ. Είναι σαν να βλέπεις θέατρο στο πανί. Κύριε Κώστα, εγώ ήρθα και δεν δεν έχουν περάσει καθόλου τις τράπεζες για σένα. Δεν έχουν περάσει καθόλου τον εσωτερικό λόγο. Μου το είπε ο διευθυντής. Μου το είπε ο διευθυντής της τράπεζας. Μου το είπε το τηλέφωνο, το έχει πάρει το δικό μου. Δεν το είχε μαζί του ο διευθυντής, να πω. Έψαχνα να μου το βρει και δεν το είχε μαζί. Διάλειμμα, διάλειμμα. Εκεί ο Γκορμπάτοφ. Ο Γκορμπάτοφ, ξέρεις που κάνει τρελή εμφάνιση εκεί. Ξαναπάρε και άστο μέσα στον ημιτελικό με την Τότεναμ που η Τότεναμ είναι 30 κλάσεις καλύτερη. Και πηγαίνει τελικό η απάτη της Λεβερκούζα. Κύριε Κώστα, ξαναπάρε και εδώ στο μέσο. Ο Μάριο το έχει. Διάλειμμα. Θα το πάρω από τον Μάριο. Διάλειμμα, διάλειμμα. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με bonus. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sport Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Θέλεις να πετάξεις κάτι που δεν το χρειάζεσαι και να κερδίσεις από 100 έως 1000 ευρώ? Βεβαίως! Την πεθερά μου! Αδελφοί Τσιλιμπόνι, εμείς δεν σας πληρώνουμε για να πετάξετε την πεθερά σας. Ερχόμαστε άμεσα. Εκτιμούμε δωρεάν το παλιό ή τρακαρισμένο αυτοκίνητο, ακόμη και το φορτηγό σας, και σας πληρώνουμε άμεσα από 100 έως 1000 ευρώ ανάλογα με την αξία του. Αναλαμβάνουμε δωρεάν όλη την νόμιμη διαδικασία από την ΕΔΟΕ. Αδελφοί Τσιλιμπόνι, πληρώνουμε από 100 έως 1000 ευρώ για κάτι που δεν χρειάζεστε. Διασταύρωση Νεοχορούδας, στον παλιό δρόμο Κυλκής. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Εφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Εφη. Ολύμπου 23 231 0515 017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Εφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Εφη. Ολύμπου 31 231 0555 703. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφιαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο.
τηλέφωνο 2310-282-400. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 2310-922-710. Βαρέθηκες να ψάχνεις το ιδανικό συνεργείο? Κουράστηκες να αλλάζεις κάθε λίγο γιατρό για το αμάξι σου? Ανέβα την Κλεάνθο στην κάτω Τούμπα και μόλις αντικρίσεις το γήπεδο του ΠΑΟΚ, στρίψε αριστερά στη Διογένους. Φτάσε στο νούμερο 35 δεξιά και άραξε. Εκεί ο Άγγελος Πετμεζάς και ο Κοσμάς Τότης σε περιμένουν. Για σέρβις και για υπηρεσίες παντός τύπου. Έως 1600 κυβικά λάδι και φίλτρο για 7.500 χιλιόμετρα μόνο με 40 ευρώ. Δώρο στο σέρβις η κάρτα καυσαερίων. Σέρβις κλιματισμού, ελαστικά, αλλαγή αμορτισέρ και συνεργασία με φανοβαφείο και ηλεκτρολόγο. Χωρίς να μετακινηθεί το αυτοκίνητο από το συνεργείο μας. Nissan, Hyundai, Ford, Chevrolet, Kia, Toyota και όλα τα μικρά και μεσαία αυτοκίνητα της πιάτσας. Η μάντα χρονισμού άλλαξες. Παρακαλώ. Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω? Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Τηλεφώνη 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. 231-085-2727. Τι έγινε? Τι να γίνει? Μ' αρέσει που λες δεν γουστάρω. Σαν πάω να παίρνω τέτοια πέναλτι. Φυσικά δεν το γουστάρω. Αλλά δεν είπες την κοινωνία του έξω περπάτω. Αν ο κόσμος έβλεπε ότι δεν ήταν, ήταν έξω από την περιοχή. Δεν το πανηγύρισε. Πιθανό να το έλεγε στην το έξω. Ναι. Γιατί ήταν εμφανής η διαφορά. Ο Πάκου θα κέρναγε σίγουρα. Δεν το συζητάμε. Ναι. Και α σου πω και κάτι άλλο. Άμα ήταν για πάρτι μου, ρε φίλε, σου μιλάω ειλικρινά, α το περνά, δεν με χαλάγε. Α είναι και δεν είναι κάθεται καλά σε μερικού αυτό. Αλλά το σφυρίξανε για τον άλλον, όχι για μένα. Λοιπόν, για του οπαδού των ομάδων. Του φέρουν ένα παίκτη 35 χρονών γενικότερα, ο οποίος έχει διαγράψει ένα λαμπρό παρελθόν στην ομάδα του. Αλλά έρχεται τραυματίας ή έρχεται αργός ή έρχεται να πούμε με πρόβλημα κτλ. Η ιστορία είναι ότι στην ομάδα σου αυτός, δηλαδή εσύ στη δουλειά σου. Άστο, μην το μειώνεις. Άστο, μην το μειώνεις. Άστο, να το λέει ο Πανούτσος ότι όποιος έρχεται με μεταγραφή στην Ελλάδα πρέπει να το βλέπει σαν σκαλοπάτι για το σαπάνο. Χέσε με τι λέει ο Πανούτσος μόνο τώρα. 10 ομάδες το θέλανε. Μην μειώνεται άλλο. Φτάνει. Εμένα άκου. Γιατί τον κόψανε στην Αγγλία? Τον κόψανε στην Αγγλία. Γιατί τον κόψανε? Καταρχήν τελευταίος σταθμός ήταν στη Μονακό. Γιατί τον κόψανε στην Αγγλία? Δικό σου είναι, πες μας. Εσένα το ξέρεις. Εσύ το δικό σου πες μας. Γιατί στην Άστον Βίλα λες. Ναι, γιατί τον κόψανε? Και το δεύτερο. Έχεις μια δουλειά εσύ. Πιάσ' τον Βίλα. Πουλάς φρούτα. Πιάσ' τον Βίλα. Πιάσ' τον Βίλα. Λοιπόν, άκουτο. Ο καλύτερος πολιτής φρούτων λοιπόν, το οποίο είναι 80 χρονών, έρχεται με Αλσχάιμερ να πιάσει δουλειά, τον παίρνει. Λοιπόν, ακούστε να σα πω. Όχι, θα σου απαντήσω. Τον κάνει πρόταση 2 χρόνια ο Σαββίδης στον Περπάτο. 2 χρόνια. Βεβαίως. Αυτός είναι τραυματίας. 2 χρόνια τον έκανε πρόταση και του είπε: θα σου δώσω 1,5 εκατομμύριο το χρόνο για 2 χρόνια 3 εκατομμύρια, συν 500.000 κάθε χρόνο του μπόνου που θα πάρει ανάλογα. Και του λέει ο Περπάτο: ένα χρόνο θέλω συμβόλαιο. Άμα ήταν εξοφλημένο, θα τα παίρνει και τα 2 τα χρόνια. Ένα χρόνο συμβόλαιο. Και θα δω το ελληνικό πρωτάθλημα. Εάν δεν με σφυρίζουν offside 2 μέτρα πίσω από τα στόπερ, πιθανόν να υπογράψουμε και το δεύτερο. Ένα συνένα. Σφύριξε κανένα offside. Θα το δει, ακόμα δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε. Τώρα... Καλά, Μάρτιο, Νοέμβριο. Καλά, τώρα εντάξει, δεν το σφύριξε κανένα offside. Ναι. Θα δούμε στη διάρκεια τη σεζόν.
Θα το δούμε. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου. Καλησπέρα. Ολυμπιακός είμαι. Καλώς ήρθατε. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον Μάριο και στον Τζόρνταν. Ναι. Θεσσαλονικιός, παλικάρι μου. Από Βέρεια. Βεριώτης Ολυμπιακός, λοιπόν. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, Τζόρνταν, ναι. Την προηγούμενη φορά που ήταν η εκπομπή μετά το μάτς πάγω Ολυμπιακός, είχες πει ότι φάνηκε ο Ολυμπιακός πιο φρέσκος. Ναι. Αυτό δεν είναι, πιστεύεις, η δικαιολογία? Όχι. Θα σου πω κάτι, ρε φίλε. Ολυμπιακός είχε και Arsenal και ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Εσύ είχες και Dortmund. Να απαντήσω. Πόσο πήρε Arsenal? Να απαντήσω. Έπαιξε τρίτη με Arsenal. Εγώ έπαιξα πέμπτη μέχρι τις 12 το βράδυ. Μπάλα παίζαμε. Και αν δεις και την Dortmund, πέντε έφαγε από την Bayer. Ναι. Και οι δύο ήταν ταλαιπωρημένες ομάδες. Τα δώσαν όλα. Άσε το Μάριο τώρα. Πέντε δεν ήρθαν εδώ. Τέσσερις δεν ήρθαν. Με 7. Σε πέντε, μην μετράμε πάλι. Τα είπα στο ράδιο εκεί το βράδυ. Πέντε δεν ήρθαν. Τα παίξαν εδώ πέρα, τα είπα εκεί την ημέρα στο ράδιο. Πέντε δεν ήρθαν. Σε παρακαλώ, μην μειώνεις. Και εγώ ράδιο κάνω. Ρε πως είναι ράδιο πρωί βράδυ. Τα έβγαλα εγώ, την εντεκάδα έβγαλα. Πρωί βράδυ ράδιο βγάλω, τι κάνω, τι κάνει. Πρωί βράδυ. Σε παρακαλώ. Με ρεπόρτερ του πάω δίπλα το πρωί, πέντε παίκτες. Ένα στοίχημα. Τώρα θα τη βγάλω. 7. Με πόσους παίκτες δεν ήρθε? 7 παίξαν εδώ πέρα. Με 5 παίκτες δεν ήρθε εδώ. 50 ευρώ στη γυμάλα. Τώρα τα έχω εδώ μαζί. Α, τώρα τα έχω εδώ. Τα έβγαλα εγώ και την ώρα. Άντε. Βέβαια τον Κόλκα μαζί μας στην πρωινή. Και με τον Βεντούρη το βράδυ τον Παοξή στην πρωινή μου έχω πιστεύει. Λέγε, μου λέγε, συνέχισε. Όλοι Τζόρνταν εκείνη την εκπομπή την είχα πει. Έμπα στον υπολογιστή και δεν σου πει. Χούμελς, Παπασταθόπουλος, Ερντογάν. Το τουρκάκι. Φίλε, έμπα στον υπολογιστή και δεν σου πει. Μικηταριάν. Έμπα, φίλε, έμπα. Και ένα ακόμα. Α, και ο Παμεγιούγκ. Πέντε. Ρετζόρνταν. Λέγε, λέγε. Άντε στο διάλογο τώρα, τρελαθούμε. Στίχημα, ρε, για να έχει δικαίωμα να μιλάς. Πέντε, να σου λέω. Πέντε, του είπα αυτού. Στίχημα, πέντε. Μα τώρα του είπα, κόρη μου, γράφει. Γιατί δεν πάει στίχημα. Ναι, Ρετζόρνταν, αυτοί οι πέντε δεν είναι δεκαδά. Ορίστε. Αυτοί οι πέντε που είπα εγώ δεν ήρθανε. 50 ευρώ. 50 ευρώ. Αυτοί οι πέντε που είπα εγώ δεν ήρθανε. Όχι, ποιοι παίξανε με την Ντόρτμουντ. Με την Μπάγκερ και με τον Μπάουκ. 7 παίξαν εκεί, 7 παίξαν εκεί. Είσαι τραγικός, ρε. Εγώ είμαι τραγικός. Είσαι τραγικός. Κάτσε καλά. Ποιοι δεν ήρθαν εδώ. Αυτοί οι πέντε λέγε, ρε, φίλε, δεν ήρθαν εδώ. Το μένος είναι αντίθετο. Ο Μένιος, δεν ήρθε. Άστον. Λέγε. Τζόρνταν, αγόρι μου. Πέντε, φίλε. Πέντε δεν ήρθανε. Ρε εσείς. Κάνω εκπομπή το πρωί με ρεπόρτερ του Μπάουκ και το βράδυ με Παοξή κολλημένο από τον Εύος μου. Βγάλετε λεφτά εδώ. Στο Λίμπερο. Κάντε λεφτά, ρε. Βγάζω ό,τι θες. Ότι για τους πέντε που δεν ήρθανε. 7 παίξανε στην Τούμπα, 7 παίξανε και με την Μπάγια. Αυτό γάμισε. 7 βασικοί. Αυτό είναι δεν ήρθανε. Τώρα τι να γιατί αλλάζει η διαχείριση οικονομίας του αγώνα. Εσύ μη βγάζετε αντιπαοξίδικο μένος. Τι αντιπαοξίδικο. 7 παίξανε στην Τούμπα, 7 παίξανε και με την Μπάγια. Κωστή, συγγνώμη, τα ελληνικά μου είναι άσχημα. Εσύ, ποιοι δεν ήρθανε εδώ. Αν μου πεις χθες. Μου πεις ότι βγήκα χωρίς τη γυναίκα μου. Ρε εσύ. Εγώ δεν πρέπει να σου πω ότι πια βγήκες. Κολοτούμπα μην κάνεις. Στην δεκάδα ήταν 7 εδώ, 7 εκεί. Απλά πράγματα. Τι ασχολούμαι ρε πατέρα. Καλά τι ασχολούμαι εγώ. Τι ασχολείσαι λένε μαλάκα τώρα με το άντε. Άντε δε. Ασχολείσαι. Άντε άστο. Άντε. Λέγε φίλε. Θα με αναγκάσω να σου μιλήσω για σένα επειδή σε πάω σαν άνθρωπο. Άστο τώρα. Γάμισε. Γάμισε με. Τι κάνω εγώ το πουλί μου παίζω. Πέντε Τζόρνταν, είχαμε αρχίσει να 80 ώρες την εβδομάδα ραδιόφωνο κάνουμε. Έλα. Πρέπει να κάνει τη σχέση 100. Τη δικαιολογία δεν ψάχνει, ρε φίλε. Τι δικαιολογία να ψάξω, ρε φίλε. Πες, χάσαμε. Πες του ρε Ολυμπιακέ ότι ήρθε εδώ η Ντόρτμουντ αποφασισμένη να νικήσει. Μισό λεπτό, ρε αγόρι, μισό λεπτό. Και με 11 βασικούς. Πόσες ευκαιρίες έκανε ο Ολυμπιακός του Μπαδό, εδώ απλά πράγματα που. Τζόρνταν, να σου πω κάτι άλλο, περιμένω. Όχι, απάντησα. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά, το ποδόσφαιρο. Δεν είναι με το τσουβάλι της πατάτης να τη ζυγίσουμε για τα καλά. Καλά, ρε, τρεις ευκαιρίες έβγαλε ο Ρομπέρτο Ορτον, είδες τι έκανε. Άμα είναι ικανός, ο άλλος μπορεί και τη μισή φάση να στηκάνει. 11 κόρνερ πάω και ένα Ολυμπιακό του Απόλυτο. Δεν μετράνε αυτά. Καλά, μαϊμού νίκη πήρε ο Ολυμπιακός μου. Από πώς είναι ο Ολυμπιακός 0-2, τι χερό να πω. Τζόρνταν. Τι είμαστε καλά, τι εδώ να κάνουμε. Το άνοιξε ο πάτος του Ολυμπιακού στην Τούμπα. Ρε τι ξεφτυλάνε αυτοί που κάνετε, ρε. Είναι δυνατόν, ρε. Μα αυτό λέω κι εγώ. 11 κόρνο ΠΑΟΚ, ένα Ολυμπιακό στην Ισοπαλία. Εδώ μα είπε το πολύ 6 να τρώει ο Ηράκλειο. Το πολύ ακόμα ένα. Άλλα 10 έπρεπε να φάει ο Ηράκλειο. Το είδε το μάτι. Άλλα 10 δεν το είδε. Μόνο τέρμα σε έπαιζε, ρε. Τζόρνταν, α πούμε καλά, ότι εσύ το είδε και με μεγάλη προσοχή είμαι σίγουρο. Είναι επειδή αντίπαλο είναι Ολυμπιακό. Είδε με προσοχή το Άκυρα Κλει. Τέλος πάντων, ωραίος Παοξής αυτό το μήνυμα. Πήρα κούπα, πήρα μπλούζα. Να σου πω και κάτι άλλο. Αν δεν παίζαμε σε καμιά τούμπα και παίζαμε σε κανένα άλλο γήπεδο, δεν θα είχε βάλει μόνο δύο Ολυμπιακούς, το ξέρεις αυτό. Εσύ με τρεις ευκαιρίες, άμα βάλεις 10 γκολ, θα είσαι μάγκας. Ρε φίλε, εγώ σε καθάρισα πρώτο μήνυμα και μετά θα μάθω. Σου είπα παλικάρι, τρεις ευκαιρίες έβαλες. Όταν το κάνεις 0-2. Όχι, αγόρι μου, ήσουν απάτος. Με τρεις ευκαιρίες έβαλες 2 γκολ. Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτό το είδε με 10 φίλους του Παοξίδες και τον είπαν ότι δίκαια χάσαμε.
Τέλο πάντων, Μάρια, μια ερώτηση. Ναι. Έβλεπα χθε την εκπομπή που είχε κάνει ο ραπ με τρέγια, μπουγάτα κλπ. Και είχε πάρει τηλέφωνο ένα φίλο Ολυμπιακό που παίρνει συχνά τηλέφωνο. Ναι. Και τον ρωτά αν θέλει Μάρτιν Γιόλ ή τον Ισπανό. Το θυμάσαι. Α, τι ρώτησα εγώ, αν θέλει. Αν θέλει Μάρτιν Γιόλ ή τον Ισπανό, τον Σκρίμπα, θυμάσαι. Ποιον Ισπανό, δεν παιδιά. Ένα. Αν θέλει τον Μάρτιν Γιόλ τον Ολλανδό, ναι, που ήταν στη Φούλα, ναι. Ή τον ναι. Ισπανό που είχε ήθελε να πάρει Ολυμπιακό. Ή έναν Ισπανό, ποιον δεν θυμάμαι καν. Ναι, τον και τι είπα εγώ. Και τι πράγμα, τι είπα εγώ. Και σου λέει αυτό τον Μάρκο Σίλβα, τον τη Sporting Λισαβόνο. Το έχει μετανιώσει σε εισαγωγικά αυτό. Αν το έχω μετανιώσει εγώ. Σε εισαγωγικά. Το κατάλαβα, παλικάρι μου, ναι. Εγώ τι απάντησα, παιδιά, συγγνώμη, χάθηκα γιατί με αποσυντώνησε ο Τζόρνταν. Εγώ τι είπα στον φίλο του Ολυμπιακού. Παίρνει τηλέφωνο τέλο πάντων, ρε παιδί μου αυτό και το ρωτά. Δεν σου ρώτησε τίποτα. Απλά του λε το άγιο εκεί πέρα. Άμα θέλει Μάρτιν Γιόλ ή τον Ισπανό. Και εσύ του λε και αυτό σου λέει τον Ισπανό τη Sporting Lisbon, τον Πορτογάλο τη Sporting Lisbon. Αυτό. Αισθάνεσαι λίγο και καλά βιωμένο, σε εισαγωγικά. Ε, ναι, βέβαια. Επόμενη γραμμή. Ποιο Μάρτιν Γιόλ, ο Μάρτιν Γιόλ είναι ο φίλο που θα φέρει η απάντηση αυτή. Ο Μάρτιν Γιόλ θα έρθει εδώ με το αφιψηλού το κέντρο βορειοευρωπαϊκό. Τώρα. Το μπάσκετ, τι κάνατε. 7.000 είχαν μέσα. Το ανοίξαν το Αλεξάνδρου. Τι πράγματα να δω, δεν ξέρω. 9.000 είχε μέσα. Κορδεόν το πάλι. 5.500 πριν το Αλεξάνδρου. Τι 7 γίνεται. Γιατί ποιο είναι το παλατάκι. Να, το μήνυμα. Γιατί δεν του δίνετε το παλατάκι. Του δώσουμε το παλατάκι. Έχει εμεί μια φορά το παλατάκι. Σε αγώνα μπάσκετ. Ω, βαρύ αυτό που λέω. Γιατί, τι βαρύ. Αυτό που λέει βαρύ, τι. Ρε, δηλαδή να του δώσουμε εμεί για έδρα, να το κάνουν έδρα. Να του δώσουμε το παλατάκι. Πόσο χωράει το παλατάκι. Μισό λεπτό. Να του δώσουμε. Το παλατάκι παίρνει 9.000 μέσα. Ωραία. Γέμισε το με τον Ηρακλή στο Final Four. Μέσα ήμουν. Με τον Ηρακλή. Μόνο με τον Ηρακλή γέμισε. Μια μισή ώρα και μπροστά μπήκα. Ναι. Μόνο με τον Ηρακλή. Κάτι με Ολυμπιακού που γίνανε sold out με Παναθηναϊκού. Μόνο με τον Ηρακλή γέμισε. Για να γεμίσει, δεν του το δίνετε. Εννοώ να κρέμεται τσάπια. Να γεμίσει τσάπια. Πού, σε ποιο παιχνίδι. Στο Final Four στο μπάζα. Με Αμερικάνικη σημαία. Μόνο του να παίξουν με άλλη ομάδα. Ναι. Να σου το δώσουν, να πάει με άλλη ομάδα. Γιατί δεν το δίνετε. Να παίξει Άρης Ολυμπιακός δηλαδή. Πέντε δεν ήρθανε, φίλε. Ας πάει, ας το δώσει. Πέντε. Γιατί να πάμε να παίξει. Για να γεμίσει. Να γεμίσει, το γεμίσουν. Γιατί εσείς δεν πάτε. Με τον Κόλκα μαζί εκείνες τις μέρες κάνουμε το πρωί με Τσαλτίδη και Κόλκα. Κάτσε ρε Μαρία. Ποιος δεν πάει ρε φίλε. Λέω, δεν πάμε λέει εμείς στο μπάσκετ ή δεν πάτε. Όχι, δεν γέμισε. Λέει, μόνο με τον Ηρακλή λέει γέμισε ο Μαρίος. Να κρέμονται τσαμπιά, ναι. Ήτανε μόνο στο Final Four του Ηρακλή με την Παπαρίζου, άντε. Ναι. Στο βόλεϊ εννοώ. Αλλού δεν γέμισε. Να είναι έτσι ακριβώς, να είναι τσαμπιά, τσαμπιά. Δυο φορές τσαμπιά, τσαμπιά ήταν στο τέτοιο, στο βόλεϊ. Δυο φορές. Καλά, είναι γνωστό. Τρεις φορές. Μα είναι γνωστό ότι ο κόσμος του Πάου είναι φίλος της πετόσφαιρας. Α, εσείς δεν ήσασταν φίλοι. Ωραία, σήμερα θα τα τελείωσε. Δηλαδή, εσύ Μαρία, ούτε όμως τρώγεσαι ρε, ούτε ψητώ. Δεν ξανάρχομαι. Σε λατρεύω, φίλε. Ούτε όμως είναι ψητώ. Σε λατρεύω, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Επόμενη γραμμή χέρι. Και στο handball. Στο handball ναι που είπες. Ναι, πάμε ναι. Ο Κιβεντίνος. Ο Φιωρεντίνος. Ο Κιβεντίνος. Α, ο Κιβεντίνος. Καλησπέρα, Κιβεντίνε, καλησπέρα. Κιβεντίνε, χάθηκες, γκομενιάζεις. Για τη Γιουβέντους η χρονιά τελείωσε. Πήρε το διπλό στο Ίτιχαντ. Είχα τέτοιο, είχα θέσει. Ρώμα, τι έκανε το Κιβεντίνα. 0-2. Λοιπόν, η Ρώμα, μέσα στη Φιωρεντίνα. Μέσα στη Φιωρεντίνα, 1-2. 1-2. Μείωσε ένα σου, 1-2. Λοιπόν, σήμερα ο Τούντορ έκανε ένα coaching αποδείξεων. Δηλαδή, τον πιέζουν πολύ. Χωρίς δηλαδή, λόγο, κατά χτυπάει τον Μπερμπάτοφ επίτηδες. Ναι. Δεν άκουσα. Χτυπάει τον Μπερμπάτοφ επίτηδες. Όχι, δεν το εννοώ. Να κάνουμε και λίγο χιούμορ, για όσους έχουν λίγο χιούμορ. Λοιπόν, τι κάνει. Πρεσάρι στο πρώτο ημίχρονο ψηλά. Γκαντάστη για τον Μικηταριάρη, sorry, ναι. Πέντε λείπανε σε κέντρο. Με πέντε δεν ήρθε η Ντόρτμουντ. Με πέντε. Παίζανε, ρε, στο σπίτι έχω. Με πέντε. Μην κολλάμε. Συνέχισε. Λοιπόν, πρεσάρι ψηλά. Με τον Μπερμπάτοφ, ο οποίος δεν είναι για πολλά μέτρα, και πρεσάρει ψηλά έτσι ώστε να εμποδίσει την ανάπτυξη του Ολυμπιακού. Το καταφέρνει. Του Παναθηναϊκού, ναι. Είδαμε πολλές λάθος γιώμες από το στυλ και το κατάφερε. Βέβαια, σε επιθετικό πλάνο, δηλαδή να δημιουργήσει ο ΠΑΟΚ, είχε κολλήσει. Και ενώ έπρεπε να χτυπήσει από αριστερά, από το Λέοβατς, λόγω του Μαρινάκη που είναι ανύπαρκτο σαν παίκτη. Επέμενε συνέχεια να χτυπάει από τον Κάρι Ροντρίγκες. Μπράβο, ρε φίλε! Τον Καγκάβα. Πάρτε τον Άριο και λάτε σα βάλω ένα στοίχημα. Μπράβο, ρε φίλε! Ο Καγκάβα, για να καταλάβει, ήταν παιδιά από το Gladys United, θέλουν να πάνε να τον τιμήσουν, να τον δούνε βασικά. Τι να τον τιμήσουν, την απάτευτη ποδοσφαιρική. Δεν μου λέτε, ρε παιδιά, συγγνώμη λίγο. Και δεν το πιστεύω. Συγγνώμη λίγο. Με 11 παίκτες δεν έπαιξε με στην Bayern.
Γκουντογκάν, μπράβο. Σε ρωτάω, με 11 παίκτες να παίξεις στην Bayern μέσα. Από αυτούς τους 11 ή 7 που παίξαν εκεί, παίξαν και στην Τούμπα, ρε φίλε. Ελληνικά μιλάω. Εγώ λέω με πόσους δεν ήρθε εδώ η Τούμπα. Με αυτούς τους. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε δεν τους έφερε εγώ. Εγώ λέω με 7 έπαιξε αυτό εδώ. Με νοιάζει. Και με μόνο που μιλάμε για τον βασικό δίδυμο της άμυνας, ρε παιδιά, τώρα... Και μόνο που είναι τα δύο στόπερ φτάνει. Εμένα δεν με νοιάζει. Και μόνο που μπροστά δεν σου έφερε τον άλλον. Ρε εσύ, Τζόρνταν. Εντάξει, που είναι δηλητήριο. Το παιχνίδι με την Τόρντου πήγατε το ποδόσφαιρο σε χρόνια πίσω. Ποιος? Ο ΠΑΟΚ, ξεκίνη το μάτς. Χρόνια πίσω το πήγατε το ποδόσφαιρο χρόνια πίσω. Εθνική με Ρεχάγγελ. Άστο. Όχι, η εθνική του Ρεχάγγελ, φίλε, είχε και κόντρα επίθεση. Είχε... Εκείνοι κλειστήκανε στα 30 μέτρα, βομβαρδισμός. Μια κόντρα επίθεση δεν είδαμε. Άστο να πάει στο διάλογο. Έξι ευκαιρίες έκανε ο ΠΑΟΚ με την Τόρμουνα. Να τρελαθούμε τελείως. Έλα. 7 ευκαιρίες με την Τόρμουνα. Μήρε το κολλάς, ρε. Λέγε αυτό. Δεν χτύπησε από αριστερά που έπρεπε το Μαρινάκι και συνέχισε να χτυπάει από εκεί. Έτσι. Το ότι έκανε καλά που έβγαλε τον Μπέλκα εκτός, γιατί ο Μπέλκας δεν φαίνεται ότι δεν είναι έτοιμος ακόμα για τα μεγάλα μάτς. Ναι. Αλλά του βγήκε η αλλαγή, να περνώντας τον Μπέλκα στη θέση του Μπερμπάτοφ, γιατί ο Πάκου είχε ήδη το 1-0. Απελευθερώθηκε ο Ζάιρο! Δεν άκουσα? Απελευθερώθηκε ο Ζάιρο με τον Ροντρίγκες. Ναι, και ο Ζάιρο. Ναι. Ο Ζάιρο σε έναν ελεύθερο ρόλο μπορεί να αποδώσει, γιατί δεν είναι παίκτης ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη θέση στον αγωνιστικό χώρο. Είναι και γρήγορος, ξέρει και μπάλα. Δεν μπαίνει σε καλούπι τακτική. Ακριβώς. Ναι, δεν ναι, ξέρει. Ναι. Δεν είναι καλός τακτικά. Δεν είναι στρατιώτης. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, μετά το 70, ο ΠΑΟΚ είχε έλλειμμα δυνάμεων. Είχε φανερό έλλειμμα δυνάμεων. Ευτυχώς αυτό το ρισκαδόρικο coaching του Τούντορ να φορτσάρει στα πρώτα 45 λεπτά με πίεση ψηλά, του βγήκε σε αυτά τα τρία γκολ. Ήμουν σε κίνηση, ήμουν στο Final Four. Ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ θα την πλήρωνε. Και αν δεν είχε σε πολύ καλή μέρα τα χαφ του, που ο Σαμπό έχει ακούσει πολλά. Ο Σαμπό είναι ένας παίκτης... Ο Τζιόλης ήταν καλός. Ήταν είσαι τρομερός, ο πρώτος που το λέει Σαμπό. Ναι. Να μιλήσω για το Σαμπό, γιατί έχει υπάρχει πολύ κριτική. Ο Σαμπό έχει έλλειμμα προσοχής. Δεν είναι προσεκτικός. Οι επαφές του με την μπάλα δεν είναι κακές. Και για το σουλούπι του είναι γρήγορος παίκτης. Μονοκόμματος είναι, ρε φίλε. Λοιπόν, από κάτι. Σε Γιωβεντίνε, σε ακούμε, σε παρακολουθούμε. Μονοκόμματος είναι, ρε φίλε. Διαφωνώ. Με τον αεροδιάδρομο που είχαν Τζιόλης και Σάμπο. Ναι. Ή Σαμπό, όπως το λες, πότε θα το ακούω Σαμπό, μήπως είναι το σωστό αυτό, ζητώ συγγνώμη. Δεν ξέρω. Ναι, για το λες Σαμπό, εντάξει, okay. Στο Καφτατζόγλιο. Ατομικά λάθη τρώει τα γκολ ο ΠΑΟΚ. Ο άλλος ο ΠΑΟΚ όπως είναι όλος. Η 9. Με Σιώπη και Κόρμπο πιστεύω μπορεί και να νικούσε 1-4. Διαφωνώ γιατί ο Τζιόλης. Με Σιώπη και Κόρμπο του Πανιωνίου. Με Σιώπη και Κόρμπο του Πανιωνίου. Ξάρει και το 8 ή με τους δύο σέρβους του Πλατανιά μπορεί και να είναι για 1-4 στο καθαρίσμα. Από ατομικά λάθη του ΠΑΟΚ μπήκαν τα γκολ του Ηρακλής. Ο Τζιόλης, ο οποίος είναι ένας παίκτης τον οποίο αντιπαθώ. Γιατί ο τρόπος παιχνιδιού του δεν μου αρέσει καθόλου. Άλλο αυτό. Όχι, δεν είναι ο τρόπος του. Μωρέ, απλά ότι έχει καταπιεί στέκα. Εμένα δεν μου αρέσει ο Τζιόλης. Καλά, έχει καταπιεί στέκα αυτό, δεν έχετε μπορέσει να είναι σε αυτόν τον πάω. Ανήκει σε μια κατηγορία αλλά... με τα χάφη που είναι σε ένα τέμπο. Είναι ο διάδοχος της κατάστασης Μπασινά. Ναι. Η αλλοκαθαριστήρας. Ναι. Η πάσα. Και όσο για τον Μπερμπάτοφ να κλείσω. Είναι εκεί που πήγε το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή η φουρνιά, η κοινική της νίκης το 2004 και μετά. Ναι. Λοιπόν, όσο για τον Μπερμπάτοφ, δεν γίνεται να λες, Μάριε, άμπαλο, έναν παίκτη για τον οποίο... Άμπαλο, όπα, άμπαλο, μη μου βάζεις στο μάμα, σε παρακαλώ πολύ. Τι είπες? Σε προσφορά. Άμπαλο είπα. Σε προσφορά είπε. Τι? Είπα άμπαλο τον Μπερμπάτοφ. Τι είπες? Αγόρι μου, εγώ για τον Μπερμπάτοφ πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη όταν μίλησα, είχαν μιλήσει άλλοι δύο. Ωραία. Άλλοι δύο. Ναι, τι είπες, και είπα και ποιο είναι το match που τον έστειλε μεταγραφή στην Αγγλία. Ποιο είναι, θυμάσαι, το ξέρεις? Δεν ξέρω, εγώ δεν έδειξα. Ο ημιτελικός με την Tottenham. Ακούω. Ναι, ποιο μετράει τώρα από τα δύο, για πες μας και εσύ με τον. Άμπαλο, δεν τον είπα. Ο άνθρωπος ξέρει 8 τόνους μπάλα. Και με αυτούς. Άμπαλο, τον είπα εγώ, άμπαλο. Τι είπες? Εγώ βλέπω, ρε φίλε, Αγγλία τη βδομάδα έβλεπα. Και τώρα το ελάττωσα, γιατί φτάνει, εγώ παρεθύνω ποδόσφαιρο. Κάνω και άλλα πράγματα στη ζωή μου. Έχω και άλλα ενδιαφέροντα. Έβλεπα ειδικά όταν ο Μπερμπάτοφ πήγε στην Tottenham. Έβλεπα 200 ώρες την εβδομάδα Αγγλία. Τι μου λες τώρα? Ωραία. Τον είπα άμπαλα τον Μπερμπάτοφ. Τι είπες για τον Μπερμπάτοφ? Είπα ότι σε πάμπολα μάτς κρίσιμα και μεγάλα απουσίαζε. Και με Tottenham και με United. Ναι, αλλά εδώ είναι πάω και παίζει με τον Πλατανιά και τον Αντρόμητο. Μπράβο. Και εδώ απουσιάζει. Ένας λόγος παραπάνω. Σε πολλά διαστήματα και εδώ απουσιάζει. Ένας λόγος δηλαδή, παραπάνω, ναι. Στο Καφτατζόγλιο είναι διαστήματα που ο ΠΑΟΚ παίζει με 10 ποδοσφαιριστά.
Στο Καρτατζόγλιο ο Μπερμπάτοφ ήταν πάρα πολύ καλός. Πού ήταν καλός? Ήταν καταρχήν έκανε αυτό που έπρεπε. Έβγαινε έξω από την περιοχή, κουβαλούσε την μπάλα. Άστο! Άστο! Την κουβαλούσε. Καλά που βγήκε και έβαλε γκολ ο Πάο. Στο 2-3. Στο κεφαλιά. Καλά που βγήκε και έβαλε γκολ ο Πέλκας. Στο 2-3. Έβαλε γκολ ο Αλέν Ζιρές του Πάο. Σε ύψος εννοώ. Φίλε, ο Γιόχανσον πήρε την μπάλα από την άμυνα του. Τέσσερις φορές και έκανε κούρσα 60 μέτρα. Αμυντικό κάτω. Ο Σουηδός αμυντικός κάθισε εναντίον του Ηρακλή. Πασούλε στο 3-2. Σνόμπ πάνω στο παιχνίδι του Ηρακλή. Φάτινα 3-3. Σνόμπ ο Πάοκ. Δύο φορές πήρε την μπάλα ο Μπερμπάτοφ. Συμφωνώ. Μετά το 75 ο Πάοκ δείχνει απίστευτη αλαζονία ποδοσφαιρική. Σνόμπ. Ποδοσφαιρική αλαζονία. Συμφωνώ με τον χαρακτηρισμό του. Το είπα και προχθές. Okay, παιδιά. Στην τελική ρε φίλε από τέτοιους παίκτες περιμένεις αυτά τα μάτια που καπατζόμουν να τα παίρνουν μόνοι. Μα δεν τον παίξανε, δεν τον παίξανε εκεί μέσα. Άντε τώρα, δεν τον παίξανε. Και τον γκολ που έβαλε ήταν από... Τι τώρα, το παιδάκι που δεν το παίζει. Ρε, από κόντρα αντιπάλου πήγε τον γκολ, το είδες. Πάμε, πάμε. Το παιδάκι εδώ, το παιδάκι. Πάμε, ναι. Ακούγομαι. Ακούγεσαι. Λοιπόν, καταρχάς είναι αυτό που λέω, αυτό το πράγμα όταν βγαίνουν κάποιοι τύπου Γιουβεντίνου και Φιωρεντίνου και ξέρω εγώ και κάνουν ανάλυση, λες και είναι ο Μουρίνιο, πραγματικά σε κάνει ναι, ο Γιουβεντίνου, σαν και είναι πιτσιρικάς, έχει νέα αναλύει. Ναι. Είναι το κακό που έχει κάνει το PlayStation. Ναι, μιλάω για τους υπόλοιπους πέρα. Μπράβο, το παιδί καλά κάνει, αλλά εμείς οι υπόλοιποι θα κοιμηθούμε. Λοιπόν, ένα-ένα τα πράγματα, το κάνουμε λίγο πολιτισμένα, μην μιλάτε πάνω στη γραμμή, δεν σας ακούω καλά. Ο παιδός του ΠΑΟΚ, το παιδί. Στο Dortmund ΠΑΟΚ δεν παίξανε Χούμελς, Παπασταθόπουλος, Καγκάβα, Ομπαμεγιάνγκ, Γκουντογκάν. Πέντε βασικοί της Dortmund. Πέντε δεν είπες. Ναι, πέντε. Να ξέρω πως μετράω λάθος. Μπράβο. Ναι, ναι. Να ξέρω πως είμαι βλαμμένος. Ένα εκατομμύριο άμα είστε οι ντάλε απέναντι, εγώ σας έχω απέναντι. Εγώ λέω το άλλο ρε φίλε, η ενδεκάδα ποια είναι, συγγνώμη λίγο. Η ενδεκάδα ποια είναι της Dortmund. 7 παίξανε στην Bayern, 7 παίξανε και στην Τούμπα. Αυτοί οι 5 που ανέφερα Τζόρνταν παίζουν, αν όχι στα 8 στα 10 μάτ, στα 7 στα 10. Ναι, αλλά εγώ άλλο μου... Πάλι δεν κατάλαβες τους είπα. Καταλαβαίνω, ωραία. Σταμάτα, σε παρακαλώ. Ναι. Σταμάτα, σε παρακαλώ. Στη διαχείριση του αγώνα όμως, έχει σημασία και ποιος είναι πάνω μου. 7 παίξανε με στο Μονάκο. 7 παίξαν με την Bayern, 7 παίξαν και στην Τούμπα. Οπότε μην πάρει 4 ρε φίλε. Εντάξει, Τζόρνταν, δίκιο έχει. Καταρχήν, δείχνει μια διάθεση το ότι δεν φέρνει αυτούς τους 5. Άντε πάλι τα ίδια. Εσύ ρε Μάριε, δίνεις ότι βάζεις σε προχωρήσεις. 200 ώρες την εβδομάδα βλέπεις αγγλικό ποδόσφαιρο και εβδομάδα 170 ώρες να πούμε. Διαλέγεις, Ματ. Μιλώ ρε αγρίκη. Ναι, πάλι κάνεις. Λοιπόν, συγγνώμη. Συνέχεια. Δεν αναφέρατε τίποτα για το τεράστιο διπλό της αγωνιστικής. Της Βέρειας. Άμπραβο. Και του Πλατανιά είναι μεγάλο, αλλά εντάξει. Της Βέρειας. Αλλά της Βέρειας είναι, ναι, άστο. Ήμουν σίγουρος, ακόμη και στο 90, λέω αυτό είναι διπλό. Σωστό, λέω, πολύ σωστό. Λέω είναι διπλό, ρε. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Πέρα από αυτό, τώρα για να κρίνω λίγο το, εντάξει, τεράστιο στο Θωμάς Ναυλίδης. Από εδώ και πέρα έχει βγάλει τους βαθμούς του με τον γκολ τώρα και με τον γκολ με τα Γιάννα στο 90 φεύγα. Άρα είσαι ο παδός της Βέρειας, παλικάρι. Ναι, είναι ο παδός Βέρειας. Μπράβο, πες τώρα, γιατί δεν σημειώνουμε, ναι, ο παδός Βέρειας. Ναι. Ναυλίδης, ο οποίος φέτος κάνει φοβερή χρονιά, παιδιά. Ο οποίος είναι παικτούρα, έτσι. Και δεν παίζει 90 λεπτά. Μ' αρέσει πολύ ο Ναυλίδης. Αυτό το παιδί, αν το βοηθούσε το σωματότυπο του, αν το βοηθούσε μάλλον. Αυτό τον ήθελε ο Άγγελος πέρσι στο ΠΑΟΚ. Το ναι, το ξέρω, το ξέρω και εγώ. Το ξέρω και εγώ. Όντως αυτό που λέει ο Τζόρνταν είναι... Ναι, δεν τον πήρανε. Τον ήθελε τον Γενάρη, Τζόρνταν. Κουράζεται, αφήστε με να μιλήσω δύο λεπτά και σχολιάστε τα μετά. Κουράζεται. Λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι η δεύτερη ομάδα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, εγώ σαν οπαδός της Βέρειας, από τη βασική εντεκάδα του ΠΑΟΚ, ποιους θα ήθελα στη Βέρεια αντί για παίκτες που έχει Βέρεια. Για σε προλάβω, ναι. Έχεις πάρα πολύ καλό ρόστερ. Και πέρσι και φέτος αδικεί τον εαυτό της η Βέρεια και είναι θέμα της διοίκησης τι θέλει να κάνει. Προπονητή δεν έχεις. Τερματοφύλακες, προτιμώ και τον Καζιμίρη και τον Λόπεθ και από τον Γλύκο και από τον Όλσεν. Πάμε παρακάτω. Πάμε στα center back. Μόνο ο Βίτορ, Κώστα, Τζαβέλας, τα λοιπά, να είχαμε να λέγαμε. Το Βίτορ θα τον ήθελα στη Βέρεια. Πάνε παρακάτω. Κίτσιους, Κόνδρας, δεξιά εκεί πέρα, πάλι να είχαμε να λέγαμε. Ποιον έχεις. Προτιμώ την Ιβάν Μαλόν. Κάτσε καλά, την είδες Μπαρτσελόνα και εσύ τώρα. Στα αριστερά, μ' αρέσει αυτός ο Λεόβατς. Θα τον ήθελα. Στα χαφ, ούτε Σάμπο, ούτε Τζιόλης. Ο Κάτς είναι καλό, αλλά δεν τον κουστάρω. Δεν θα τον ήθελα. Χειροκροτώ, πειράζει. Τι να πειράξει, εσείς ακούγεστε ρε φίλε, τι να πειράξει. Επιθετικά, αυτός ο Ζαΐρο... Δηλαδή, λένε, σε τι είναι καλύτερος ο Τζιόλης από τον Βεργόνη, πες μου. Για κανένα λόγο, ο Αλέξης... Σε τι είναι καλύτερος από τον Αλέξη, ο Αλέξανδρος.
Μόλις ο Αλέξης ξέρει 10 φορές. Μπράβο, το παιδί χτύπησε σήμερα, είναι καλά. Χτύπησε νομίζω, ε. Χτύπησε. Μάλλον θα τη χάσει όλη τη χρονιά. Χίλου, ρίξα χίλου. Τώρα, τώρα ρε φίλε, με βεργώνει και με ξενταβελώνει τώρα. Μας λες εδώ πέρα, δεν σε κάνει ο Κίτσιου, δεν σε κάνει ο Σκόδρας. Από το βεργώνει. Ο Ροντρίγκες είναι παιχτάρας. Καλά, καλά του πήγες μέχρι προηγούμενος τώρα. Άστον να ολοκληρώσει. Να τελειώσω, ρε Τζόρνταν. Να ολοκληρώσει, αγενή. Ο Ροντρίγκες είναι παιχτάρας. Πάμε απ' την άλλη τώρα. Ζαΐρο, Ζάιρο, αυτός, και θα κάνω και παρέμβαση εδώ και ο Ερνάνη του Ολυμπιακού, αν τους πας στο ερασιτεχνικό να παίξουν με τον Άρη Ακροποτάμου. Από μπάλα μεσάνυχτα. Ούτε γκολ, ούτε γκολ. Τον Ερνάνη τον είδα, ήταν τραγικό. Ναι, ναι, ναι. Τον έβαλε. Αυτοί οι παίκτες, όχι μεταγραφή. Αυτοί δεν ξέρω. Τους κυνηγούσανε Λεοπαρδάλης τώρα να πάνε στα σχολεία. Δεν ξέρω τι γινόταν, αλλά. Καλά, αυτός ο Μπέντερ, ειλικρινά, δηλαδή εκτιμώ το στάμου. Είδα τον Μπέντερ στην Τούμπα που τον άφησε ο Μακ με την μπάλα 32 μέτρα πίσω και λέω ζήτω ο στάμου. Για τον Μπακ του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, το στόπερ. Όχι, τον Μπέντερ του Ντόρτμουντ. Γερμανός, μεγάλη απαπό. Τον πρόλαβε τον Μακ. Από την άλλη μεριά, ο Σούμποντιτς, που είναι ό,τι πιο αργό υπάρχει, τον πρόλαβε. Και του κάνει τάκλιν. Απλά πρόλαβε ο Μάκης, ο Μάκης του βάζει τον Άρη Τζόρνταν. Ο Μάκης, ο Μάκης. Λίγο υπομονή, ξέρω θέλετε να μιλήσετε. Και Σαν Φορ και Κλάους και Μπερμπάτοφ και Μάκης θα τους ήθελα στη Βέρεια. Άρα έχουμε και λέμε, από τους 11 παίκτες, εγώ σαν οπαδός της Βέρειας ζηλεύω από το πάγο τους 4. Από τις βασικούς 11, δεν μπορούμε να βάλουμε Μπερμπάτοφ, Κλάους, Μάκης στην ίδια δεκάδα. Έκλεισες, ωραία. Αυτό το μήνυμα λέει ότι ο Κλάους και ο, πώς το λένε, ο Μπερμπάτοφ, έχουν το ίδιο στυλ παιχνιδιού. Που σημαίνει πρέπει να βρουν να τους φορτώσουν οι υπόλοιποι. Το δεκάρι. Πάρα πολύ καλά. Το δεκάρι δεν λέει αυτό. Άλλο λέει αυτό. Δεν λέει αυτό. Γιατί λέει ότι δεν γίνεται στον ΠΑΟΚ όπως τον θέλει ο Τούντορ, δεν μπορούν οι 10 να τρέχουν και για τον 11ο. Ναι. Και να δουλεύουν μόνο γι' αυτό. Λέει ότι στο Καφτατζόγλιο υπάρχουν μεγάλα διαστήματα. Τον πρόσεξα πάρα πολύ καλά. Πίστεψε με, Τζόρνταν, τον αυτοματικά ήρεμα. Για να καταλάβεις σχεδόν στα γκολ. Μέσα έβλεπες και το σχόλου στα γκολ. Τα δύο γκολ δεν τα πανηγύρισα. Τα δύο γκολ. Δεν τα πανηγύρισα. Δεν τα πανηγύρισα. Σε μεγάλα διαστήματα ο ΠΑΟΚ παίζει με 10 παίκτες στο Καφτατζόγλιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ για μεγάλα διαστήματα να παίζει. Καμιά ομάδα. Καμιά ομάδα να παίζει με 10 παίκτες. Και ξέρεις, ο απατεώνας ο ποδοσφαιριστής που δεν μπορεί. Ναι. Αυτό το κάνει και ο Ιμπραήμοβιτς. Εντάξει, ναι. Ναι, χθες ναι. Στο 0-0 ναι. Με τη Ρεάλ. Με τη Ρεάλ. Με τη Ρεάλ. Το μπισμπιζέ το χινάρι τώρα. Ναι, το έξω από την περιοχή. Καλά, το 0-0. Ναι, πασούλα αυτό. Και λέει γράφουν οι εφημερίδες. Μπισμπιζέ είναι τα δύο παμπορίες από ένα πόντο. Και ιστορίες. Αυτό ήταν ναι. Εσύ από εδώ. Χί εδώ, ναι, αυτό παίχτηκε εννοείται. Και πάμε επόμενη γραμμή. Έπαιζε χί αυτό. Και άσο το ΠΑΟΚ σήμερα. Εγώ είχα χί αυτό, χί εσάς με τη Τσεσεκά. Και με φάγανε αλλού. Πάμε επόμενη. Εκεί το Ολυμπιακού με φάγανε. Πάμε, ναι. Κάρι, έλα. Έλα. Έλα, φίλε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι κάνουμε. Καλά, καλά, εσύ. Τι. Ο παδός του, ο κύριος. Εγώ, ΑΕΚΤΣ. Ο παδός της ΑΕΚ. Ωραία. Καλησπέρα, ΑΕΚΤΣ. Λοιπόν, καταρχήν θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Τζόρνταν εκεί πέρα που έχει βάλει το δάκρυο στα μάτια και δεν βλέπει. Πες μας εσύ που τα βλέπεις. Ναι. Κοίταξε πολύ τώρα, κοίταξε να δεις. Όσον αφορά για τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ με τον Μπερμπάτοφ χαλάει η ομάδα του. Δεν ξέρω αν το έχεις πάρει γράμμα. Όπως ο Τσιμπούρ θα χάλαγε με σένα. Δεν σίγουρα. Ο οποίος το μαζεύουν πάλι από τα μπουζούκια. Από τα κολόπαρα και τα μπουζούκια. Καμία σχέση ο ένας με τον άλλο. Τουρισμός. Καμία σχέση ο ένας με τον άλλο. Τουρισμός. Αθήνα τώρα, εκεί αυτός είναι. Καταρχήν ο ένας είναι καλό παιδί, δεν κάνει τέτοια. Και ο άλλος είναι όλη μέρα έξω. Η απόδοση είναι. Εν ενεργεία βετεράνη, ρε παιδιά, είναι αυτή τώρα. Αυτό το πράγμα. Για λέξη. Μπούρε, σχέ, τώρα μπερμπάτε. Η ώρα είναι ότι μόνο λέω να πουλήσει φανέλες. Στα γαϊβάνια. Για εσύ παίξε με τον Αραβίδη. Πάνω από σένα. Τι είναι ο Αραβίδη. Αυτή είναι η αίμα και τουλάχιστον τα γκολ του δεν είναι από πέναλτι. Και κόντρα μπορεί να βγει. Με μικρή ποιότητα. Και επειδή θα του πέσει πιο εύκολα πέναλτι, μπορεί να βγει και 16 γκολ. Κάτσε τώρα, θα παίξει κανένα δίμηνο. Θλάζει έπαθε. Κάτσε. Ωραία. Δεν την είπε. Ο Τζόρνταν χαρακτήρισε την Arsenal τελειωμένη. Πρέπει να ξέρει ο Αραβίδης το πείσμα σε πολύ μεταγραφή του Τζόρνταν. Δεν το πιστεύω αυτό. Ποιος το είπε αυτό. Πήρες διπλό στο Λονδίνο από μία Arsenal σε μάτς που το ήθελε πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή εξυπακούεται ότι το ήθελε. Ό,τι και να κάνει και ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ, η πρόκληση του ΠΑΟΚ με την Arsenal ήταν πιο μεγάλη γιατί ήταν σε νοκάου του παιχνίδι. Και είναι και σε δαιμονιώδη φόρμα. Ναι. Ωραία.
Και ο Ολυμπιακός το έκανε μετά από όχι 10 σε υποτιμημένη διοργάνωση που η Arsenal δεν την ήθελε. Γιατί εκείνη τη χρονιά πήγαινε για πρωτάθλημα. Έτσι. Πήρε και τον τάβλο. Ήταν γνωστό σε όλους. Μου το είπε και ο Βενγκέρ στο Μακεδονία Παλά το προηγούμενο βράδυ εδώ του Μάθη Τούμπα που μίλησα μαζί του περίπου 7, 8, 10 λεπτά. Εμένα άλλα με είπε ο Βενγκέρ εκείνη την ημέρα. Με τον Τζέντλεμαν Βενγκέρ. Σε τι γλώσσα μίλησε με τον Βενγκέρ, εσύ να το μάθω. Στα αγγλικά, ρε φίλε. Ο Τζέντλεμαν Βενγκέρ δεν σε πιστεύει, Μάριο, ότι μίλησε με τον Βενγκέρ. Γεια. Sorry. Να φύγω. Κάτι. Μίλησε ο Τζέντλεμαν. Μετά από 17 χρόνια, λοιπόν, άρχισε 17 χρόνια ο Βενγκέρ. Πάσε μια γονή στο τρένο. Διάρρημα, διάρρημα. Τερορίτσα. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sports Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sports Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Θέλεις να πετάξεις κάτι που δεν το χρειάζεσαι και να κερδίσεις από 100 έως 1000 ευρώ? Βεβαίως, την πεθερά μου. Αδελφοί Τσιλιμπόνι, εμείς δεν σας πληρώνουμε για να πετάξετε την πεθερά σας. Ερχόμαστε άμεσα. Εκτιμούμε δωρεάν το παλιό ή τρακαρισμένο αυτοκίνητο, ακόμη και το φορτηγό σας, και σας πληρώνουμε άμεσα από 100 έως 1000 ευρώ ανάλογα με την αξία του. Αναλαμβάνουμε δωρεάν όλη την νόμιμη διαδικασία από την ΕΔΟΕ. Αδελφοί Τσιλιμπόνι, πληρώνουμε από 100 έως 1000 ευρώ για κάτι που δεν χρειάζεστε. Διασταύρωση Νεοχορούδας, τον παλιό δρόμο Κυλκής. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Εφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Εφη. Ολύμπου 23-231-0515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Εφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Εφη. Ολύμπου 31-231-0555-703. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφυαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 231-0-282-400. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γάριδο, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακοί, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα.
Κουζερί, Ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0922-710. Βαρέθηκες να ψάχνεις το ιδανικό συνεργείο? Κουράστηκες να αλλάζεις κάθε λίγο γιατρό για το αμάξι σου? Ανέβα την Κλεάνθο στην κάτω Τούμπα και μόλις αντικρίσεις το γήπεδο του ΠΑΟΚ, στρίψε αριστερά στη Διογένους. Φτάσε στο νούμερο 35 δεξιά και άραξε. Εκεί ο Άγγελος Πετμεζάς και ο Κοσμάς Τότης σε περιμένουν. Για σέρβις και για υπηρεσίες παντός τύπου. Έως 1600 κυβικά λάδι και φίλτρο για 7.500 χιλιόμετρα μόνο με 40 ευρώ. Δώρο στο σέρβις η κάρτα καυσαερίων. Σέρβις κλιματισμού, ελαστικά, αλλαγή αμορτισέρ και συνεργασία με φανοβαφείο και ηλεκτρολόγο. Χωρίς να μετακινηθεί το αυτοκίνητο από το συνεργείο μας. Nissan, Hyundai, Ford, Chevrolet, Kia, Toyota και όλα τα μικρά και μεσαία αυτοκίνητα της πιάτσας. Η μάντα χρονισμού άλλαξες. Παρακαλώ. Φιλαράζε και είμαι ανατολικής τράξης 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω? Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος, Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Χρυσαυγή της Γαύρος. Παόκια το έπιασε το νόημα με διαιτησία ο Κοντός, ο Σαββίδης. Αφού ρίχνει χρήμα και επενδύει, προστατεύει την επένδυσή του. Κοροϊδεύει. Θα βγείτε δεύτερη, λέει, και θα σας δώσουμε και το κύπελο. Θα βοηθήσουμε εμείς. Θύρα 7 Ολυμπιακάρα, πρωτάθλημα ήττητη. Αυτός είναι ένας στόχος του Ολυμπιακού, το πάρει λοιπόν, αίτητος. Και θα το πάρει αίτητος. Να απαντήσω εγώ τώρα για το μήνυμα. Βασίλης Κέντρο, θα τα πείτε. Τελικά ο Πάοκ είναι για την μπάλα ό,τι το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τη βοήθεια του συστήματος δουλεύουν για το κεφάλαιο. Και ο Πάο και το Γαύρο. Αυτός είναι ο Βασίλης ο Αριανός. Ναι. Άκου τώρα. Ναι. Για το πρώτο με το μήνυμα με τον Ολυμπιακό που λέει. Γαύρος. Που θα μας δώσει το κύπελο, θα μας δώσει και τη δεύτερη θέση. Αυτοί δεν δίνουν στο διάολο θυμία μας. Ναι. Πρώτον. Δεύτερον. Δεύτερο. Θα βοηθήσουν στο τέλος τον Παναθηναϊκό να πάρει τη δεύτερη θέση πάλι. Γιατί ξέρουν ότι ο Αλαφούζος λεφτά δεν έχει μεταφράσει το δικό μας. Για να αποκλειστεί στα προκριματικά να ξαναπάρει το πακέτο Ολυμπιακού. Αυτό το έργο το ξέρουμε. Συνέχεια αυτό γίνεται. Ναι. Θα δει διαιτησία στα πλέον πάλι. Το συμφέρει τον Ολυμπιακό να βγάλει δεύτερο τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές, δεν μπορεί να περιμένει και θα αποκλειστεί στα προκριματικά. Άρα η επόμενη ομάδα που παίρνει σφυρίγματα είναι ο Παναθηναϊκός. Βεβαίως. Όχι ο Πάο. Βεβαίως είναι ο Παναθηναϊκός. Στιγμής... Στο διατάφτα μιλάμε. Τώρα μέχρι στιγμής ποιος είναι. Άστο μέχρι στιγμής. Το κοντρόλ τον κάνουν το Μάιο. Τότε βλέπουμε ποιος πήρε τα σφυρίγματα και ποιος έκανε αυτά. Όσον αφορά το άλλο το μήνυμα για τον Ολυμπιακό και για την Arsenal και για αυτά, εγώ λέω το εξής. Ναι. Ότι για να βάλουμε σε μια σειρά λίγο αντιλογικόψουμε την ιστορία. Ο Ολυμπιακός άργησε κατά 19 χρόνια αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ πριν 19 χρόνια. Τι έκανε ο ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε την Arsenal μέσα στο σπίτι της σε νοκάουτ παιχνίδια. Ναι, ναι μεν στο UEFA, αλλά ήταν σε ένα παιχνίδι νοκάουτ η οποία Arsenal είχε 11 διεθνείς και εκείνο τον χρόνο πήρε τον Double στην Αγγλία. Double. Είχε παίκτες, τώρα πέρασαν και 19 χρόνια, δεν θυμάμαι καλά. Είχε τον Πετίτ, είχε τον Overmars, είχε τον Bergam και ο ΠΑΟΚ. Με διαφορά μπάτσε τεράστια. Είχε Παναγιωτίδη, είχε Κολομπούρδα, είχε Βρίζα. Ζαφυρίου. Ζαφυρίου. Σιδηρόπουλο. Σιδηρόπουλο, ναι, με αυτούς. Ναι. Δηλαδή ήταν τεράστια η διαφορά του οικονομικού, το οικονομικό το μπάτζετ, ας πούμε, μεταξύ των δύο ομάδων. Αυτά τα γράμματα που αναφέρεις χειροποιώ. Αυτό λέω εγώ τώρα. Ο Ολυμπιακός πήγε 13 φορές στην Αγγλία και έκανε 13 ήττες. Τώρα κέρδισε την Arsenal πρώτη φορά. Ναι.
Άρα του πάω και ήταν μεγαλύτερη. Μεγαλύτερη επειδή γιατί του Ολυμπιακού ήταν σε όμιλο. Champions League μέσα στην Αγγλία, ελληνική ομάδα να κάνει διπλό. Ρε φίλε, τι περίμενε να κάνει, 10 διπλά. Αυτό ρε φίλε, με την ίδια αντίπαλο παίξαμε. Μέσα. Champions League και εκεί τον χρόνο η Arsenal. Άρα πρέπει να πανηγυρίζει εσύ περισσότερο. Εδώ τον ανοίξει εδώ. Τα πιο μεγάλη επιτυχία του πάνω, θεωρώ. Λε εσύ. Βεβαίω. Τρει από το τέλο. Πρώτο United, το γνωστό. Ναι, ναι, ναι. Ο Λευτέρη είναι απλή γνωστό. Ναι, έλα. Ελευθέρη United, εσύ είσαι. Με το παρόν μα στην Αθήνα. Καλημέρα. Καλημέρα. Φιλιά στην οικογένεια. Νίκος Κορδελιώτης, Παοξής. Γεια σου, Κορδελιώτη. Νίκος Κορδελιώτης, πάω. Έτσι. Εντάξει, δύο λεπτά να μιλήσω, παιδιά. Μην με διακόψετε, γιατί περιμένω πολλή ώρα και θα κλείσω και μετά απαντήστε. Εγώ πήρα πιο πολύ, γιατί καταρχήν πήρα την προηγούμενη εβδομάδα και είχα πει για τον Ηρακλή ότι είναι η μοναδική φορά που θα παθιαστεί με τον ΠΑΟΚ και δεν πρόκειται ούτε με ΑΕΚ, ούτε με Παναθηναϊκό, ούτε με Ολυμπιακό να παίξει καλά. Λοιπόν. Εγώ θέλω να πω κάτι το οποίο το βλέπω πολύ καιρό, πολλά χρόνια τώρα και με τρελαίνει και θέλω να πω και σε σένα Μάριε και με αφορμή σε σένα να απευθυνθώ και σε όλους τους Ηρακλειδείς και στους Αριανούς. Ρε παιδιά, χάσατε από την ΑΕΚ 5-1 και Μάριε ασχολήθηκες ένα λεπτό με τον Ηρακλή και όλοι οι υπόλοιποι Ηρακλειδείς και Αριανοί ασχολήστε με τον ΠΑΟ. Αντί να κοιτάξετε να δείτε πώς θα κάνετε εσείς ομάδα. Πέσατε φίλοι στη γάμα εθνική και μόνο με τον ΠΑΟΚ ασχολείστε. Είτε είχε 5 απουσίες στην Ντόρτμουντ, είτε όχι. Είτε όχι, Νίκο, απλά σήμερα βγήκε μόνο ένας Ηρακλειδίας. Αν βγουν οι Ηρακλειδίες, θα ασχοληθώ κι εγώ. Να τελειώσω, ναι, να τελειώσω λίγο και μετά γιατί περιμένω πολλή ώρα. Είτε έτσι είτε αλλιώς, ο ΠΑΟΚ εδώ και πόσα χρόνια σε όλα τα αθλήματα είναι η μοναδική ομάδα στη Θεσσαλονίκη που εκπροσωπεί στην Ευρώπη και να είναι έστω κατεστημένο η μοναδική θεσσαλονικιώτικη ομάδα. Και κάνετε με τον οποιοδήποτε τρόπο. Και αν δεν είναι αυτό κομπλεξικό. Δηλαδή ο Ηρακλής που πήγε στη Δέλτα είναι με το κατεστημένο, ρε Νίκο. Το εννοεί σοβαρά. Ο Ηρακλής που πήγε ως και Δέλτα Εθνική. Είναι με το κατεστημένο. Τι είναι με το κατεστημένο. Είπες ο ΠΑΟ ότι είναι η μόνη ομάδα Θεσσαλονίκης που είναι ενάντια στο κατεστημένο. Είναι γεγονός. Άρα ο Ηρακλής που είναι με το κατεστημένο και το ρίξανε στη Δέλτα. Εγώ ρώτησα πέντε φίλους μου Ηρακλήδη. Δηλαδή μιλάμε για τόσο μαλάκα τον Ηρακλή. Εγώ ρώτησα πέντε φίλους μου Ηρακλήδης. Ποιος θέλει να πάρει στο πρωτάθλημα πέρσι, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και μου λένε ο Ηρακλής. Οι πέντε Ολυμπιακός δεν πάνε. Παλικάρι μου, λέει ο Νίκος. Ο ΠΑΟΚ είναι η μόνη ομάδα Θεσσαλονίκης που είναι αντίθετο. Είναι γεγονός. Άρα ο Ηρακλής είναι με το κατεστημένο και πήγε στη Δέλτα. Άλλο σου λέω. Αυτό δεν καταλαβαίνεις εσύ. Δεν σε λέει αυτό το παιδί. Άλλο σου λέω. Εγώ αυτό κατάλαβα. Είναι η μόνη ομάδα που έχει τη δύναμη και χτυπάει το κατεστημένο. Αυτό σου λέει. Που μπορούμε και παλεύουμε. Εμείς δεν ασχολούμαστε ούτε με Ηρακλή ούτε με Άρη πλέον. Είναι δεν μου απάντησες όμως, ρε Νίκο. Ο Ηρακλής είναι με το κατεστημένο και τον έριξε στη Δέλτα το κατεστημένο. Αυτό εννοεί, κάτσε να του το εξηγήσω. Δεν κατάλαβε. Αυτό λέει ότι επειδή εμεί είμαστε αλφαδενικοί κοντράδε. Επίση, κάποιοι διάλογοι προέδρου ομάδα που είναι εναντίον του κατεστημένου. Βγάλε το τώρα, βγάλε το, πε το. Με κάποιον που ήταν στο κατεστημένο. Αυτό είναι το διατάφτα. Πε το. Λέγανε, ναι, όντω να πέσουν αυτοί οι φούστιδε. Σε απάντηση. Για τον Ηρακλή δηλαδή. Νίκο, σε απάντηση. Κάνω λάθο. Από τότε δεν γουστάρει τον ΠΑΟΚ. Κάνω λάθο. Όλοι οι άλλοι τον γουστάρουν τον Ηρακλή. Αυτό εννοεί ότι ο ΠΑΟΚ. Ποδοσφαιρικά χτυπάει. Ναι, δηλαδή πάει και κερδίζει τον Παναθηναϊκό, χτυπάει τον Ολυμπιακό, νικάει την ΑΕΚ. Γεγονός. Και ο Ηρακλής τη χρονιά πριν πέσει είχε με τους τρεις του πρώην ΠΑΟΚ τρεις νίκες μέσα στο καθεστώς. Αυτό ήταν τα τελευταία 15 χρόνια. Όχι, τι λες, δε, μόνο αυτά. Τρεις νίκες μαζί πότε έκανες. Α, τρεις μαζί σε μία σεζόν. Μπορεί να είναι και άλλες. Εσύ πότε έκανες. Το είχε κάνει στην Τούμπα. Τρει φορέ το είχε κάνει με τον Αλέφαντο. Βέβαια, αγόρι μου το κατεστημένο δεν το χτύπησε. Πολλέ φορέ το έκανε ο Παπαδάκη. Το είχε ξανακάνει νομίζω ο Ηρακλής με τον Αλέφαντο προπονητή. Με Αλέφαντο και με Κοφίδη. Δύο φορέ. Εσύ πότε το έκανε. Αρκετέ φορέ. Δεν μπορεί να το δει. Τώρα τι να σε υποχρονιά δεν μπορεί να το δει. Πολλέ φορέ. Ναι. Λοιπόν. Αυτά. Να τον ακούν να του κάνει συνέχεια παρατηρήσει. Λε και είναι αυτό ο προπονητή. Προπονητής είναι ρε φίλε. Δάσκαλος μέσα στο γήπεδο είναι ρε φίλε. Τι λέει? Θέλετε, δεν θέλετε, πρέπει μέσα στο γήπεδο να είναι ένας μεγάλος. Τον Γκαρσία, μισό λεπτό ρε. Μισό λεπτό. Ο Γκαρσία δεν τους μίλαγε. Ο Γκαρσία όταν έπαιζε στον ΠΑΟΚ δεν τους μίλαγε. Εντάξει. Okay. Εντάξει. Τώρα έδωσα παρφέ. Εδώ σταματάω. Εντάξει. Εντάξει. Σταμάτα, φυσικά θα σταματήσει. Παίχτης που μιλάει μέσα στο γήπεδο.
Είναι πρόβλημα. Σόπαρε μεγάλε. Ναι, ρε, τερματοφύλακας δεν μιλάει. Αυτό μας το μαθαίναν από τα junior όταν παίζεις μπάλα. Δηλαδή κάνεις. Ποτέ δεν μιλάς μέσα στο γήπεδο. Σόπαρα, μιλάς μόνο, τώρα. Μόνο αρχηγός. Ο έμπειρος διδάσκει και τους υπόλοιπους. Σημαίνει ότι η τακτική δεν ξέρω. Πάει μέσα κάτι. Όχι, όλοι κάνουν λάθη. Οι άπειροι κάνουν λάθη. Ναι. Τώρα τον Μπέλγα προχθές το λέει. Από εκεί και βγάλει την μπάλα και πάει αυτός και την στέλνει απέναντι. Άρα λοιπόν, ναι. Ο Πάουκ πήρε τον Μπερμπάτοφ να πουλήσει φανέλες και να κάνει τον δάσκαλο. Εσύ το λες αυτό. Ο Πάουκ τον πήρε τον Μπερμπάτοφ γιατί είναι παιχταράς μεγάλος. Ναι. Μήνυμα για τον Τζόρνταν, περίμενε. Μήνυμα για τον Τζόρνταν. Ναι. Από παδό του Άρη. Υπάρχουν κι αυτοί. Λοιπόν, ναι. Πες τον Τζόρνταν και ναι. Στο τελικό στο Καφτατζόγλιο οι Παοκτσίδες με τον Γαύρο ήταν. Με ποιον ήταν. Πόσο χρόνο είναι αυτός ο φίλος. 45. Δεν μιλάει. Γιατί ήταν... το τελικό δεν τον προλάβε. Σε υγρή μορφή ήταν τότε. Ποιο τελικό. Το τελικό, αλλά Ολυμπιακός Άρης τελικό στο Καφτατζόγλιο. Ναι, εγώ ήμουνα με τον Άρη. Εγώ ήμουνα με τον Άρη, αν μιλάει για μένα. Για αυτό το τελικό μιλάει για τον Ολυμπιακό. Όχι, δεν είμαι ο πρώτος. Χιλιάδες παοξίδες που ήταν με τον Άρη. Χιλιάδες παοξίδες με τον Άρη. Ναι. Τότε η δική μου όλη παοξίδες η φίλη είναι ανώμαλη. Μπορεί, δεν ξέρω. Αν το πει εσύ αυτό, εγώ σε πάω σε κόμπλεξ. Από τον Εύρο μέχρι τη Λαμία παοξίδες που ξέρω. Το κόμπλεξ που βγάζετε εσείς για τον Παοξίδες δεν το βγάζει με άλλες ομάδες. Ερώτηση. Θα... Οι Παοξίδες ήταν με τον Άρη. Άκου. Στο λέω να το ξέρεις. Γιατί δεν γουστάρουν τον Ολυμπιακό. Ωραία, να φέρουμε την άλλη Κυριακή εδώ. Δεν με νοιάζει. 10 Παοξίδες που είναι φόλο Ολυμπιακό. Ας βγουν στον Άρη. Άκου, άκου, να μας πούνε. Δηλαδή, θα προτιμούσες να πάρει ο Άρης το κύπελλο εκείνη τη μέρα. Βεβαίως. Και να ακούς όλες τις κόρδες όλη τη νύχτα. Και τα ουαϊό. Τζόρνταν τώρα τον πήρε. Ο Παναγιώτης μου λέει: αν το πάρουν, ναι. Για ένα μήνα φεύγω από την πόλη. Ναι, ναι, ναι. Από την πόλη φεύγω. Ο Παναγιώτης. Έτσι λέει αυτό. Λάθος είναι ο Παναγιώτης. Παναγιώτης μαζί κουμπί. Λάθος είναι ο Παναγιώτης. Κολλητός μου. Βεβαίως. Είναι λάθος. Βέβαια. Και όλοι οι φίλοι του Παοξίδες. Ρε εσύ, μη τους όλοι. Από Καλαμαριά και όλοι. Όλοι δεν είναι όλοι. Α, είναι ανώμαλοι. Δεν νομίζω ότι είναι όλοι. Εγώ ξέρω οι άλλοι όλοι οι δικοί μου που θέλαν ο Άρης να περάσει. Στραβοπαίδικα. Τι όλοι δηλαδή. Είχες καμιά 20 άτομα που ήταν με τον Άρη Παοξίδες. Το 80 ήταν με τον Άρη Παοξίδες. Στον Παράζ. Στον Παράζ του Βόλου με τι ήταν οι Παοξίδες. Το 80. Ολυμπιακός Άρης, ναι. Πάλι με τον Άρη. Η συντριπτική πλειοψηφία με τον Άρη ήταν. Κάτσε ρε Τζόρνταν, γκάλοπ έκανες και παίρνεις τέτοια θέση. Συγγνώμη, δεν πειράζει. Συντριπτική πλειοψηφία. Εσείς γκάλοπ κάνατε και τα λέτε ανώπερα. Συγγνώμη, είμαι εδώ, δεν είμαι εδώ. Πήγανε 50 άτομα στον Παράζ και κρεμάσαν τον πανό και θα με πείτε δηλαδή αυτοί εκφράσανε το. Εκφράσανε την πλειοψηφία την των οπαδών του ΠΑΟΚ που ήταν με τον Άρη, βέβαια. Ναι. Σοπαρε, φίλε. Αφού μετά ήταν κατά μόνο στο λευκό πύργο, μπάσκετ. Σοπαρε, φίλε, να πούμε. Τι λες, ρε φίλε. Είναι καλοί άνθρωποι. Αλλά αυτό ρώτησε τον Τζόρνταν στο τελικό Ολυμπιακό Σάρι. Ναι, παιδιά, το οπαδού του ΠΑΟΚ που από εκείνη τη φουρνιά φύγανε. Ναι. Και ήταν και φίλοι μου κιόλα κάποιοι. Ναι. Έτσι. Για πλειοψηφία μιλάμε. Που ήταν, λοιπόν... Μιλάμε για πλειοψηφία τώρα, μην τα μπερδεύει. Μιλάμε για πλειοψηφία. Εσύ μα βλέπει τώρα κόσμο. Μα βλέπει χιλιάδε κόσμο. Οπαδοί του ΠΑΟΚ που ενοχλούνται οι άνθρωποι πραγματικά. Πρώτο τελευταίο. Ρε με το ζόρι θα μας κάνεις αντιπαθητικούς. Έλα. Όπα, όπα, νάτος. Έσκασε. Άντε, ωραία, φωνή. Ασλαμά, λοιπόν, άκουσε με. Είσαι, είσαι άσχετος. Όλο το είναι άσχετος. Ακούς. Είναι άξιστο. Ακούω λίγο. Ναι, επειδή σημειώνουμε. Είσαι άσχετος με το είναι. Αντικείμενο, δεν ξέρεις, πρέπει να αλλάξεις δουλειά. Ο παδός του ΠΑΟ. Ναι, και ήμουνα με τον Άρη και εγώ εκεί τη μέρα. Ναι, ναι, με τον Άρη. Α, πού, στο Ολυμπιακό Άρη, στον Παράδο. Ναι, 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 λοιπόν, ναι, άκουσε στο Καφτατζόγλιο, Ολυμπιακό Άρη. Άσχετος με το ποδόσφαιρο, πρέπει να αλλάξει δουλειά. Ναι. Κρίμα, δηλαδή, έχει το παιδί εκεί τον άλλον. Λοιπόν, είσαι άσχετος. 100% δεν έχει ιδέα τι γίνεται, δεν ξέρει αυτό. Πρέπει να δει το. Τι να σε πω. Τένις, πινκ-πονγκ. Κατακύησε. Δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Κρίμα, δηλαδή, χαλάσει τα χρόνια σου. Χαλάσει τα χρόνια σου. Ακούει κόσμος, σε κρίνει, να ξέρεις. Παραδόξα σε μιλάει εδώ. Βέβαια. Σε κρίνει κόσμος. Κρίμα για αυτά που λένε. Προφανώς ο κύριος μεγάλωσε με δημόσια, την Nottingham του κλαδ. Ξεφτιλίζεσαι δημόσια στον αέρα. Καλά σε κάνει ο Τζόρνταν και σε αφήνει να μιλάς. Τζόρνταν, να τους αφήνεις να μιλάνε, να τα λένε αυτά. Για να εκτίθονται. Φυσικά εκτίθονται, ρε φίλε. Τους γελάει ο κόσμος μαζί του. Εμένα χαρά μου να εκτίθονται. Αυτό που λες για τον Άρη, εκτίθεσαι ρε φίλε. Ο κύριος είπε στον ΠΑΟΚ και υποστήριζε Ολυμπιακός Άρης τον Άρη. Να σου πω γιατί. Γιατί άμα έπαιρνε ο Άρης ένα κύπελλο, εγώ θα έπαιρνα άλλα 5 μετά. Αυτό να το ξέρεις. Θα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ μετά άλλα 5. Ο ανταγωνισμός σε μία πόλη. Να καταλάβω λίγο το σκεπτικό. Κράτησε με εσύ, η Απελόκηπη, η Τριανδρία. Γι' αυτό κάνατε την ομάδα σας όπως την κάνατε. Γι' αυτό θα ξαναπέσετε. Θα φανιστείτε. Αυτοί είστε. Εσείς έχετε μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης που βγαίνετε και μιλάτε, εκτίθεστε, σας ακούει κόσμος, σας ακούνε παιδιά και γελάνε. Και ευτυχώς γελάνε, γιατί ξέρουν, αλλά κατά βάθος ξέρουν και θα δουν
και μεταγενέστερα το ποδόσφαιρο. Εκτίθεστε ανεπανόρθωτα, ξεφτιλίζεστε. Ο Ηρακλειδέας φταίει, ας πούμε, που η ομάδα, για παράδειγμα, συρρυκνώθηκε. Εσύ είσαι παραγωγός, φίλε. Είσαι παραγωγός πάνω στον Ηρακλειδέα. Ας τον Ηρακλειδέα, μην πέμπει. Εγώ είπα για τον Ηρακλειδέα. Μιλάω για ένα παραγωγό που εκτίθεται στο ράδιο, εκτίθεται στην τηλεόραση, εκτίθεται σε μέσα. Μιλάει για ποδόσφαιρο, ξεφτιλίζεται. Σε ποιο συγκεκριμένο τομέα, δηλαδή. Μία απορία μου. Μία απορία. Αυτές τις δύο ώρες αυτά που είπες εδώ είναι τα 90% είναι. Τι να σε πω, εδώ πέρα είναι άλλο πράγμα και άλλο. Δεν μου λες στο ραδιόφωνο εσύ, με ακούς. Πολλές φορές τυχαίνει, αλλά και εκεί βγάζεις ένα. Εκεί όμως δεν σε αφήνουν να τα πεις, γιατί έχεις κάνα δυο μπαλαδόφατσες γύρω-γύρω και σε βάζουν και λίγο πόστο. Κάνα δυο μπαλαδόφατσες ενώ εμένα που δεν ξέρω από μπάλα. Όχι, δηλαδή, με ποιους κάνω, κάτσε τώρα, με πήρε τηλέφωνο πριν λίγο. Ο Γιώργος Βεντούρης, που κάνω μαζί του, κάτσε, σ' ακούω να μιλήσω και εγώ λιγάκι. Σ' ακούω τόση ώρα, δεν είναι που κουβέντα. Το βράδυ... Τι να πεις για το περπάτο που έχεις πει, για αυτό έχεις πει. Έχεις βρίσει καταρχήν τα τελευταία 10 λεπτά 20 φορές. Τι έχω κάνει? Βρίσει. Έχω βρίσει. Ποιον έχω βρίσει? Βρίζει συνεχώς. Ειρήνη του λόγου, τώρα μπορεί να πει και μια. Ποιο βρίζω, Φίλε, εδώ τώρα βγαίνει και μου κάνει κακό στο ψωμάκι μου. Έτσι. Το ψωμάκι μου. Κάνει κακό στο ψωμάκι μου, αδερφέ. Άκουσε πω λίγο. Ποιον έβρισα. Αγόρι, εμένα με ξέρουνε τώρα στην ηλικία που είμαι και έτσι την κακέρα τολικά. Κανένα εκατομμύριο κόσμο. Τι με νοιάζει εμένα, που ξέρουν ποια είναι και η ανατροφή μου και η συμπεριφορά μου και οι γνώσεις μου και η κουλτούρα μου. Και δεν βλέπουμε από σένα και από κανένα να μου λέει χωρίς να βρίζω ότι έβρισα. Σήμερα άκουσε την εκπομπή τα τελευταία 10 λεπτά. Και η ανώλευκη λοιπόν αστική ανατροφή μου δεν μου το επιτρέπει, φίλε Παοκτσί. Ανώλευκη αστική, ναι. Λοιπόν, έχεις βρίσει τα τελευταία 20 λεπτά, βάλει την κασέτα πίσω. Μα πες μου μία βρισιά, έναν πεπτό. Ας τη βρισιά, πάμε στα ποδοσφαιρικά. Λοιπόν. Ποια ποδοσφαιρικά, ο άνθρωπος έχει χτιστεί γαλεπανόρθωτα, δεν έχει ιδέα. Κρίμα είναι, χτίζεται. Ακούω, αυτό. Εσύ ρε φίλε, με τι ποδόσφαιρο μεγάλωσες. Εγώ μεγάλωσα με Γιάννη Δεκογιάννη, με Μπράιαν Γκλάνβιλ, με Μπράιαν Κλαφ και Ντόν Ρίβι. Εσύ με τι ποδόσφαιρο μεγάλωσες. Τι, πώς τον είπες. Δεν τον ξέρει. Ορίστε. Πώς τον είπες. Τον τελευταίο. Ρε φίλε, τρέλα πουλάς. Τρέλα πουλάς, αλλά είναι κρίμα, είναι κρίμα. Εκτίθεσαι, φίλε. Σε τι εκτίθεσαι, σε τι θέλω να πουλάω, ρε φίλε. Είπα ονόματα ποδοσφαιρικά. Τρέλα πουλάς τώρα. Σου είπα με τι μεγάλωσα. Κάτσε, όχι, δεν είναι κουβέντα αυτή. Με μένα μιλά. Θα πεις συγκεκριμένα αυτό που είπες είναι ανόητο αυτές τις δύο ώρες. Και θα το επιχειρηματολογήσεις, να επιχειρηματολογήσεις και ο Σλαμάς. Αυτό είναι το σωστό. Να ακούσουμε λοιπόν με λεπτομέρειες. Σταμάτα λίγο, δεν ξέρεις να μιλήσεις τον άνθρωπο. Άστο σε μένα. Θα πεις συγκεκριμένα, σκίστονα. Ακριβώς τι είπε. Ακριβώς ό,τι δεν δούμε όλα. Την άλλη φορά θα τα γράψω όλα. Θα πεις ένα. Δηλαδή έβρισα πριν τη λεπτά και δεν το θυμάσαι. Άστο το βρίσιμο. Δεν... Όχι, έχει βρίσει, ρε φίλε. Εντάξει. Ποδοσφαιρικά. Θέλει να σε πω τις λέξεις. Όχι, μην πεις, άκου φίλε. Θα μου πεις ποδοσφαιρικά που είναι λάθος. Δηλαδή, ότι αυτή η προσέγγιση η ποδοσφαιρική είναι εσφαλμένη. Ναι, δεν είναι αντικειμενικός. Για ποιο πράγμα. Για όλα αυτά που λέει. Ένα θα μου πεις. Για το σύνολο του ΠΑΟΚ, όλο το σύνολο. Συγκεκριμένα, ας τον ΠΑΟΚ. Είπε. Ναι, θέλω να πω για τον Μπερμπάτοφ, άνθρωπος, τώρα άκουσε με, άνθρωπος που λέει ότι ο Μπερμπάτοφ είναι, δεν κάνει και προηγουμένως είπε για δύο παίκτες που είπες, για τον Πλατανιά είπες τα χαφ, είπες για τον Πλατανιά για τα χαφ. Ναι, οι δύο σέρι του Πλατανιά στην Μπράβο, εκτίθεσαι ρε φίλε, ξεφτιλίζεσαι ρε φίλε, κρίμα είναι αυτό που κάνεις. Κρίμα είναι αυτό. Συγγνώμη, έχεις δει Πλατανιά φέτος, έχεις δει Μιλούνοβιτς. Έχεις δει Μιλούνοβιτς. Δεν έχει κάνει και καμιά μεταγραφή. Τον έχουν δει. Δεν κάνει και καμιά μεταγραφή το καλοκαίρι. Τι να δώσω από δηλαδή, μιλάμε για ποδοσφαιρικό. Άμα σου έρθει ο Μιλούνοβιτς το καλοκαίρι, θα λες ότι τραλιά σου Μιλούνοβιτς. Δεν τον ξέρει. Λοιπόν, έχεις δει Πλατανιά φέτος. Πάει κανένα Ολυμπιακό στο καλοκαίρι αυτό. Ρε φίλε, τώρα τι είναι αυτά που λες τώρα στο ράδιο. Ρε φίλε, πραγματικά θα σου δίνα δίκιο. Εγώ τώρα που ακούω την εκπομπή, βλέπω. Είμαι μια γυναίκα που βλέπει την εκπομπή άσχετη. Και ακούει έναν να κατηγορεί τον Ασλαμά χωρίς επιχειρήματα. Χάνεις το δίκιο σου. Πες μου τα επιχειρήματά σου.
Μόνο του τα είπε. Να, προηγουμένω του δύο του Πλατανιά και δύο άλλου είπε. Ποιο του είπε, τι σου είπε, φίλε, πεθαράδε είναι οι άνθρωποι. Μπράβο, ρε φίλε, και να βγάλουμε τον Τζιόλ και τον Σάμπο και τον Κάτσε έξω, έτσι. Ποιο πάμε... Τζιόλ, ρε φίλε, δεν επέμβει ο Τζιόλ. Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο, ξεφτιλίσει. Για επίπεδο πάω, κόσμο ρε φίλε. Μπράβο, έτσι. Όχι. Κοίταξε, οι παοξίδε φαίνεται δεν έχουν μεγάλε απαιτήσει από τον Πάοκ. Είναι λογικό αυτό. Όχι. Κάτσε λίγο. Ο Ραμπτόπουλος, προθέσω ραδιόφωνο, χαρακτήρισε τον Τζιόλι πιο αργό από το θάνατο. Είναι σόουμαν, είναι ένα άλλο άνθρωπο. Θέλει να κάνει αυτό. Και εγώ σόουμαν κάνω. Έχω κάνει και θέατρο, εγώ ξέρει. Μπράβο, λε. Θε να το κάνει. Έχω κάνει και θέατρο, εγώ ξέρει. Το κάνει λάθο, φίλε. Έχω κάνει και θέατρο. Το κάνει λάθο. Αυτό θέλω να σου πω. Αυτό είναι του Πάοκ πρόβλημα. Άλλη πρόβλημα είναι το ότι ο Λάζα είναι ο κορυφαίο του Ηρακλή και του Λέπη. Είναι το Πάοκ πρόβλημα. Σε έναν Πάοκ που οργίασε σήμερα έβαλε τρία γκολ και έπρεπε να βάλει ένα τρία. Κορυφαίο του. Σε μια ομάδα, ρε παιδιά, είναι διακριθέντε στα στόπερ ή τα αμυντικά χάφη και τερματοφύλακε. Τώρα τι συζητάμε. Είναι κρίμα όμω που ο Πάοκ δεν σα ξεφτέλησε. Και κρίμα που δεν ξεφτέλησε και δεν διέσυρε σήμερα το Παναθηναϊκό. Γι' αυτό λυπάμαι εγώ. Σε αυτό. Εγώ λυπάμαι που δεν τους διέσυρε όλους, αλλά ευτυχώς υπάρχουν και οι άλλοι. Να σου κάνω μια ποδοσφαιρική ερώτηση. Τι ποδοσφαιρική ερώτηση, εγώ δεν χρειάζεται, εγώ είμαι ο τελευταίος θνητός. Όχι ρε παιδί μου, μια ποδοσφαιρική ερώτηση. Το τελευταίο τέταρτο του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς Μπερμπάντοφ. Πες μου, έχεις δει καλύτερο τέταρτο του ΠΑΟΚ φέτος. Εμένα ο ΠΑΟΚ μ' άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, σηκώθηκα από την καρέκλα μου πέντε φορές και λέω, καλά να πάθει που τραυματίστηκε. Και παίζει ο Πάοκ μπαλάρα. Και παίζει ο Πάοκ την μπαλάρα του το τελευταίο τέταρτο του μικρό. Δεν ήταν ξεκίνησε. Άκουμε. Ναι, έλεγε. Δεν είναι έτσι αυτά τα πράγματα. Γιατί έχουμε δει και 5 γκολ σε ένα ημίχρονο. Έχουμε δει και χωρίς Μπερμπάτοφ και χωρίς Ζάιρο και χωρίς Ροντρίγκες. Εμείς μιλάμε για τη σημερινή ομάδα. Μιλάμε για το σύνολο. Μιλάμε πώς είναι η ομάδα. Πώς κάνει. Πώς θα γίνει στο μέλλον. Αυτά βλέπουμε. Αυτά βλέπουμε και λέμε. Εγώ, άκουμε λίγο. Εγώ που θέλω ταχύτητα να βλέπω, είμαι λάτρης της ταχύτητας, του γρήγορου ποδοσφαίρου κτλ. Όταν είδα τον Ζάιρο και τον Μακ και τον Παναθηναϊκό αργό κάτω και ο Πάοκ πήγε χαμηλά και όχι με τον Ροντρίγκε Σέντρα και Λέοβατς κτλ. Εγώ το γούσταρα. Θέλω να σου πω, εγώ πέρα από τα ονόματα, θέλω να βλέπω αυτό που γουστάρω. Δηλαδή, μια φορά με πήγαν στα μπουζούκια να δω τη Μαρινέλα. Και η Μαρινέλα δεν τράβαγε. Λοιπόν, και κάτουμε ένα λίγο. Και τράβηξε η Κωνσταντίνα, η οποία ήταν να πούμε εκεί, στην αρχή. Και μου λένε, είδε τη Μαρινέλα, όχι, λέω, μου άρεσε η Κωνσταντίνα. Μα λέει, κατάλαβε τον αριθμό. Είδε σήμερα δημοσχολείο. Να είναι καλά εκεί που είναι. Αν δεν είναι καλά εκεί που είναι. Αλλά θέλω να σε πω, δημοσχολείο έπαιξε δημοσχολείο σήμερα. Κρίμα για τον Πάκου δεν του διέσυρε. Εγώ λυπάμαι που δεν. Να κάνω μια ερώτηση προ όλου ποδοσφαιρική. Ναι, να κάνει. Σε ποια φάση του παιχνιδιού. Δεν θέλω να πάρει δύο μεταγραφέ τον Ιανουάριο, θα κάνει ομάδα. Σε τι θέση. Θα βγει τρίτο για την ΑΕΚ, λέω. Θα βγει τρίτο. Α, γι' αυτό λε. Θα βγει τρίτη η ΑΕΚ. Σε ποιε θέσει πιστεύει, αδερφέ, ότι χρειάζομαι ενίσχυση. Στο εννιάρι. Άσε να μα πει, γιατί. Α, ναι. Σέντερ φόρθε. Σωστό είσαι. Σέντερ φόρθε. Σωστό είσαι. Δεν ξέρω από παρά. Τελευταίο σήμα. Αυτοί που ξέρουν και μιλάνε εκτίθονται. Σωστό είσαι. Θέλω να και φίλε, πάντως σε πέντε. Εσύ δεν βγάζει αντιπάουξη τη λύκη. Να σου πω κάτι, το σέβομαι. Αλλά οι άλλοι βγάζετε ένα αντιπάουξη τη λύκη χωρίς να το ξέρω, ρε φίλε. Αντί να μοιάσετε πέντε πράγματα να δείτε εδώ πέρα τι κάνει ο Πάουκ, γιατί να μην τα κάνουμε κι εμείς. Ξεφτιλίζεστε. Είναι κρίμα αυτό που κάνετε. Ερωτεύτηκα τον Πάουκ του τελευταίου τετάρτου του πρώτου ημιχρόνου. Αυτό τον Πάουκ θέλω να βλέπω. Και τον είδα χωρίς τον Μπερμπάντοφ. Εγώ σαν Πάουξη. Αν ήμουν παοξή, εγώ θα έλεγα ευτυχώ Θεέ μου τραυματίστηκε. Όχι, για ποιον ώρα ξεκίνησε. Από το 20 σου λέω ξεκίνησε. Είναι, εγώ πιστεύω θα δω παραφέρει. Καλύτερο Πάοκ. Μεταγραφέ Μπερμπάντοφ, Τζιμπούρ, Εσχέ και τα λοιπά δεν τι θέλω. Εντάξει. Και εγώ θα σου πω κάτι. Κάντε κριτική. Εγώ το λέω για του παραγωγού. Κάντε κριτική. Αλλά κάντε μια σωστή κριτική. Πάντω, αδερφέ, πέτρε. Σωστή είναι να μην είναι εναντίον των παιχτών του Πάοκ. Όχι, λάθος κάνει. Προεξοφλείς την άποψη των παοξίδων, ρε Μαρία. Λες όλοι οι παοξίδες. Περίμενε λίγο, ρε Τζόρνταν, να πω κάτι στο παιδί. Είναι λάθος αυτό. Έχει δίκιο, ρε. Δεν έχει άδικο αυτό. Πώς δεν έχει δίκιο. Δηλαδή, υπάρχει παοξί στο τελικό να ακούει τις κόρδες των Αργιανών. Πάμε ξανά. Δεν μπορεί την υποκρισία. Δεν γίνεται αυτό υποκρισία. Μεγάλε, να σου πω κάτι. Να σου πω εγώ κάτι. Σε μαγαζί. Ναι, σε μαγαζί. Δεν λέω στον αέρα το όνομά του. Σε μαγαζί στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Είμαστε άνθρωποι, ρε. Στο Παναθηναϊκός, Άρη, στον γκολ του Λέτο,
Θα σου δώσω μετά το τηλέφωνο και ρώτα αύριο πόσες σαμπάνιες άνοιξε. Οι παοξίδες τι είναι. Παοξίδες. Μόνο εδώ είναι στην Ανατολική. Σαμπάνιες. Ναι, μόνο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Σαμπάνιες. Στο Κορδελιό δεν ακούστηκε το καλά, πώς. Εκεί άστο, εντάξει. Δε. Και καλά κάνει. Μα εγώ αλλά... σου λέω κάτι που ξέρω. Μα και έτσι πρέπει να κάνει. Μαρέ, αλλά ναι. Εγώ τι είμαι, κάτω από την πέτρα είμαι. Γυρνάω όλο τον κόσμο, ρε μαλακά. Μπράβο. Πάντως θα. Όπα, έβρισε! Δεν είπε μαλάκα. Εντάξει. Τελευταία γραμμή. Τέλος. Μην το. Μαλάκα κάνω, ρε. Μαλάκα κάνω. Όπως εννοούσε ο φίλος έτσι. Γυρνάω αυτό, αυτό, αυτό. Βόρειο Ελλάδα. Καλημέρα, τελευταίο για σήμερα, ναι. Καλημέρα, γεια σας παλικάρια. Καλημέρα, καλώς. Καταρχάς, πρώτον, θέλω να πω ότι το Μάριο τον αδίκησε άπειρα ο προηγούμενος. Μάλλον δεν τον έχει ξανακούσει ποτέ. Περίμενε! Θα σε ακούσω με μεγάλη προσοχή, αδερφέ. Θα σε ακούσω. Να πω μόνο κάτι. Να πω μόνο κάτι. Εδώ, εδώ, αυτό δεν είναι δικό μου πράγμα. Εγώ, το δικό μου είναι στο ραδιόφωνο. Είναι φιλοξενούμενο. Δικό μας. Σταμάτα λίγο. Γιατί. Σταμάτα, γιατί εσύ δεν. Εγώ ζω από αυτό. Εσύ πουλάς σαλάτες. Εγώ τραβάω τα λκά. Είμαι χωρίς λεφτά. Σταμάτα. Σταμάτα. Και ο Κωνσταντίνος θα πει γιατί είμαι εγώ. Εγώ πάω να ζήσω από αυτό και είμαι χωρίς λεφτά. Επειδή τυχαίνει και ξέρουν κάποια πράγματα παραπάνω για σένα. Έχεις δίκιο. Ναι, λοιπόν, εδώ, εδώ βγαίνει μια λαϊκή καφρίλα. Εδώ βγαίνει μια λαϊκή καφρίλα. Εδώ είναι άλλο το περιτύλιγμα και άλλο το πακέτο. Σε ένα ζευγάρι, μια γυναίκα με τη συμπεριφορά τη μπορεί να βγάλει στον άντρα το χειρότερο του εαυτού ή το καλύτερο. Το ίδιο και ο σύζυγος και ο άντρας. Έτσι. Εδώ θα βγάλω αυτό. Τώρα πήρε το παλικάρι προηγουμένως, μου ακούστηκε συμπαθέστατο. Και πολύ ωραίο. Αλλά τώρα ναι, πολύ ωραίο. Μου άρεσε, ωραίο. Το πιστεύω ότι μου άρεσε προηγούμενο. Είναι αιρετική εκπομπή, ρε. Απλά. Είναι αιρετική εκπομπή. Τι να κάνω, εγώ σε όλους. Τόσα χρόνια δεν άκουσα ένα ραβδό του Πάου να λέει έρε να είχαμε τον Τζιόλι. Ούτε μισό δεν άκουσα. Για αυτό το πράγμα θα σου πω πρώτα. Καταλαβες. Εμένα η γνώμη για τον Τζιόλι είναι η ίδια. Και στο Παναθηναϊκό που ήτανε, αυτό, και στη Βέρντερ. Αυτό ο φίλος προηγούμενο δεν το ξέρει. Και νομίζω ότι εγώ έχω πρόβλημα με τον Τζιόλι του Πάω. Για παράδειγμα, έχω ημνήσει και με το παραπάνω τον Γκάτσε. Ναι, βέβαια. Τον οποίο με την Ντόρτμουντ πολλοί τον βγάλανε άχρηστο. Και ρεπόρτερ του Πάω. Για τον Τζιόλι τα λες 10 χρόνια. Που... Για τον Τζιόλι τα λέω 10 χρόνια. Δεν ήταν στο Πάω. Δεν το ταυτοποιεί με τον Πάω. Αυτό δεν είναι. Κατάλαβες. Ναι. Όταν μιλάω για παίκτες, θα μιλήσω για παίκτες. Ίσως δεν σε παρακολουθούν, Μαρία Κακή. Μαρία είναι Παναθηναϊκός και το Τζιόλι είναι από τους πρώτους ο οποίος τους έβριζε και ήθελε να φύγει. Βρε Παναθηναϊκό, θα σου φέρω εγώ το. Έχω το φίλο μου τον Δημήτρη που έπεσε και μπάλα χρόνια στη Θεσσαλία στα τεχνικά και ήταν και μια ανάσα από τη Λάρισα που όταν πήγε ο Τζιόλι στο Παναθηναϊκό του έδωσε ένα χρόνο. Ρε φίλε, και βάζελε. Και μετά ήταν λοιπόν. Και στο Μάριο και σε όλους. Εγώ σας καλοπροαίρετα θέλω να σας κάνω μία. Συγγνώμη λίγο. Μία παρατήρηση. Ναι, Παναθηναϊκός. Ναι. Άκου τώρα. Θέλω να πάτε να βρείτε έναν προπονητή, οποιονδήποτε θέλετε εσείς της αρεσκίας σας. Και να το ρωτήσετε για τον Τζιόλι. Όποιον θέλετε εσείς. Δεν μου λέει τίποτα. Ρε, όποιον θέλετε. Και πάτε και μετά και σε έναν άλλον. Ο Μπάλακ, η πιο μεγάλη ποδοσφαιρική. Και εμένα δεν με λέει τίποτα η άποψή σου. Ήταν αρχηγός στη Γερμανία. Ο Δερμιτζάκης τι ομάδα είναι. Ο Δερμιτζάκης τι ομάδα είναι. Πάω, ξέρεις τι βγήκε και είπε. Άντε ρε με τον Μπερμπάτοφ. Εμείς δεν το πήραμε για εσείς τα δώρα εδώ πέρα. Ο Δερμιτζάκης είναι αντιπαοξής. Ρε εσείς, για τον Τζιόλι μιλάμε τώρα, μην με κάνετε κολοτούμες πάλι. Πάνε παλικάρι μου, ρωτά έναν προπονητή που γνωρίζεις προσωπικά. Ποιο γνωρίζεις, πες το να πες μου την άποψη. Δεν είναι κριτήριο αυτό, ρε φίλε. Δεν είναι κριτήριο. Ρε εσύ, χαφ που δεν πατάει την αντίπαλη περιοχή. Δεν είναι χαφ. Να ρωτήσω τον κρεοπόλητο τη γειτονιά μου, ρε. Δεν μου λέει ρε συντζόλα. Δεν πατάει περιοχή. Αυτή τη στιγμή έπαιξε στη Ρεάλ Μαδρίτης και φέτος παίζει Γιουβέντους. Αυτό το παλιό. Ο Κεντήρα. Αυτό το παλιό. Είμαι η τεράστια αυτή απάντηση. Προτιμώ να πω κάτι. Προτιμώ Τζιόλι. Δηλαδή, αν μου πει αύριο ο Θεός, σου στέλνω τζάμπα στον Ηρακλή. Συγγνώμη, τον Κεντήρα ή τον Τζιόλι, προτιμώ Τζιόλι. Να σου κάνω ένα άλλο. Βγαίνει αντίπαλο σε ομάδα σε κόντρα επίθεση. Και πάει στην πλάγια γραμμή. Και πρέπει να βγει ο Τζιόλι σε βοηθητικό μαρκάρισμα. Θα βγει, ρε. Άλλο είναι για αυτή τη δουλειά. Τι λες, ρε. Άλλο είναι για αυτή τη δουλειά. Όλε τι δουλειέ γιατί σκάνε. Γιατί είναι ο Τζιόλι εκεί πέρα, ρε. Άντε, ρε τώρα. Άντε, ρε. Είναι ο νέο Μπασινά. Η μπάλα δεξιά, αριστερά, δεξιά, αριστερά. Κάνει το ημίχρονο και ένα διαγώνιο άρθρο 40 μέτρα. Μεγάλη παλιά. Είναι μη και το παιχνίδι και ξέρει να πει και μπάλα. Χρόνο στι μεταβιβάσει. Κάτσε, ρε. Μάριε. Ναι. Μια ερώτηση, εγώ είμαι Μάντσεστερ. Συγγνώμη λίγο μόνο,
είσαι οπαδός του Παναθηναϊκού. Ναι, ναι, από σε γράφουμε πράσινο στήμα επειδή κρατάμε στατιστική εδώ πέρα. Πάμε. Πώς το βλέπεις επόμενη αγωνιστική το μεταξύ μας παιχνίδι, μου δίνεις πάσα τώρα. Σχοινάρι. Περίμενε, ρώτα τι θες για την Σχοινάρι, καλά λέει. Σχοινάρι. Το πρόβλημα μου είναι ότι με Βανχάλ δεν πρόκειται να ξαναφτάσουμε ποτέ σε τόπο επίπεδο. Συμφωνείς ή διαφωνείς? Λεωφόρο παίζουνε. Κοίταξε, ο Βανχάλ πάει να κάνει μία αποβρετανοποίηση. Σωστή. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο. Γιατί είσαι. Γιατί. Α, περίμενε, περίμενε. Α, για να καταλάβει ο κόσμος. Το έχω βαρθεί να το λέω. Ποιον παίκτη μου έφερε σήμερα ο οποίος είναι για τα μπάζα. Ποιος? Για τέτοιο επίπεδο, ε! Ποιο λες? Ποιον με έφερε φέτος ο Φαν Χάλ? Χαφ. Ναι. Χαφ. Ποιον? Μου έφερε τον Τζιόλι με ακμή. Τον Σβαϊστάικερ. Ο Τζιόλις με ακμή. Πολύ αργός. Ωραία. Επίσης από Τζιόλι και Σβαϊστάικερ προτιμώ Τζιόλι. Να ανακαλύψει τα κακό σκήμενα τώρα δεν ανακαλύψει. Το καταλαβες. Όσοι το λέω εδώ και όσοι. Τα κακό σκήμενα δεν ανακαλύψει. Απ' τους δύο. Όχι, όχι, το ξέρω. Δεν θέλω κανέναν. Απ' τους δύο προτιμώ Τζιόλι. Δηλαδή Σβαϊστάικερ, σήμερα και ο Σωτηρακόπουλος, αλλά δεν μπορούσε να το πει ο άνθρωπος. Γιατί και η δουλειά του ξέρει. Είναι sportcaster στο κανάλι στο Nova, έτσι. Δηλαδή λέει προβληματικός, ειδικά για τα μάτια στην Αγγλία. Αμφιβάλλουν πλέον πολύ κατά πόσο η μεταγραφή του. Λέω, Χρήστο μου, δεν μπορείς να μιλήσεις. Θα τον πάρω τηλέφωνο αύριο. Μιλάμε με τον Χρήστο. Εντάξει, αυτά για τον προηγούμενο που βλέπει μπάλα που εγώ δεν βλέπω. Δηλαδή, κατάλαβες να σου πω. Ναι. Εγώ συμφωνώ σαν τα βλέπω. Ποιος Βαϊνστάινγκερ και μου τον έφερε και μου είχε καθίσει πίσω όλη τη μεσαία γραμμή. Δηλαδή, η μπάλα φεύγει από τους αμυντικούς. Πάει στο Σέντερλεν. Πολύ ωραία. Πάει γρήγορα στον Ερέρα ή στο Μάτα. Μόλις πάει Βαϊνστάινγκερ. Τέλειωσαν όλα. Με την Πρίζ μου χάρισε δύο εκδηδιασμούς. Και ένα στόπερ έπρεπε να πάρουμε, δεν έπρεπε όμως, 100%. Και ένα. Ένα στόπερ πιο ποιοτικό. Βέβαια, ναι. Πολλοί δεν έρχονται σε μένα, τι να το κάνω. Έλα, αφήστε να πάρω Βεγγέρ στα 66 του. Ο Χούμελ, δύο καλοκαίρια, αλλά δεν έρχεται σε μένα. Τέλος. Ναι, θέλεις μόνο για έναν νικητή. Τέλος. Πήγαμε πολύ δυνατά, καλό βράδυ, την άλλη Κυριακή. Γεια χαρά, μπάει. Τα λέμε, Μάγκη.